Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα! Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Εδώ είμαστε κοντά σας ο Γιάννης Φιλιτίδης. Στέφανε, τι έγινε? Αφού με λες και εμένα, ήρθα κι εγώ. Μπράβο. Γεια σου Γιάννη. Μπράβο Στέφανε. Μπράβο Στέφανε. Κέρδισες 1-0 στον Ελλάδα. Κέρδισε, βέβαια. Μεγάλη νίκη. Μεγάλη, τεράστια επιτυχία. Αλλά κερδίζουν κι άλλοι. Τι να κάνεις. Ναι. Στο 94 που το καρφώσανε τον γκολ. Δεν μπορείς. Στεφανάκη. Έλα γουάρε. Μην μπερδεύεσαι με αυτά, γιατί στο τέλος θα γίνει η φτιάξη και ο ίστον άλλον και τα ανάπαλοι. Μπήκες. Μάνεσης. Μάνεσης. Λοιπόν, μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ. Ο Πρίγιοβιτς τον κέρασε το Κλαρίνοβιτς. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ, έφερε αναταραχή, διώξαν προπονητή. Ανάκατα όλα γίνανε, καλά έγινε. Ναι. Φύγε ο Νεομπέντο, έβριζε το Μαρινάκι, ο Μαρινάκι τον έστειλε, πάρει το Βούζα τώρα. Με λένε από κάτω. Τι σου λένε? Ακούς, μπαίνω στούντιο. Μπήκες. Μου λένε από κάτω. Είναι ο Αλέφαντος κάτω, λέει. Από κάτω είναι από τα Αθήνας. Ναι. Έτσι πες. Είναι ο Αλέφαντος, λέει, τώρα πάει να μπει στο στούντιο. Εγώ ετοιμάζω. Και αρχίζει και λέει, τι Βούζα και Μούζα. Ναι, καλά λέει ο άνθρωπο, τι Βούζα. Α, σε λέω να τον φτιάξω τώρα. Του τσίγκλησε σίγουρα. Ναι. Του λέω, ρε Νίκο, τώρα να σου κάνω μια αυτή. Τι Βούζα, του λέω, ρε φίλε, τώρα πού πα με την Ελλάδα. Οχ, θέλω έκρηξη να μου πει. Ναι. Να, εμείς είμαστε ότι πει ο πρόεδρος. Τι μωρέ, το λέω τώρα. Είναι δυνατόν να πα με τον Βούζα, λέω, στου Τουρκαλάδε να με την ΚΑΠΑ 20, λέω, και να πα να πούμε και. Με τον Βούζα. Με τον Βούζα, λέω, να πα και να πάρει το κύπελο. Δεν μα βολεύει αυτό, για να είμαστε ειλικρινεί. Θα πα στου Τούρκου με η μπαγάσα τώρα, δηλαδή. Ναι. Όπω θέλω. Ναι, και τι το λέω. Χειρότερο από τον Πέντο είναι αυτό. Εσύ του λέω να σε πω κάτι. Πρέπει να πάρει τη λιμουζινέτα, λέω. Μπράβο. Να πάρει τον Κυρσάβα ο Καράπαπας πίσω. Ναι. Να έρθουν έξω από το RTV, λέω. Σωστός. Να πούν το Καρατζαφέρι. Πάρε τον κύριο Νίκο. Πάρε τον Νίκο, ρε. Έτσι, ρε φίλε, ναι. Και άμα δεν θες τον Νίκο, τράβα στο Κολωνάκι. Πού είναι ο Νίκος ο Αναστόπουλος εκεί στο Ντεκάπο. Σιγά, ρε φίλε, όχι τον Αναστόπουλο τώρα. Ναι, γιατί τι. Λες. Βούζα. Έλα, ρε. Πάω εγώ προπονητής και εσύ. Καλύτερα τον Αλέφαντο να πούμε. Χίλιες φορές. Εμείς είμαστε για έτοιμοι για προπονητές. Ναι, Μαρινάκι, πάρ το κύριο Νίκο εκεί πέρα να πούμε. Εννοείται, ρε φίλε. Δεν μιλάει. Ναι. Με λένε από κάτω, το με αποκαθήλωσες, λέει. Τρελάθηκε. Μα το λέω, προσπαθώ. Άνοιξε η καρδούλα του, μόλις άκουσε. Ο πρόεδρος λέει, είμαστε μαζί του. Μου είναι το Βούζα, του λέω. Μα εμείς ψηφίζουμε Νίκο Αλέφαντο τώρα, όλοι μαζί. Τι πάνω, είναι, βάλτο να παρμένο το πρωτάθλημα έχεις. Θα κάτσει 7 αγωνιστικές σιγά τώρα που θα κάτσει στο πάγκο. Σε κάνει και κανένα παλαβού, ας περάσει την Μπεσίκτας να δεις μετά. Στο σύνεσαι, σου βγάλει κανένα σύστημα. Βούζα, μωρέ, Βούζα τώρα. Βούζα και ιστορίες. Πω, Ολυμπιακή, προσέξτε κάτι. Προσέξτε. Ο Αλέφαντος το off the record έριξε πινελίκι. Τώρα στον αέρα έχει, ας πούμε, εντάξει, ναι, φιλοολυμπιακή αυτή με τον πρόεδρο. Είναι φίλος. Αγαπάει, ρε. Αγαπάει Ολυμπιακό. Εμείς δεν έχουμε αγάπες. Εννοείται. Εμείς θα πούμε την αλήθεια. Ούτε τι πάσα. Ούτε εμείς, ούτε αγάπες, ούτε τίποτα. Ναι. Είμαστε πιο ανεξάρτητα. Ανεξάρτητα. Ναι. Αλλά. Πινελίκι έριξε. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Στο off the record τραυματικό. Είναι αλήθεια τώρα, έτσι. Στο off the record. Και εγώ να ήμουν τώρα, καλά, παίρνει όνομα Αβούζα και δεν με βάζει σε μένα τώρα. Όχι. Ή δικό του παιδί, ξέρω εγώ. 9.55 κενό, μήνυμα 54.340. Εκεί. Ο παδί του Ολυμπιακού. Εκεί. Τι είναι χειρότερο. Τι είναι. Να σα πουλάει Μιλιβόγεβιτς, Ιντέγε, όλου του Ομπάρ και τα λοιπά. Και. Ή να σα πηγαίνει τελικό κυπέλου με Βούζα. Αν περάσετε τελικό κυπέλου και στη. Πώς τη λένε, Φενέρμπαξε. Μπεσίκτας ή Μπεσίκτας. Μπεσίκτας έχει κερκιδάρα, εκεί είναι τρελή. Πας Μπεσίκτας με Βούζα. Δηλαδή αυτό είναι χειρότερο. Ότι πας με το Βούζα ή ότι σου πούλησε όλους τους παίκτες. Τι από τα δύο. Και 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Έχει δίκιο ο Μπέντο ή όχι. Θα σου πούνε, έχει δίκιο εν μέρει ο Μπέντο, αλλά ήταν τόσο μπούφος προπονητής που. Αυτά που έπρεπε να κάνει και αυτός δεν τα έκανε. Ξεμπροστιάστηκε ο Μπέντο. Έκανε χαζομάρα. Έριξε το. Κάρφωσε το Μαρινάκι τώρα στο Ντουβάρι. Όχι, ρε φίλε. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Μαρινάκης θα έδιωχνε τον Μπέντο. Δεν θα τον έδιωχνε. Εάν δεν έκανε τις δηλώσεις. Δεν, φυσικά. Οι δηλώσεις ήταν. Ναι. Μα τώρα θα με πεις, ολόκληρος Ολυμπιακός δεν έχει υλικό. Σε παρακαλώ, ρε Κώστα. Υλικό δεν έχει. Κοίταξε. Θα γυρίσει πίσω στον πάγκο και διάλεξε ό,τι θες. Πολλές διαλογή σύνερε. Για 20 λεπτά τώρα τον πάγκο τον έπαιξε. Καλά. Τον έπαιξε, αλλά τι έπαιξε. Αλλά είχε ένα Ίβιτς. Yeah. Και ακούω το πρωί, σαχλαμάρες, ο Ίβιτς και του Σάντος και αυτό κτλ. Δηλαδή τι θέλετε, ρε. Τι θέλετε με ήταν τον Ίβιτς. Ήταν και τυχερός ο Ίβιτς. Να μην τι λέμε. Θέλετε με τον Ίβιτς. Να πάει, ας πούμε, να ανεβάσει το Λέοβατς μπακ πάνω ψηλά. Ναι, βέβαια. Το Μάτος ψηλά. Τι θα σου να μείνει με τρεις αργούς. Βέβαια. Να μείνει με τρεις αργούς πίσω.
να χτυπήσει ο Ολυμπιακός καμιά κόντρα, να σου κάνει 0-1 και να τρέχεις και να φτάνεις. Όχι, ρε, τρεχάτε ποδαράκια μου. Πολύ καλά έκανε. Πολύ καλά έκανε ο Ίβιτς και προσέχει την άμυνα. Και οι κακεντρεχείς λένε ένα μεθητής του Σάντος κτλ. Δηλαδή ο Σάντος, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο απέτυχε στη ζωή του σαν επαγγελματίας που κοίταζε την άμυνα. Τι θέλατε δηλαδή, Μπαρσελόνα, φέρτε το Μέση και τον Ρονάλντο στο Σάντος. Πολύ σωστά τα λες. Που τον έπαιξε ο Σάντος το Ρονάλντο ανύπαρκτο και το πήρε ο Σάντος και όχι ο Ρονάλντο. Γιατί. Το έβγαζε προπονητής μετά ο Ρονάλντο. Εκεί γκρίνιαζε και. Και καρπουζάς και πεπονάς και τα λοιπά. Πολύ καλά τα λες. Τι Σάντος έχει ο Ίβιτς, πατάτες, θα σου φτιάξει ένα πολύ ωραίο γιαχνί. Ναι. Πάντων αμπριζόλες, ναι, να σου κάνει και στο φούρνο ωραίο ψητό. Σωστό. Έτσι δεν είναι, Κώστα. Αυτά μπορεί, αυτά έχει. Το μυστικό λοιπόν είναι ο Κρέσπο. Το μυστικό είναι ο Κρέσπο. Ήταν ένα από τα μυστικά ο Κρέσπο. Και το λέω 20 λεπτά πριν ξεκινήσει το μάτς, βγαίνει ο Μπούζος να πούμε. Σε άκουγα, σε άκουγα, είσαι αλεπού, το πιάσε στο σύνδημα εσύ. Λένε, μα παίζει 3-5-2, όχι. Όχι. Παίζει αριστερό μπακ τον Κρέσπο, γιατί. Καλά του τα εξήγησε. Έτσι, τα εξήγησα εγώ. Εγώ σ' άκουγα, περίμενε, όχι, θα ακούσω λες ενδεκάδες και μετά θα σα πω τι. Βέβαια. Φυσικά κάνω το παραμύθι. Και μέσα ήσουνα. Βέβαια. Ακριβώς τα πέτυχε. Κρέσπο αριστερό μπακ. Ναι. Σημαίνει τι. Τι. Δεν ανεβαίνει ο μπακ ψηλά. Ούτε 10 μέτρα από τη σέντρα δεν ανεβαίνει. Ο Ενρίκε δεν μαρκάρει. Είναι τσόγλανος. Είναι. Ποδοσφαιρικά. Είναι απειθάρχητος ποδοσφαιρικά. Και του λέει, μάγκα, σου αφήνω τον Κρέσπο, αφού δεν θα μαρκάρεις που δεν θα μαρκάρεις, θα τη βρει αυτός με το Μαλούχο. Έτσι. Θα τη βρει αυτός με το Μαλούχο την άκρη. Κάνε μια κούρσα. Και την έκανε την αλητεία ο Λεγεωνάριος. Την έκανε την αλητεία του Λεγεωνάριος. Την έκανε, φίλε. Την έκανε την αλητεία του Λεγεωνάριος. Έτσι λοιπόν, δημιουργήθηκε στο ψηλό παιχνίδι ένας ακόμα παραπάνω παίκτης που πηδάει. Βέβαια. Πήγε ο Μαλεζάς στο πρώτο δοκάρι, εκεί που πήγαινε. Εκεί που πήγαινε ο Τζαβέλας. Ένας, πάμε, Μαλεζάς. Κρέσπο. Δύο. Κρέσπο. Βαρέλα. Τρεις. Σάκοφ, τέσσερις. Ψηλός είναι. Και ο Πρίγιο, πέντε. Γυρνούσε πίσω. Τέλειωσε. Αεροπορία δεν περνάς από εκεί. Δεν περνάς. Μια χαρά σου. Πάμε στις αντεπιθέσεις του Ολυμπιακού. Πάμε στις αντεπιθέσεις. Κρέσπο δεν κατέβει στο κέντρο. Άμα κάνουν αυτή αντεπίθεση, εάν χτυπήσουν ας πούμε από το κέντρο. Εκεί περίπτωρο, πίσω από τη σέντρα. Εκεί. Δεν κουνιές. Πώς ήταν ο Σνάουτσερ. Σωστό, έτσι ακριβώς αυτό. Πώς ήταν ο Σνάουτσερ με τον Σάντος. Λέει να λέει, ακολουθεί λέει του Σάντος τα χνάρια. Χαμένος βγήκε. Ναι, αλλά 2-0 κέρδισε. Χαμένος βγήκε. Φωτοβολίδες πετούσες. Χαμένος βγήκε ο Ίβιτς που κοιτούσε τον κόλο του και από εκεί και πέρα τι θα βγει. Πολύ ωραία. Μια χαρά του εξηγήθηκε. Βάζει Μπρίγιοβιτς 90 λεπτά. Τον φτιάχνει ένα μήνα ο γυμναστής. Όχι 30 λεπτά, όχι 20 λεπτά, όχι ένα ημίχρονο. Να τα 90 λεπτά με τον Ολυμπιακό. Μια χαρά. Πάρτο το 2-0. Και πολύ καλός και στην άμυνα. Πολύ καλός. Ο Μπρίγιοβιτς. Χάθηκε και ο Μπέντο στο πέλαγος. Τέλειωσε εκεί πέρα. Και ο Τζίμιροτ, ο MVP του παιχνιδιού. Την έκανε τη δουλειά. Ο Τζίμιροτ, ο MVP του παιχνιδιού. Παντού. Δεξιά, αριστερά, μπρος, πίσω. Βεβαίως ο Τζίμιροτ, MVP του παιχνιδιού, γιατί διέλυσε ένα φλόρο Φορτούνη. Τον έσχισε. Ο οποίος απέδειξε μαθηματικός ότι δεν κάνει για ευρωπαϊκή ομάδα μεγάλη. Ότι το ταβάνι του ήταν πέρσι όλο εκείνο το σκηνικό που ανέβηκε μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί ήταν. Ναι. Είπαμε, είναι καλός παίκτης. Όχι ο παικταράς που θέλει να παρουσιάσει και ο Νίκος. Ο Νίκος έκανε το παιχνίδι της. Εντάξει, βέβαια θέλει. Να τον πουλήσουν, έκανε τον Τελάλη να πούμε και τα λοιπά. Καλά έκανε. Εμείς βλέπαμε ότι ο Φορτούνης είναι καλός παίκτης. Αγαπάει την ομάδα του Νίκου. Είναι καλός παίκτης. Είναι. Ναι, είναι καλός παίκτης. Είναι ένας καλός παίκτης τελείως. Ναι, από εκεί και πέρα. Ναι. Μεγάλος παίκτης δεν είναι. Και γι' αυτό το ακούει τα μπινελίκια. Πώς το λένε, πες τον αρέα. Ο Μπέντο. Ο Μπέντο, γιατί ρε φίλε δεν μπορεί μισή ώρα στην Τούμπα να μην βάζεις. Στην ΑΕΚ μην βάζεις. Αύριο στη Λεωφόρο δεν θα βάλεις τον Τσόρι τον Μίγες. Και θα δεις. Και τέρματα 0 σε 3 αγώνες. Και θα δεις ότι από το 60 και μετά. Από το 60 και μετά ο Τσόρι. Τι παιχνίδια μπορεί να κάνει. Σίγουρα σε ποιότητα. Σίγουρα μπορεί να κάνει. Σε ποιότητα. Βέβαια μπορεί να κάνει. Σε ποιότητα. Και λοιπόν, απεδείχθη Κώστα με 50 διαιτησία ότι ο ΠΑΟΚ όντως είναι ένα κλικ πάνω από τον Ολυμπιακό. Με 50 διαιτησία. Με 50. Δεν μ' άρεσε η Τούμπα. Δεν σ' άρεσε η Τούμπα. Όχι. Στο πρώτο 20 λεπτό ο Ολυμπιακός πήρε πρωτοβουλίες, πήρε κατοχές, πήρε ιστορίες κτλ. Μου ήταν υποτονική. Τους είδα εγώ εκεί στο γιώτη. Μα όλοι γουστάραν όμως την Τούμπα. Μίλησα μαζί τους. Άκου να δεις. 5 και 10. 28-29 χιλιάρια είχε. 5 η ώρα παίρνω το λεωφορείο το 30. Ναι. Να τι είδες. Να κατέβω στο δάσκαλο εκεί κάτι TRX. Έλα δες να δω κάτι. Τα αίματα να κουνηθούν. Λοιπόν. Έχω δει προηγουμένως Άρη, έχω δει Ηρακλή. Ναι, τα είδαμε. Είδαμε εκεί το ημίχρονο, ναι. Πάω που λες και εκεί τους βλέπω 2,5 ώρες πριν το παιχνίδι. Είχαν πλακώσει κάτι ρετσίνες, πλακώσαν κάτι σουβλάκια. Πάλι σκεπτική. Κάτι σουτζουκάκια κτλ. Και τους λέω το εξής. Λέω ρε εσείς,
Εγώ αν ήμουν αρχηγός κερκίδας, ωραία, ναι. Θα απαγόρευα. Θα απαγόρευα. Θα έλεγα, όχι ρετσίνα, όχι δεύτερη ρετσίνα. Όχι πολύ φαΐ. Όχι πολύ φαΐ. Ελαφρύ φαγητό πριν το μάτς. Κατάλαβα. Να κάνουμε την τούμπα έδρα και μετά κερδίσουμε, χάσουμε ή να πιούμε το μικρό ποτήρι. My name is Oliver Queen. Τι είναι? Ή θα πιούμε το μικρό ποτήρι τη ΣΥΤΑ και τα λοιπά. Βέβαια. Ή μετά στο γυρισμό οι μπύρες. Γίνεται μετά το γυρισμό τα σουβλάκια. Μετά το γυρισμό. Οτιδήποτε κάνεις με μεγάλο στομάχι. Εννοείται. Θέλεις να είσαι στη μάχη ανάλαφρος εκεί πέρα. Άκουσε. Οτιδήποτε κάνεις με γεμάτο στομάχι. Δεν γίνεται. Δεν τραβάς. Δεν γίνεται. Εμένα μου λένε όσες φορές πήγα και έφαγα. Όταν λέω έφαγα, όχι να πάρω ένα κρίς κράς. Να χτύπησε μια μπριζόλα 600 ναι. Πες μου τώρα να χτυπήσω, ας πούμε, 10 η ώρα τη νύχτα. Ναι. Μια μπριζόλα 600. Ωραία. Να χτυπήσω και ένα μουστάρδα, να πούμε, και τα λοιπά. Ωραία. Και πατάτες εκεί. Πατάτα τηγανητή και τα λοιπά. Βουτάς και τη σκέτσαπ. Να πιω και μια κοκακόλα ή μια μπύρα χωρίς αλκοόλ. Ωραία. Και χωρίς αλκοόλ. Με έγινε. Μάλιστα. Καθάρισα. Ήρθες εδώ. Ήρθα εδώ, με καβάλισε ο. Σαν κρεμασμένο Σακύρ. Τελείωσε. Καθάρισα. Τελευταία φορά όταν το έκανα, το έκανα πριν 3 μήνες. Και ήταν να γίνει. Μας έκανε τραπέζο Γιακουμίδης. Ο φυσιοθεραπευτής του Απόλλων Καλαμαριάς, ο γιατρός. Ωραία. Μας έκανε ένα ωραίο σκηνικό με τον κόκκινο στο ουζάκι, πώς λεγόταν εκεί. Κάπως λεγόταν. Ναι, ναι. Λέει αυτό και τα λοιπά. Λέω εγώ δεν θα πιω. Λέω από μέσα μου ο κόκκινος θα πιει τον αγλέωρα. Ο άλλος είναι σαν τον Ζεράρντ Ντεπαρτιέ. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, να πούμε, ο Γιακουμίδης. Ωραία, θα φάω, λέω, 2 ψαράκια. Θα χτυπήσω το μεζέ μου. Λίγο ντομάτα. Θα τους κάνω παρέα. Ωραία. Τους έκανα παρέα. Δεν ήπια. Πολύ ωραία. Λέω, φέρε Coca-Cola, Zero. Ποιες μια Zero. Ναι, τραβάω μια Zero, παίρνω το κόρτομπα. Τραβάς και τα ρεψίματα στον δρόμο. Ναι. Α, μια χαρά. Ναι. Έρχομαι εδώ, ναι. Δεν μπορώ να βγάλω φωνή. Σιγά του την ποσότητα που έφαγες, Κώστα. Ναι, έτσι, αυτό δεν μπόρεσα να βγάλω φωνή. Δεν είχα το πνευμόνι μου, το στομάχι μου γεμάτο. Οξυγονώνεται ο εγκέφαλος μισός. Δεν στροφάρισες γρήγορα. Δεν στροφάρισες. Βγήκε ένας ακροατής γίγαντας, σε πήρε από κάτω, σε διέλυσε. Σε έβαλε γωνία, δεν μπόρεσε. Σε κατατρόπωσε. Χάσαμε στα σημεία δηλαδή. Και λες, και από τότε. Πας να οδηγήσεις. Είναι σοβαρό, όντως είναι σοβαρό. Τραβάς, ας πούμε, να πας από εδώ μέχρι τη Λάρισα. Δεν σου λέω εγώ να πας αυτό. Ναι. Έχεις 100 αλόγατα στο μάτι, όχι πολλά κτλ. Πας και τρως, να πούμε, και μπαίνεις στο τιμόνι. Χτυπάς κανένα πιτόγυρο εκεί, πριν πεις. Στα Μάλγαρα σε πιάσει η πνηλία. Πω, και κάτι καούρες και κάτι πνηλίες, και όντως. Η πνηλία. Ναι. Άμα έχει από πάνω από τον Όλυμπο, πώς το λένε, αντιλιά. Αντιλιά. Φύγεις από τώρα. Δεν έχεις δυνατότητα. Είναι κι όλο ισιάδι. Μου κάνει και εγώ τέτοια που δεν ήξερα. Και νιώθεις υποτονικά. Νερό μπόλικο. Βέβαια. Όχι πάρα πολύ, μη φουσκώσει. Εντάξει. Λίγο λεμονάκι μέσα, να πούμε, κάνα 2-3 σταγονίτσες. Μάλιστα. Μια χαρά. Θες να φας τώρα μετά τώρα την εκπομπή πάλι και αυτό. Μπαίνουν τα κιλά και τα λοιπά. Μετά πρέπει να κοιμηθείς. Αλλά να σου πω κάτι. Καλύτερα να κάνεις μια ατασταλία μετά παρά να χάσεις ακροαματικότητα. Αυτό είναι ακροατή, και δουλειά τέτοια. Το κέφι του ακροατή και τα λοιπά. Ναι. Πάνε οι παοξίδες λοιπόν. Τραβάνε λοιπόν οι παοξίδες. Τραβάνε τη μαλά μου, τα κοψίδια. Κοψίδια μάλλον. Πάει στην Τούμπα Ολυμπιακός, τους κάνει κατοχή 70-30, τους παίρνει το κέντρο κτλ. Εκκλησία, Άγιος Τεράποντας. Με ρεψίματα και δεν μπορούσαμε. Είμαστε φουσκωμένοι. Κάτσε να πάρει ο Πάνος την μπάλα και ξεκινήσουμε κι εμείς. Πρέπει η κερκίδα να ξεσηκωθεί από την ομάδα. Ενώ παλιά η κερκίδα ξεσήκωνε την ομάδα. Το Τούμπαλιν ήταν αυτό. Ναι, Τούμπαλιν προσέω. 9:55 και ενώ. Το μήνυμά σας στο 54.340. Πολύ ωραία. Έτσι γίνονται λοιπόν τα. Λοιπόν, και όμως ήταν καλή εμφάνιση. Για πάμε, τι γράφουνε. Ραπτόπουλε, έχεις χαλάσει εντελώς τη μαρμίδα με τον άμπολο γουρουνομούρι. Από δεξιά σου αρχίζει η εκπομπή και αυτός πάντα μουτρωμένος, έτοιμος να κατασπαράξει αυτό που θα πει κάτι για τον Ιβάν. Μαλώνει με όλους, μπάλα δεν ξέρει. Βρες κανέναν άλλο παοξί. Στυλ Νικόλα από Γιαννιτσά. Φέρε πίσω το Μένιο και μπάλα ξέρει και ωραίες ατάκεις έχει. Άσε ασλαμά κανένα να εξήκει, η μαρμίτα θα πάει μια χαρά. Πολλοί φίλοι μου παοξίδες δεν βλέπουν μαρμίτα εξαιτίας αυτού του εριστικού κτλ. Ακούστε κάτι. Δεν είναι να αλλάζω εγώ, δύσκολα αλλάζω. Συνεργάτη. Βέβαια, εντάξει, δύσκολα. Άμα εκεί που συνηθίσεις εκεί είναι. Δεν. Τελείωσε. Και η μαρμίτα με τον Τρέγια, τους είχαμε πει να ξαναρθούν κτλ. Δεν θέλουν, τελειώσαν. Εντάξει τα παιδιά, λοιπόν, ναι. Στεφανάκο, να είσαι αεξής, να παίζεις με Πανιόνιο και οι Ολυμπιακοί να υποστηρίζουν ΑΕΚ, μη σου τύχει. Ωραία, φίλε, τέτοιο πράγμα έπαθες. Ναι. Κάντε έρωτα τον ομοφιλόφιλο τον Ολυμπιακό. Αλλιώς θα γράφει. Ναι, ναι. Και δώστε το διπλό στον ιστορικό. Μιλάω για το ματς ΠΑΟΚ Πανιόνιος. Πρωτάθλημα στη πλατεία. Έχει το δικό του ταλκά. Καλά κάνει. Λοιπόν. Μπράβο, Ραπτόπουλε, γκουρού του στοιχήματος. Έδωσες διπλό την ΑΕ Πυρακλής 1908 και δικαιώθηκες. Μα δεν την έδωσα μόνο διπλό. Και εμείς το χάσαμε. Τι να κάνουμε, το παίξαμε. Ναι.
Προσέξτε κάτι. Εγώ συμπάσχω με τον. Και εγώ συμπάσχω. Εγώ ό,τι λέω πάω και τα παίζω. Φυσικά εννοείται. Δηλαδή δεν περιμένω άλλο και να κάνω άλλο. Μα και εγώ τα και το παίζω 0-1 σκορ. Εγώ διπλό και χ το πάω και βάλω. Αναλύω λοιπόν. Ναι, αυτό και χ το πάω. Έτσι αυτό. Αναλύω λοιπόν. Το παιχνίδι. Και λέω. Να. Και λέω. Λες με τον Ονό, λες με εκείνο. Ο Νονός. Λες... βέβαια. Ο Νονός. Δηλαδή τις κολοκουμπαριές τι τις κάνετε. Τι τις κάνετε. Ρε Παντελίδη να πούμε. Τις κολοκουμπαριές τι τις κάνετε. Τι πράγμα ήταν αυτό. Μα ανοιχτή την πόρτα παίζανε στον πρώτο ημιχρονικό, σε τρελάθηκα. Θα μου πεις οι άλλοι ανοίγανε. Περάστε, περάστε έλεγαν. Και το χαλάκι welcome έγραφε νομίζω, πάνω. Νομίζω ότι αυτό το match. Τι κάτι στράβωσε αυτό στο match. Αυτό το match εμένα δεν με ενοχλεί, θα σου πω κάτι. Να μου πεις. Ούτε που γλίστρεσε ο Κούρος, ούτε που έφαγε την αντεπίθεση πίσω από την πλάτη και έχασε ο Κούρος την ταχύτητα των πλατέλα. Ναι, ναι, ναι. Ούτε επειδή ο στόπερ ο άλλος δεν έκλεισε, ξέρω εγώ κτλ. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν με ενοχλεί, συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Έκλαιγε ο Κούρος, λέει και γιατί να κλαίει ο Κούρος. Έκανε ο άλλος είναι ταχύς, εγώ είμαι πιο αργός. Εγώ είμαι παίκτης μεσαίας θέσης. Με έβαλε στη γραμμή ο προπονητής γιατί το υλικό α πούμε κτλ. Πήγε να μπαλώσει τρύπες, δεν έγινε. Τι να κάνει τώρα. Έβαλε και το Σαραμαντά, τον έβαλε πιο μπροστά να τον βάλει και έκανε λάθος ο άνθρωπος. Τέλος πάντων δεν πειράζει. Εκείνο το οποίο είναι κατακριτέο. Ποιο? Είναι ότι άλλοι ανοίγανε και εγώ δεν μπορούσα να τα βάλω. Αυτό σου λέω. Τι πράγμα ήταν αυτό στο πρώτο ημίχρονο. Το ερώτημα είναι, δεν μπορούσα ή δεν ήθελα. Εκείνο το θέμα τώρα. Μα τόσο τρίκλο παιδιά, τόσο γλίστρα. Σα βάζω εγώ τώρα. Δηλαδή εκεί πέρα που ο Ζησόπουλος τη βγάζει κόρνερ και δηλαδή τα... αυτό το ύποπτο. Σου λέει βάλτο ρε φίλε. Εντέρε αγόρι. Και εγώ δεν το βάζω. Τι γίνεται λες εκεί πέρα τώρα. Τώρα να πάει το μυαλό μου στο πονήρο δεν πάει. Ούτε πάει με να πάει. Πάει στην ανικανότητα. Λες. Μα τόσο όμως πολύ ανικανότητα. Αν υπάρχει κύπ να πούμε και μπορείς να κάνεις υποκλέψεις. Ας τη βρει την άκρη αυτή. Ναι. Πάρε το τηλέφωνο του Παντελίδη και της κοπέλας. Πάρ' το. Να πει γεια σου κούκλα μου τι κάνεις, τι λαμπάδα να σου στείλω κτλ. Ένουνο, ένα χρυσή με στεναχωρεμένο. Τι έμπνευση ήταν έχασε αυτό με αυτόν τον ναι, με τον Νονό. Αλλά εμεί ανοίγαμε Ρενονό και αυτοί οι άχρηστοι δικοί σου οι ανίκανοι. Ναι, Ρενονό. Με πετάγαν την πάρα. Ρενονό, ήρθαμε. Τη λαμπάδα την έφερα πριν το Πάσχα. Ναι. Τόσο, τόσο πολύ πια. Τα γλυκά, όλα. Λάθος διεύθυνση τα έδωσε. Τι έγινε. Πού πήγαν τα γλυκά. Τι πράγμα. Πήγαινα, τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι. Και αυτό ο Παντελίδης επίτηδες έβαλε και το πασάρε φίλε εκεί πέρα. Το πασάρε Παντελίδη. Πόσο σαν πασάτο 18η παλιότητα. Δεν έχει. Πρόσεξε τώρα. Σε αυτό το μα τώρα. Υπάρχει συμφωνία να μην παίξει ο Μπαστακός. Βέβαια τώρα. Σιγά σιγά, πού θα πάει ο Ατρόμητος. Πού θα πάει. Σωμένος δεν πάει πέμπτη. Μια χαρά. Μια χαρά είναι. Ποιος, τι θα γίνει. Θα μου πεις μαθηματικά ελπίζουν. Μπορεί να βγει από ο Ατρόμητος. Μαθηματικά. Ελπίζουμε. Αλλά ρε φίλε. Ρε φίλε τώρα καθάρισε το διπλό και ίσον με το Φρέντο μετά. Με το Φρέντο άνοιξε. Τσέλσι 2-0 νίκουσε. Πόσο έληξε. Σπάτησε. Τσέλσι, για να δούμε εδώ. Πού το χέρι εδώ. 2-0 ήταν. Πόσο, πρέπει να άλυξε 0-2. Τι ώρα έπαιζε Τσέλσι. Α, Τσέλσι εδώ είναι, νάτο. Όντως, ναι. 1-2 μειώσαν οι άλλοι. Ναι, 0-1 ένα ημίχρονο, 1-2 τελικό. Όχι, δεν είναι τελικό. Τι είναι αυτός, ακόμα δεν είναι τελικό. Δεν είναι τελικό ακόμα. Δεν βλέπω να γράφει τελικό. Για να δούμε. Α, τελικό λέει, ναι, τελικό. 1-2 τελικό. Τελικό είναι, φίλε, το γράφει. Λοιπόν. Κωστή λέει. Τι λέει Κωστή. Κομμουνιστής. Βαράν τα μηνύματα. Ραπτό.gr. Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες. Παιδιά, υπάρχει ένα βίντεο. Στο ραπτό.gr. Μόνο ένα, έχω δει ένα σωράκι βάλει εκεί όχι, πέρα. Όχι, όχι. Έβαλε ο κομμουνιστής ένα βίντεο στο ραπτό.gr. Είναι 10 λεπτά πριν ξεκινήσει η κανονική εκπομπή. Έχει τραβήξει. Τη μαρμίτα. Ναι. Πόπο, ρε φίλε, έχει τι γέλιο. 10 λεπτά. 10 λεπτά να μαλώνει ο Τσόρνταν με τον Μαλάτο και να βρίζονται. Είσαι βλάχος. Είσαι βλάχος. Τι γέλιο. Αγράμματε. Αγράμματε. Φέρ την κλίτσα, ρε! Πολύ γέλιο, ρε Κώστα. Τι επιτυχία ήταν αυτό. Αν μπείτε. Ποιο είχε αυτή την έμπνευση να σα τραβήξει πριν την εκπομπή, ρε. Ο Αλαντίν. Ο Αλιταρά μεγάλο ήταν. Ο Αλαντίν. Αυτό το βίντεο ήταν τα λεφτά. Και το έβαλε εκεί και το στέλνει στο κομμουνιστή. Με ψόφο. Πριν τη μαρμίτα, τι γίνεται. Συνήθω αυτό γίνεται πάντα. Αλλά... μήλο. Ναι, ένα τρομερό μήλο. Στο ραπτό.gr μπαίνετε. Κύριε Μπέντο. Για να δεις ότι είναι όντως ρε παιδί μου μαλώνουν ας πούμε. Δυο πρωταθλήματα ρε βλάχο. Ναι, ναι. Έχασες ρούφα το μπαλάκι σου αλλά λέει το πρωτάθλημα εγώ το πήρα πάλι. Θα το πάρει ρε βλάχο. Τι γράφουν τα παιδιά. Κωστή θα διαφωνήσω μαζί σου λέω 600. Καλά κάνει. Ναι, για να δούμε γιατί. Γιατί. Όταν είσαι πάω και παίζεις στην κατάμεστη τούμπα με αυτόν τον Ολυμπιακούλη. Που ήταν για 5 γκολ χωρίς υπερβολές, μπαίνεις και από το πρώτο λεπτό τον πιάνεις από το λαιμό και τον κολλάς στα σκοινιά. Μάλλον ο φίλος δεν ξέρει ότι και ο ΠΑΟΚ δεν είναι η ομάδα. Ναι, εκεί μπερδεύεται τώρα. Μπερδεύεται. Ναι. Αν θες να λέγεσαι μεγάλη ομάδα, εμείς τους αντιμετωπίσαμε σαν μικρή ομάδα. Έτσι παίζουν τα Γιάννενα, ο Πλατανιάς και η Ξάδη όταν έρχονται στην Τούμπα. Δεύτερο ρόλο δηλαδή θέλω σχολεία. Διαφωνώ, ρε φίλε. Διαφωνεί. Και εγώ διαφωνώ. Δηλαδή. Κάλυψε εσύ, το ποπό του τώρα. Εσύ θέλεις ο Ίβιτς. Να παίξει
όπως έπαιξε ο προπονητής της τουρκικής ομάδας που έβαγε 3-0. Αυτό ακριβώς θέλει. Θες δηλαδή να ανοίξεις. Να ανοίξεις εντελώς. Να πεις μπροστά. Να σου δώσει χώρο, να δώσεις χώρο στον αντίπαλο και να πας με Μαλεζά Βαρέλα αργούς, Σακόβ αργό. Κρέσπο. Ναι, Κρέσπο πες ότι δεν παίζει, παίζει ο Λέω. Ναι, πρέπει όμως. Με φουλ, ναι. Είσαι προ... Να βάλω και τον Μπίσεσβαρ. Να παίξω κατοχή. Να βγει ο Ολυμπιακός. Με Ελεονούση. Να έχω με Σεμπά, με Φορτούνη και Μανσαριφάρτ. Να και κανένα Μάρτες κοντό εκεί σαν τον Μπουγάτσα να πούμε κτλ. Τελείως. Να με βγάλει 2-0 και να πω εγώ έπαιξα σε μεγάλη ομάδα αλλά έχασα. Ναι, έχασα. Όχι. Γιατί ποιο θα μην γυρίσει πίσω στην κόντρα. Όχι, φίλε. Ο Τσαλμακάμπος. Εσείς νομίζετε ότι ο ΠΑΟΚ είναι σπουδαία και μεγάλη ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία θα πρέπει, όπως όλες οι ομάδες, να σέβονται πρώτα απ' όλα την άμυνά τους. Ξέρεις τι έκανε ο Ίβιτς. Τι έκανε. Λέει, θα μπω σε ένα μπαρ που έχει 7 μαύρους και 4 γκαρσόνες. Πάμε παρακάτω. Θα μπω γυμνός μες στο μπαρ. Ωραία. Θα μου δέσουν τα μάτια. Άντε και παρακάτω. Και θα παίξουμε, ας πούμε, δεν θα έχει τραπέζια, μην χτυπήσω, ας πούμε, κτλ. Ωραία. Θα παίξουμε ποιος θα πιάσει το μαύρο ή την γκαρσόνα. Ωραία. 7 μαύρους και 4 γκαρσόνες. Πάει λοιπόν ο Ίβιτς μες στο μπαρ. Του δένουν τα μάτια. Του δένουν τα μάτια. Και λέει, πρώτος μου στόχος και σοβαρός είναι μην πιάσω το μαύρο και μου τσούξει. Γιατί τον ήπια με μπρούσκο τον μετά. Με μπρούσκο. Δεν έχουμε και βαζελίνες. Στη χειροτέρα των περιπτώσεων λοιπόν εγώ, ας μην πάρω την καρσόνα, δεν θέλω να με ακουμπήσει ο μαύρος. Μπράβο. Φεύγω από τον μπαρ λοιπόν και λέω, τι έγινε, καλά τα πήγαμε, καρσόνα φέραμε, όχι. Ωραία. Τι έγινε λοιπόν, δεν μας πήδηξε ο μαύρος. Δεν μας πήδηξε. Πολύ ωραία, συνεχίζουμε. Χουφτώσαμε και λίγο την καρσόνα όμως. Άκου τώρα. Ωραία. Τώρα τι έκανε ο Ίβιτς. Μπήκε να πούμε μέσα στο μπαρ. Ωραία. Του δέσαν τα μάτια. Πήγε τείχο-τείχο. Τι, α, μπράβο. Πήγε τείχο-τείχο. Σωστά. Και εκεί που μύρισε λίγο άρωμα. Έτσι. Χλάτς επειδή σε παραδέχομαι, Κώστα. Σέρβικη η μύτη του, να πούμε, πως φρίζεται. Ναι. Τσακ, τραβάει την καρσόνα. Μύρισε λίγο ζιβανζί. Την παίρνει την καρσόνα, φεύγει λοιπόν από το μαγαζί. Ο Σέρβος. Κλειφτά από την πίσω πόρτα κιόλα. Ναι. Έτσι. Πόρτα. Την έξοδο κινδύνου έφυγε. Της υπηρεσίας. Έτσι, εκεί πέρα. Ποιος είναι, μάγκας τώρα. Μας πειράζει που πήγε τείχο-τείχο. Όχι. Μας πειράζει που έβαλε τα χέρια του κάτω από τη μέση. Όχι. Μας πειράζει που οσφρίστηκε την καρσόνα και έφυγε. Μπράβο του. Ναι. Σωστός ο Ίβιτς. Ναι. Μας πειράζει. Εάν σας πειράζει, μάθετε ότι η μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ εποχής δεκαετίας 70 έφευγε, όπως έλεγε και ο Ασλανίδης, με ταχύτητα στο χώρο και διέλυε τον κάθε αντίπαλο. Ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι το 76 που πενέβεστε έκανε άμυνα στα 30 μέτρα. Ο Λόραν τι είπε τον Γκούδα, δεν θα φύγεις από το κέντρο του γηπέδου ποτέ. Μεγάλη κουβέντα είπε. Θα την παίρνεις την μπάλα και θα μοιράζεις. Γκουερίνι, Ορφανί, Ιωσιφίδες, κι ήταν οι γρήγοροι. Ναι, αλλά ο Κούδας μοιράζει. Παρίδιδες. Έτσι. Και θα πέφτεται πάνω στους χιόκους και στους center back του Ολυμπιακού. Θα τους αλλάζει την πιτηρίδα εκεί. Θα τους αλλάζετε τα φώτα. Τελείως. Πάω ο Ολυμπιακός 4-0 στο Καραϊσκάκι, δεύτερο ρόλο. Το θυμάσαι το μας. Το θυμάσαι. Θυμήσου λοιπόν και ένα άλλο μας με τον Στέφενς που πήγε ανοιχτά να παίξει στον Ολυμπιακό. 4-4-2 με τον Κατσικά center back και το Λίνο στα 35 αριστερό back χωρίς βοήθειες. Και έχασε 4-0. Ο ένας πήγε ανοιχτά και ο άλλος κλειστά. Ποιος έφαγε τη δόξα και ποιος την. Να μην πω τι. Ο ένας έφυγε με την καρσόνα και ο άλλος με τους μαύρους. Με την τηλεπερσόνα. Έτσι. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε. Μπαίνει στο rapto.gr και πατάς ΠΑΟΚτσής με Ολυμπιακό βρίζονται άγρια. Back, τι λέει? Backstage. Στο Ραπτόπουλο. Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Πεσματζόγλου για το ανέβασμα για όλες τις εκπομπές του Ραπτόπουλου και πολλά ακόμα. Κάντε εγγραφή εδώ. Λέει και τα λοιπά. Μαλά, τους βλέπω όρθιος. 100 σχόλια έχει. Καλά, εντάξει. 100 σχόλια έχει. Ποιο είναι ο μποξέρ Μαλάτα. Μα κλέβει τη δόξα Μαλάτα. Για κάτσε να ορμήξει καμιά μαρμίτα, γιατί δεν βλέπω προκοπή. Μετά, Παοξίδες γλεντάνε Ολυμπιακούς στο Ραπτόπουλο και ο Γάβρος αποχωρεί. Λοιπόν, ναι, δεν το άντεξε. Τρελάθηκε σοβαρά. Ναι. Όπου θα τα δω αυτά γιατί μου στη δουλειά του. Μετά κάτι ωραία. Σαββίδης εναντίον Μελισανίδης εναντίον Μαρινάκης. Ποιος θα κερδίσει την ΕΠΟ. Κάτι τέτοια ωραία. Είπε ένα ωραίο Σαββίδης. Ναι, τον άκουσα τις δηλώσεις. Επιτέλους ξύπνησε. Ξύπνησε, ναι, φίλε, ξύπνησε. Από το ποντιακό λίθαργο. Ναι. Ξύπνησε. Του λέγαμε τόσο καιρό. Χρυσέ μου άνθρωπε. Μία αγκαλίτσα. Καλέ μου άνθρωπε. Δεν μπαίνετε παρτούζα ή ΕΠΟ. Έτσι. Είναι μονογαμική και δεν πάει με άλλο. Ήταν εκεί ο Τίγρης, τον λιδόρησε από εκεί να τον κάνει, να τον ράνει. Την πήρε χαμπάρι όμως. Άκου να δεις τώρα. Ξέρω. Επειδή είναι τζάμπας. Έτσι. Πω εγώ τι έκανα. Για πες.
Ο άλλο καλοπροαίρετο Πόντιο, ο άλλο Πόντιο Πονηρό. Αγαθό ψυχή έχει ρε ο Σαββίδη. Πέσει σε Πόντιο Πονηρό. Όχι, δεν έχω πέσει. Να μην πέσει. Δεν έπεσε ακόμα, αλήθεια. Όχι. Οι Πόντιοι, οι καλοί είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Του ξέρω, ναι. Ένα 20%. Σε αυτού έπεσα, μάλλον. Οι Πόντιοι, οι κακοί είναι 80% και είναι να σε φυλάει ο Θεό που πιστεύει. Σε ποιον πιστεύει, να σε φυλάει. Λοιπόν, λέω εγώ. Κουτομόγε δηλαδή. Κουτομόγε δύσκολη λαμογούμ. Ο Μελισανίδη. Ναι, ανήκει στο 80%. Είναι λογικά. Ο Σαββίδης ανήκει στο 20%. Στο 20%. Πρόεδρος. Λέω εγώ τώρα. Πηγαίνει λοιπόν, ο Σαββίδης και λέει, πάρουμε ρε παδί μου παρέα να βοηθήσει ένας τον άλλον να εξηγιάνουμε τον ποδόσφαιρο. Αδερφός είσαι, Πόντιος είσαι. Ναι, ναι. Να κάνουμε κάτι. Λεφτά έχουμε. Και θέλουμε το γραμμένο. Ωραία. Μάλιστα. Αλλά πληρώνει μόνο ο Σαββίδης. Ναι. Δηλαδή, πάμε σε μια ταβέρνα, ναι. Εγώ, Αλαφούζος και ο Μελισανίδης. Ωραία. Να φάμε. Ναι. Παραγγέλνουν όλοι μαζί. Ναι. Πληρώνω μόνο εγώ. Αλλά τρώνε όλοι τα ωραία τα κοψίδια. Ναι. Πληρώνω πάντα εγώ. Μόνο εγώ. Και θα με πεις εσύ και σε ποια ταβέρνα θα πάμε. Κάτσε ρε Κώστα. Κάτσε ρε. Όχι ρε φίλε. Μα έτσι δεν θα γίνει. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Σόγγε καλά. Δεν γίνεται. Κατάλαβες το. Το κατάλαβε και το κατάλαβε και ο Ιβάν. Δεν γίνεται. Και λέει τέλο εγώ. Λέει ο Ιβάν αυτό που έλεγε θύρα 4. Σωστά. Και καλά. Ναι. Δεν θέλουμε συμμαχίες με αυτούς. Δεν γουστάρουμε συμμαχίες με αυτούς. Αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι θα μας ρίξουν, ναι, θα μας τουμπάρουν, βέβαια, θα μας κάνουν, θα μας ράνουν. Ή την παίρνουμε την ΕΠΟ εμείς, ή θα την πάρει κάποιος άλλος. Μόνοι μας. Έτσι. Εγώ λοιπόν είχα ταχτεί με αυτή τη σκέψη. Στο μόνοι μας. Στο μόνοι μας. Ναι. Ή εμείς ή κανείς μετά. Γιατί αυτήν δεν την παίρνεις παρτούζα. Δεν την ΕΠΟ. Δεν την παίρνεις. Η ΕΠΟ θα την πάρει ένας. Ουδέποτε κατά το παρελθόν υπήρχε αυτό που λέμε συμμαχία. Έτσι. Για να πάρω την ΕΠΟ. Βαρδινογιάννης την πήρε μόνος του. Ο Νταϊφάς. Έτσι. Κάποιο, ναι, ο Μπάρλος δεν ανακατεύτηκε. Ο Μελισανίδης την πήρε μόνος του τότε. Ο Μαρινάκης την πήρε μόνος του. Ο Κόκκαλης την πήρε μόνος του. Χρησιμοποίησε και τους παοξίδες εκεί πέρα. Συμμάχους. Γι' αυτό τους έχω να τους σύρω πολλά. Τους Μακεδονομάχους. Πάρα πολλά. Ουδεμία, ναι, πόρνη δεν υπάρχουν δύο ταβατζίδες. Ουδεμία. Λοιπόν, τελείωσε. Δεν υπάρχει. Δεν πουθενά στον κόσμο. Οπότε λοιπόν καλά έκανε. Μόνος, σε λέει τέλος. Ή εγώ ή εσύ διάλεξε. Αλλά μας έφαγες ρε με τις κουμπαριές, κουβά μας έστειλες. Λέει ο 958. Και εμείς πήγαμε ρε φίλε, τι να κάνουμε. Δηλαδή αυτόν τον Ηρακλή τον πέταξα ένα διπλό μέσα στον Πανιόνιο. Ναι. Καλό ποσόν. Καλό. Χάνω ένα 0. Τον παίζω λόγω, όχι ότι. Ναι, ναι, κατάλαβα. Λόγω κουμπαριάς. Και περιμένω εντωμεταξύ να πέσει το διπλό. Δεν πέφτει. Δεν πέφτει. Δεν πέφτει το διπλό. Που σημαίνει δεν πέφτει κανούν τα λεφτά ούτε τίποτα. Αλλά λέω, αν παίχτουν λεφτά θα πέσει. Θα πέσει. Αλλά αν παίχτει κουμπαριά δεν θα πέσει. Ναι, αλλά έπεσε. Το χ. Εγώ το νομίζω, διπλό, έπεσε. Εγώ νομίζω ότι έχουμε ένα προπονητή ο οποίος είναι καλός προπονητής. Ο Παντελίδης. Είναι πολύ καλός. Πολύ καλός, έμπλεξε με τους Νταμπάνιδες. Τίμιος είναι, ρε. Τίμιος είναι ο άνθρωπος. Έξυπνος. Είναι με τον Βρέτζο κουμπάρος. Είναι. Είναι με τον Ισπανό κουμπάρος. Εκεί ναι. Ναι. Ο προπονητής λοιπόν είναι και καλός προπονητής. Έχει και τις κουμπαριές και τις φιλίες. Έχει καλές δημόσιες σχέσεις. Είναι και μάγκας γιατί τα λεφτά που πήρε από το ποδόσφαιρο τα επένδυσε. Καλά τα έκανε. Τους χαίρομαι αυτούς. Βέβαια. Και τους χαίρομαι, αυτό το χαίρομαι δύο φορές γιατί δεν πήρε τα λεφτά ο άνθρωπος. Στην προοδευτική έπαιζε. Απλά τι πήρε τώρα. Μεροκάμα, το σωστό έβγαλε. Και λες. Είναι ξύπνιος. Είναι. Είναι αυτοδημιούργητος. Μπαλίτσα ξέρει. Μπαλίτσα ξέρει. Τα εξηγεί ωραία. Πρόσεξε τώρα να δεις. Έχει βαφτίσει την κόρη του Σπανού. Μέγα. Ήταν συμπαίκτης του Αγγελόπουλου που είναι γενικός αρχηγός. Στον Ατρόμητο παίζαν μαζί στην προοδευτική. Όντως. Δύο λοιπόν. Έχει βενζινάδικο ΕΤΕΚΑ δικό του. ΕΤΕΚΑ. Σπανός είναι. Σπανός είναι. ΕΤΕΚΑ θα είναι βέβαια. Φαντάσου αυτός ο άνθρωπος τι τους νταμπάνιδες και άμπαλους μεγαλομετόχους και προέδρους και παράγοντες έχει ο Ηρακλής. Έτσι είναι. Δηλαδή, φαντάσου αυτός ο άνθρωπος να έχει πρόεδρο και μεγαλομέτωχο τον Παπαθανασάκη που τρώει από τα σκουπίδια μαζί με τον Δίντσικο. Τι να πεις τώρα εδώ. Μαλώνει με τον Δίντσικο, λεμονίτα. Νεράκι. Μαλώνει με τον Δίντσικο, από ποιον κάδο θα πάνε να φάνε. Και να τους μαλώνουν, από τον μπλε από το πράσινο σε λέει. Μπλε ο ένας πράσινο. Σήμερα έχουμε πλαστικό, ναι, ή κανονικό, τι θα φάμε. Τραγωδία. Τραγωδία μεγάλη. Έχεις παίκτες απλήρωτους. Δύσκολα. Έχεις παίκτες αργούς. Δύσκολα. Δεν μπορεί να παίξει την κόντρα επίθεση γιατί ο Περόν είναι 100 κιλά. Ο Μπαστακός είναι γρήγορος πιο πολύ, 1,92
Εντάξει, να τον βάλω στη θέση του Πασά. Μυρίζουν κάτι προσφυγές πίσω, έμαθα. Ο Μοντέρο δεν μπορεί να τριπλάρει ούτε την νεκροφόρα του Μπαμπούλα. Τι να τριπλάρει αυτό. Πόσα εξτρέμρε, πού τον βρήκατε αυτό το Μοντέρο. Και αυτός ο Δόνης ο φιλότυπος πάλι δεν μπόρεσε να παίξει. Εκείνο το παιδί που μόνο εκείνο λίγο φάνηκε. Από εδώ, από εκεί. Εντάξει. Γερό παιδί, ψηλό παιδί. Αλλά μόνο του δεν γίνεται. Αυτό εκεί και τα λοιπά. Μόνο του και τα λοιπά. Η Τζόγλου δεν πατάει, αργός. Τίποτα. Ο Αργυρόπουλος ένα μέτριο μπακάκι. Ο Κούρος είναι περισσότερο να πούμε κεντρό σκαφ. Τον έβαζα εγώ. Τον πετάει αριστερό μπακ γιατί ο Σαραμαντάς έχει στο μυαλό του κάλο. Τι να πει μετά. Ο Γκουρμπούλοφ άνοιξε τις πόρτες. Ο Βούρος αυτός περάστε. Οι άλλοι τίποτα. Ανοίγει την άμυνα, άλλο βάλτο. Εύρε! Να σε φάνε τα σκυλιά, βρε, να πληρωθούμε κι εμείς, να μην δεχόμαστε και τέτοια μηνύματα, να είναι ευχαριστημένος ο κόσμος. Και βέβαια. Ποια είναι τα άλλα τα μηνύματα, αλλά τι λέει. Θα αναλύσουμε κι άλλα. Όχι, μάνα μου. Ο Σπανός μπορεί να εξηλαιωθεί με νίκη του Ατρομήτου επί του Κούγια. Λέει ο γιατρός. Λέει ο γιατρός ο Ηρακλειδέας. Ο οποίος ήπια καφέ με το Κούγια και του είπε πάρα πολλά. Βασίλης από κέντρο. Ο Σαββίδης έχει λεφτά, αλλά ο Τίγρης έχει γνωριμίες. Είναι πιθανό να πιστεύει ο Σαββίδης πως πλέον έχει και τις γνωριμίες. Μήπως όμως οι γνωριμίες είναι χρυσός. Ωραίος. Εξελίχθηκε ο Σαββίδης και καλά έκανε. Ναι. Λοιπόν, απλά είναι ρε. Καλά κάνει. Ο Μπέντο είναι ένας ικανός προπονητής και ιδιαίτερα έξυπνος. Λέει ο γιατρός, ο Ηρακλειδέας. Για να το λέει. Αξιοποίησε μια ανώδυνη ήττα επικοινωνιακά, επιδιώκοντας απόλυση και αποζημίωση φεύγοντας πετυχημένος. Τι είπε ο Ηρακλειδέας ο γιατρός. Πετυχημένος. Μάλιστα. Πετυχημένος φεύγει, πετυχημένος. Βούζα. Ο Κυρσάβας λέει. Τι λέει ο Κυρσάβας. Έπαιξε 6 χρόνια, πήρε 6 πρωταθλήματα, 6 κύπελα. Όσα δεν πήραν όλα τα χρόνια ιστορία η ομάδα τη πόλη, βρε. Λέει ο οδηγός του. Α. Και στα 83 του ο γιος του έγινε πρόεδρος. Ποιος άλλος λέει θα έχει κατακτήσει αυτά, βρε. Κοιμήσου Σαλόνικα τον ύπνο του δικαίου. Κακεντρεχείς ο οδηγός του Κυρσάβα. Τι έγινε. Ναι. Τι έγινε, με τη λιμουζινέτα κλάματα είχα μέσα, ζεβασόφ στη λιμουζινέτα. Εσύ φίλε που ανήκεις. Που ανήκω. Νίκος Εβοριακός. Κωστή πέρα από τις διάφορες μας, ο Αναστό δικαιούται μια ευκαιρία στον Γαύρο. Ειδικά τώρα. Γιατί άνετα, άνετα χωρούσε τώρα εκεί. Άνετα. Ναι, λοιπόν, εκεί χωρούσε. Ένας μπράβος φίλος μου, Αριανός. Φουσκωτός. Φουσκωτός, ο οποίος ήταν στα αποδυτήρια της Τούμπας, λέει. Τι λέει. Για έναν το μεσημέρι που μιλούσε. Αχα. Άμα έβλεπε πόσες αγκαλιές και φιλιά έκαναν Σαββίδης Ιβάν στα αποδυτήρια, άλλα θα έλεγε. Παιδιά, αυτό είναι άλλο, εντάξει. Και ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα σε μια δεξίωση. Αγκαλιές κάνουν. Να, εντάξει. Φωτογράφοι υπάρχουν, πρέπει να κάνει αγκαλιές. Δεν είναι εντάξει τώρα να σκοτωνόμαστε. Εντάξει, είμαστε αντίπαλοι, αλλά δεν ασκοτωθούμε. Και εγώ μπορεί με έναν. Που είμαστε αντίπαλοι στο ράδιο ή κάπου στην τηλεόραση. Καλά, βγει στον δρόμο και σκοτωθεί. Δεν γίνονται αυτά, όχι. Για σκοτωθούμε. Αύριο μεθαύριο μπορεί να είστε μαζί. Γιατί γελά, τι γελά. Δεν κατά. Κάτι ξεκινά διάβαση. Έχασε βαθμού ο Πανιόνιο, φωταγωγήθηκε ο Πειραιάς. Βούζα, μην αγχώνεσαι, έρχεται τη σειρά σου. Ο 339. Αχα. Ο Τονκάρι, όν το θυμάμαι. Πεχταρά ο Τονκάρι. Εγώ δεν το θυμάμαι, φίλε. Στέφανε ο Μπρίγιοβιτ μετά από Μπέντο ετοιμάζεται για Χιμένεθ. Όπα, για την ΑΕΚ το λέει αυτό τώρα. Θα πάει ο Πρίγιο και θα διώξει και το Χιμένεθ, λέει. Ναι. Λες, ε. Ο 5-12. Ο Χιμένεθ σήμερα ήταν καταπληκτικό. Απλά στο τέλο έκανε ένα λάθο. Γιατί ρε έκανε λάθο. Πήρε ένα μεγάλο ρίσκο. Αυτό γιατί είναι λάθο. Ρίσκο ήταν. Ποιο ήταν το ρίσκο. Παίζει 4-4-2 με δύο ψηλού. Πολύ ωραία. Αφήνει Γιώχανσον Σιμόε με κόρμπο Σιώπη. Και, εκεί ήταν το κόλπο. Και Μαζούτ. Εκεί. Άρα τρεις του Πανιωνίου με δύο ΣΑΕΚ. Και εκεί, αν είχε 10 λεπτά, θα είχαν το μάτσο. Ο Χιμένεθ. Λες. Γιατί το λέω εγώ αυτό. Γιατί παίζει με Μάνταλο Μπακασέτα στις πλευρές. Ναι. Για να φορτώσουν τους δύο ψηλούς. Ωραία. Χωρίς δημιουργικό χαφ. Με δυο αμυντικά χαφ μόνο. Άρα θα πρέπει να πάω σε μεγάλη παλιά. Γιατί ο Μάντολος την περιμένει. Πρόσεξε τώρα. Ποιος θα ταΐσει τον Ρομέιδα. Χαμηλά οι δύο φορ είναι λίγοι. Πρέπει να την πας την μπάλα. Δύσκολα στο γέμισμα. Έτσι. Και ποιο είναι το λάθος το άλλο. Για πες εκείνο το λάθος που ψάχνουμε. Βάζει τον Μπακασέτα και τον Μάνταλο με ανάποδα πόδια. Ωραία. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να κλείσουν προς τα μέσα. Για να σουτάρουν, ωραία. Ναι. Αλλά για να κλείσει προς τα μέσα πρέπει να υπάρχει ένας να τον τουμπλάρει. Να του πάει την μπάλα. Κανένας από τους δύο δεν μπορεί. Άρα θα πρέπει να τους βάλεις με τα καλά τα πόδια και να σεντράρεις. Πώς. Να βγαιρεθεί ο Μάνταλος έξω δεξιά, να σεντράρεις τους δύο ψηλούς
και να έρθει και ο Μπακασέτας από την άλλη μεριά σαν τρίτο. Για το rebound. Λάθος λοιπόν βγήκε. Μάλιστα. Αυτό εδώ, αυτή είναι η ένσταση. Το λέμε στους αεξίδες. Δεν ήθελε στο ανάποδο πόδι. Δεν ήθελα το ανάποδο πόδι. Γιατί δεν του μπλάρονται. Ωραία. Δεν του μπλάρονται. Τώρα το κατάλαβα κι εγώ. Λοιπόν, Ραπτό, δεν έχει αξία να κρίνεις ένα μάτς παντελώς αδιάφορο για γαύρο με μια ενδιαφερόμενη ομάδα. Τελικά οι πανηγκυρτζίδες οπαδοί του ΠΑΟΚ ή πρόβατα κατά τον Νικόλα του Μεγάλου δεν πήραν χαμπάρι ότι ο χοντρός τους κάνει πλάκα. Πήρε τον τίτλο το Δεκέμβριο με 19 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο. Τότε ο ΠΑΟΚ, μετά μοίρασε βαθμούς στις ομάδες του να σωθούν ή να βγουν Ευρώπη. Α, τότε λέει, ναι. Τσέπωσε 50 μύρια από πώληση βασικών και όλα καλά. Όσο για ΕΠΟ και αλλαγή να γίνει το Σουλτανάτο, θα παραμείνει, λέει. Αισιόδοξος. Ο 5-12. Ωραίος. Με τις κουμπαριές όντως και εγώ την πάτησα. Δεν περίμενα. Και πολλοί το παίζανε. Χι δύο. Διπλή ευκαιρία. Έχω ένα φίλο, δεν από όνομα. Γνωστός. Προπονητής και αυτός. Μου λέει, παίζω ένα μάτς. Το πιάνω. Με ένα 30. Ωραία. Παίζω ένα μάτς, το πιάνω με ένα 40 ευρωπαϊκό. Παίζω ένα μάτς, το πιάνω με ένα 50. Και λέω τώρα, να παίξω και ένα με καμιά καλύτερη απόδοση, να βάλω 10 ευρώ, να πάρω 80, 90. Ωραία. Μάλιστα. Και τι παίζει ρε ο άνθρωπος. Τι παίζει. Χι δύο διπλή ευκαιρία. Αμά, κάψιμο. Ρε. Λέει ρε γαμότο, η κουμπάρα. Άντε να μην δώσει ας πούμε όλο το στράβωσε η κουμπάρα, ναι. Ένα φυλάκι να δώσει βρε. Καλώς ήρθες κουμπάρε. Ματσμούτς. Λίγο στον αέρα που βάφονται με τα κραγιόν για να μην ακουμπήσουν το μάγουλο. Λίγο μάστε. Λίγο. Τι γίνεται. Στεφανάκο, η φάση μου τώρα είναι να ακούω εσάς και βλέπω Καλαϊτζίδη στο Θωμαίδη. Κλάμα. Καλαϊτζίδη στο Θωμαίδη και ακούς και. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε. Μα τρελάνε. Ο Καλαϊτζίδης είναι αντιολυμπιακός. Ναι, αλλά πρέπει να ακούς και όλα, ρε φίλε. Πώς. Μ' αρέσει αυτό. Και στο Θωμαίδη και ακούει. Φοβερός. Είσαι μεγάλος 339. Ναι, τελείωσε τώρα. Είσαι ωραίος. Χτύπα μας και ένα τηλέφωνο να μας πεις πώς θα το κάνεις αυτό. Σε περιμένω. Καλαϊτζίδης, ρε φίλε. Καλαϊτζίδης. Στο Θωμαίδη. Καλαϊτζίδης είναι να παίξει. Κανα δύο κλούβες μάτι θα έχει απ' έξω. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μ' αρέσει ο Καλαϊτζίδης. Ναι, γιατί έχει ίντρικα τώρα αυτό. Μ' αρέσει γιατί είναι τρελός. Είναι αυτό ακριβώς. Δεν έχει αυτόν τον καθοσπρεπισμό. Δεν έχει, όχι. Χήμα. Και μ' αρέσουν τώρα που στους διαδρόμους δεξιά και αριστερά. Μιλάνε ηρωνικά για τον Καλαϊτζίδη. Ναι, αλλά αυτό καλά που σου λέει και σου καντάρ τώρα κατευθείαν. Πρόσεχε τώρα. Αυτό ο καθοσπρεπισμό τη πόλη. Μ' αρέσει και. Ναι, αυτό και τα λοιπά. Και τώρα, είναι τρελό. Και έχει χάσει την μπάλα. Δεν λογίζεται. Δεν λογίζεται. Είναι εκδότη και τα λοιπά. Και είναι ο μόνο που έχει μπει στο Μαρινάκι. Στην παίρνω κανονικά. Στα ίσια τώρα. Και οι 4-5 γορίλε που τον φυλάνε. Και λέω εγώ τώρα. Αυτή η πόλη κάνει επανάσταση τώρα. Ποια επανάσταση. Δηλαδή, αν έκανε αυτή η πόλη επανάσταση το Καλαϊτζίδη και την Καλαμαριά. Δεν την είχαν, ρε παιδί μου, σε ένα υψηλό επίπεδο. Έτσι λες εσύ. Θα να πω, ρε παιδί μου, ναι. Δεν θα τον είχαν μια συνέντευξη. Δεν θα τον είχαν ένα αυτό. Θα μου πεις, τρελός κανονικός. Ναι. Ναι, αλλά πήγε κόντρα σε Μαρινάκι. Θα πει ο άλλος, ναι, αλλά γιατί τα είπε μετά. Δεν έχει σημασία. Τα είπε, εσύ μπορείς να τα πεις έστω και μετά. Μπορεί να τα πεις έστω και μετά. Και μετά. Και μετά. Τι. Τι επανάσταση. Ποτήρι από το Βίκο, 3 λίτρα, 7 παγάκια και γλάγκα γλάγκα, φραπές και την άλλη τηλεκοντρόλ. Έτσι επανάσταση κάνω και εγώ, Κώστα. Έτσι ακριβώς. Αλλά αυτός τα είπε μετά. Έτσι ακριβώς. Αν μπορείς, πέστε. Για το Χιμένεθ ρωτάει ο ένας φίλος. Τι λέει αυτός. Φυσικά και ήταν πολύ καλός ο Χιμένεθ. Φυσικά σεβάστηκε τον Πανιόνι ο Χιμένεθ. Και φυσικά έβαλε 3 χαφ. Γιατί ήξερε ότι ο κόρπος με το Σιώπη είναι σκυλιά μαύρο. Και να δεις πώς θα παίξει και το και ΠΑΟΚ. Και να πω τώρα. Αυτό το φλόρο το σκύπε ότι υπάρχουν δύο χαφ στο ελληνικό ποδόσφαιρο που είναι σκυλιά. Σκυλιά. Ο κόρπος και ο Σιώπης και περιμένω από τον Πανιόνιο να τους καλέσει εθνική. Άιτε να δούμε αλλιώς, σκύπε. Αλλιώς ρε φλόρε, σκύπε, είσαι χαρτάκια. Δεν έχουμε και χαφ στην εθνική, ρε φίλε. Είσαι χαρτάκια. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε χαφ. Δεν έχουμε, έχουμε χαφ. Να κόβει, να παίξει ο Τζιόλης. Τι πια. Ένα 92. Ποιο γκολ είσαι, Φρομοποδαρά. Δεν γίνονται αυτά που λέει. Ποιο γκολ είσαι τώρα. Με ποιο κατάντηση. Έχει φάει και το παιδάκι, το full back να το βάζει σε εξάρι, το Σταφυλίδη, ρε φίλε μου. Μια χαρά είναι ο Σταφυλίδη, έχει βάλει και ωραίο γκολ. Βέβαια, τώρα έχει φάει να το βάζει χάφρε. Έχασε τα κιλά, μια χαρά. Σιώπη, κόρπο και φορτούνη και πλευρά τη Σταφυλίδη. Α, φοβερό θε. Παοκτσί, λοιπόν, μπείτε στο YouTube με Ολυμπιακό, βρίζονται άγρια. Backstage. Στο Ραπτόπουλο. Λοιπόν. Άρε ραπ, τι έχει κάνει πάλι εκεί πέρα. Ρε. Και μετά έχουμε Ραπτόπουλο πλήρη ανάλυση. Πάω Ολυμπιακό και πάω οξύ τη λέει σε γαύρο. Και εκείνο είναι ωραίο. Όλα και, ωραία. Και τα ωραίατερα είναι τα κάτω. Δηλαδή. Θέμη το κοράκι. Πριν 12 ώρες. Τρίτη λούτσα παλιό γαβρί. Χωρίς να βάλετε γκολ, παλτάκι. Ακολουθεί τουρκική λούτσα. Λούτσα από την Μπεσικτάρα, ρε. Τι, αυτά τα σχόλια πολύ μου αρέσουν, ρε. Λοιπόν. Άντε ρε, λοιπόν. Τέτοια, α.
Πολλά μηνύματα. Πω, που χαμό, αυτά τα διαβάζει, θέλει μια εκπομπή. Ο Ασλαμάς βαράει φράπα στον αέρα, κλάμα. Τεσπά συγχαρητήρια για την νίκη Παόκια, λέει ο Άινστάιν. Μεγάλη Ασλαμά, Μάριο. Λούτσα, Λούτσα ασάλιωτη. Αυτά όλα τα. Λούτσα. Ναι, αυτά εδώ είναι τα ωραιότερα. Φίλε, από κάτω τι γράφουν. Ναι. Αυτά πρέπει να τα αφήνουν ελεύθερα. Instagram. Instagram. Έτσι λοιπόν, 6.000 περίπου προβολές έχει μέσα σε μία μέρα. Πολύ ωραία είναι. Μπείτε, έχει μεγάλο γέλιο. Λοιπόν, όπως μπαίνετε στο YouTube και λέτε, Παοξίδες γλεντάνε Ολυμπιακούς στο Ραπτόπουλο και ο Γαύρος αποχωρεί. Και εδώ έχει κάπου 10.000 κοντά. Κώστα, αυτά τα βιντεάκια είναι ωραία. Ναι. Αν και με μηνύματα μου στείλανε, ναι. Θέλουν πάλι κάτι ανάλογο εκείνο με το Ηρακλής Πάχου. Είμαστε στο καφενείο, ρε φίλε. Τέτοιο γουστάρει ο κόσμος. Λέει να πάτε, λέει και με το Ολυμπιακό να κάνετε και τέτοια, ας πούμε. Θέλουν εκεί στο καφενείο που είχε στην κάμερα πίσω ο κομμουνιστής και ήμασταν εμείς και βλέπαμε το μάτσι και κάναμε διάφορες αναλύσεις. Το θέμα είναι. Τέτοια θέλει ο κόσμος. Το θέμα είναι ο κομμουνιστής. Ωραίος είναι. Το θέμα είναι ο κομμουνιστής τι κέφια θα έχει. Ναι, ρε, άμα ο κομμουνιστής έχει κέφια. Ναι. Είναι τα πράγματα. Ένα τον έχουμε εμεί κανένα χέμο εκεί κοντά να πίνει, ρε παιδί μου. Εντάξει, παίρνει, έχει τα YouTube. Εντάξει. Καλό, γι' αυτό σου λέω. Τον έβαλα εγώ στον καπιταλισμό. Να τον βάλει εσύ. Καλά, είπα τον έβαλα στον δρόμο του ισχυρού, τον έβαλα στον καπιταλισμό. Αυτό τώρα μόλι πιάσει 35-40 χρονών. Μια δεκαετία ακόμα. Ναι, μια οκταετία, εννιαετία. Λοιπόν, μόλι φτάσει εκεί και τα λοιπά ο κομμουνιστή. Θα βάλει γραβάτα κουστούμι. Η Ανταρσία μπορεί να πάρει καμιά. Να γίνει σαν το Τσίπρα κάτι σωστά. Και τα λοιπά. Νισάν Κασκάι θα καβαλάει κι αυτό κανένα. Καβαλάει Νισάν Κασκάι. Έτσι. Ναι. Φωνιάδε των λαών Αμερικάνοι θα λέει. Ναι. Μετά θα πει α κάνουμε μια στροφή. Α κάνει μια στροφή. Ναι. Ναι. Το παπαδαριό φιλαράκι εκεί με του πολυέλεου από κάτω. Πολύ ωραία, ό,τι έκανε ο Τσίπρα. Ο Τσίπρα είναι έξυπνο άνθρωπο. Εκεί που βαρούσε τις κατσαρόλες θα βάζει και την κάρτα στο ATM σιγά σιγά. Και ο κομμουνιστής στη θεωρία θα γίνει δεξιός στην πράξη. Να δεις μετά. Τι αλληλέγγυος. Θα κάνει και παρέα. Τι αλληλέγγυος με γραβάτα κι αυτός. Με τον χριστιανό που δεν γίνεται ποτέ χριστιανός. Αλλά του δίνει ευκαιρία η θρησκεία του να μετανοήσει για ό,τι διάολο κατάσταση έχει κάνει. Τι παλιόπεδο είσαι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τους μεγαλύτερους εγκληματίες τους έχουν πλευρίσει ας πούμε οι μεγαλοπαπάδες. Ναι. Βλέπε πάσαρε, βλέπε αυτά. Βλέπε, ναι. Να το ρίξω στο Θεό. Έτσι. Άλλα τα χείλη του να σκέφτεται. Άλλα τα χείλη. Δηλαδή δεν κάνει καμία αυτή. Ναι, μετανόησε το παιδί. Μετανόησε. Μετάνια. Αυτή η μετάνια. Καλό πράγμα η μετάνια. Καλό πράγμα. Ο σκοτώνει τον κοσμάκι, κλέβει και κάνει και τώρα. Αλλά η μετάνια τελείωσε. Απαλήθηκε η ψυχή. Βέβαια. Τα λέει και τα πιστεύουν. Φυσικά θα τα πούν και θα τα πιστεύουν. Τι? Εγώ είμαι γρόνθο. Πάντα στο γρόνθο. Έτσι, γιατί. Φάπα ενάντια στη φάπα. Φάπα, ναι. Και ο Τσουκατζόπουλο έφαγε τα εκατομμύρια, αλλά μέσα στη φυλακή, άμα το δει, έχει φωτογραφία με κοινή διαθήκη. Περπατάει τώρα. Όλα τα χείλη των ασεβών. Τ' αρέσει αυτό, Κώστα. Ναι, μ' αρέσει. Έγινε σήμα κατά τεθέντο. Βέβαια, μ' αρέσει. Έτσι. Ωραία. Πού είναι, πάρε στα μηνύματα. Έχει άλλα, τι γίνεται. Γιάρη, πε μου. Γιάρη, λοιπόν. Να πούμε πέντε πράγματα, Γιάρη. Λοιπόν, όσον αφορά ο Άρης. Όπου πας να παίξεις, θα σου πω ναι. Σε μισούν όλοι. Με μισούν όλοι. Σε κατατρέχουν θα όλοι. Θα σου πω. Λεφτά δεν έχεις να του δώσεις κανένα γλυκό. Τίποτα. Δηλαδή, ούτε ένα ρόξ έχω να πάω. Πας στο Αιγίνιο. Τι έχω ρε. Δεν έχεις να πας ούτε ένα ροξάκι. Αυτοί οι λιγούριδες εκεί δεξιά και αριστερά. Τίποτα. Έπρεπε λιγούριδο. Τι λιγούριδε, ναι. Θα τα πούμε όπως είναι τα πράγματα. Ήρθες εδώ στο σπίτι μου. Ένα γλυκό δεν έφερε, ρε. Ξάνοιξε την πόρτα, βλέπει πώ σε παίζω, ρε. Βρε. Και αρχίζουν οι κολοτσιέ και αρχίζουν τα μαρκαρίσματα. Ναι. Και πάρει κάτω τον Πιτού Γκαρσία και τα δεν σε είπα να φέρει από τα κρυβά τα γλυκά. Λέει, εμά λέει, μα φέρονται άσχημα εκεί. Άσχημα. Ενώ του άλλου του φέρονται καλά. Ναι, αλλά οι άλλοι είναι γαλαντόμοι. Έτσι. Πώ πάνε οι άλλοι ομάδε και μέσα στο κουτί έχει ωραία παστάκια. Εσύ όταν πα με εκείνη τα χαλασμένα τα πτυφούρ που δεν τρώγονται ούτε με καφέ. Τι περιμένει να συμποδεχθούν. Λοιπόν, θα σου πω Γιάρη. Ο Άρης. Είτε έχει προπονητή, δεν έχει ένα και το αυτό. Ναι. Δεν είναι και το θέμα προπονητική τώρα, είναι θέμα υλικού. Ναι. Αυτό το υλικό του Άρη, τους παίχτες, αν τους βάλεις μία τη φανέλα του Κισαμικού και τους βάλεις να παίξουν ξανά με το Αιγίνιο, θα χάσουν 5-0. Ναι. 5 θα φάει ο Άρης. Γιατί το λες αυτό. Γιατί κερδίζει λόγω φανέλας. Λόγω φανέλας κερδίζει. Είναι τρίτος δηλαδή. Ναι, λόγω φανέλας παίρνει έστω το μισό 0. Αν τους βάλεις αυτούς τους παίχτες του Κισαμικού τη φανέλα και τους πεις μπείτε μέσα. 5 θα φάνε από οποιαδήποτε ομάδα. Γιατί άλλη ομάδα βλέπει λίγο το σήμα του άλλη, άκι, κάκι, έτσι κι αλλιώς και ψιλοφοβάται. Βάλε αυτό το υλικό με μια διαφορετική φανέλα υποδεέστερη ομάδος. Βάλτε με το Γάζορο, ξέρω εγώ, και δεν έχω τίποτα με το Γάζορο, γιατί ήταν και πολύ μεγάλη ομάδα στη Β' Εθνική ο Γάζορος. Βάλτε τώρα με τη φανέλα του Γάζορο και βάλτε τους μέσα. Τετράμπαλα και πεντάμπαλα θα τρώνε. Ραπτόπουλος σε Καρατζαφέρη Γιάννη. Για πες. Αύριο ταξιδεύει για Arsenal. Όπα. Είναι Arsenal. Πήγε Νέα Σμύρνη. Το στέλνω μήνυμα. Και το, τι έγινε. Στο 75. Άφησε κόρμπο σιώπη Μασούτ με δυο χαφ
τη ΑΕΚ, ρίσκο με αυτά τα σκυλιά και 4-4-2 με δύο ψηλού φορ, για ποιο λόγο είχε με ανάποδο πόδι Μάνδαλο και Μπακασέτα αφού θέλει overlap και, ψηλά, και φορτώματα ψηλά. Απάντη Καρατσαφέρη. Πού τη βρίσκει τέτοια όρεξη. Πού την καλά, σιγά σε ένα μπάλαδο μπάλα. Τι να σε πει ο Καρατσαφέρη. Πού τη βρίσκει τέτοια όρεξη. Καλή απάντηση. Πού τη βρίσκει τέτοια όρεξη. Και εσύ ανάλυση έκανε τώρα στο Καρατσαφέρη. Τόσο... Πήγε Νέα Σμύρνη. Α, στο να πάει να δει μπάλα. Ναι. Ναι. Και δίπλα μένει. Τι περίμενε, μήνυμα στον γιατρό του Δρακλιά, έστειλε να σε πει για το transition και box to box, ήθελε απάντηση. Τι νομίζει ότι έστειλε. Ο γιατρό κάθε τέταρτο μήνυμα. Η βιολογική κατάσταση του κόρμου και του σιώπη. Του σιώπη. Ελοχεύει κινδύνου. Η μετατραυματική. Μεγάλο Βασίλη. Δεν είναι καθόλου καλά στην υγεία του ο Χάρη Κλίν. Σοβαρά. Είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Εντάξει, είναι και μεγάλο το κομμάτι του. Μετά το θάνατο του γιού του. Ναι. Δεν πάει να είσαι μεγάλο ή μικρό. Άμα φύγει ναι. Πρώτα το παιδί, είναι δύσκολα. Έμαθα εκεί στην Καλαμαριά, εκεί που είναι, ναι. Κάθε τρεις και λίγο έρχεται το ασθενοφόρο, τον παίρνει. Το μεγάλο στεναχώρι, ξέρεις τι είναι να φεύγει πρώτα το παιδί σου. Ό,τι χειρότερο. Να βλέπεις τώρα το παιδί σου να το θάβεις, είναι μεγάλο πράγμα, κακό πράγμα, ρε. Όλα αντιμετωπίζονται εκτός από αυτό. Δεν αντιμετωπίζεται. Δεν είναι, τι... Όλα τα άλλα αντιμετωπίζονται εκτός από αυτό το αυτό πράγμα. Αυτό δύσκολο, δεν είναι. Γι' αυτό όσοι έχουν χάσει παιδιά. Δεν μπορεί να πει. Δεν του έχω κολλήσει. Φυσικά. Δηλαδή. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου. Δεν του κουλανδρίζει. Δεν μάλλον. Δεν κουλανδρίζει και α έχει και δίκιο, ρε. Δεν. Είναι σηκώνομαι, φεύγω. Είναι δύσκολα, ρε. Σηκώνομαι, φεύγω. Δεν μπορεί. Εγώ δεν μπορώ να μπω στην ψυχολογία του αυτού του ανθρώπου. Δεν πάω να τσακωθώ. Όχι. Ναι. Μια φορά είχα τσακωθεί με ένα παράγοντα. Μου την μπήκε ένα παράγοντα που είχε χάσει δύο παιδιά. Ναι. Λοιπόν, πιτσιρικάς εγώ τότε. Δεν ήξερε κιόλα. Όχι, ήξερα. Α, ήξερε. Ήξερα και ήμουν και πιο νευρικό. Ναι, εννοείται. Και έκανα του μπέκα. Φυσικά. Και μου λέει ένας και λέει κόλωσες και πολύ καλά έκανες. Λέω δεν κόλωσα. Όχι, εγώ καταρχήν είναι μεγάλος σε ηλικία πρώτον. Και δεύτερον, ωραία. Και δεύτερον αυτός ο άνθρωπος έχασε δύο παιδιά. Και επειδή μου είπε μια κουβέντα. Α, να πει και τρεις ρεκόρ. Έκανα την Τουμπέκα και καλά έκανες μου, τέτοιο πόνο τώρα αυτός δεν ναι, είναι. Δεν, α, ναι, δεν τίποτα, τι να πεις τώρα. Δεν υπάρχει θέμα. Είδα και φωτογραφία το ζευγάρι που. Ποιο ζευγάρι, από την Τολεμαίδα. Να, το παιδί. Μια κουκλάρα η συγχωρεμένη και ένα πεδαρά. Ο πατέρας, ένας παιδαράς, τον είδα εκεί, φαλακρός, γυμνασμένος, ψηλός πρέπει να ήταν. Τσολιάς δηλαδή, ωραίος τύπος, ε. Παιδαράς, πρέπει να ήταν στα ΟΙΚ. ΟΙΚΑΣ ήταν. Πω, ρε, φίλε. Ένας παλίκαρος μέχρι εκεί, η γυναίκα κούκλα. Πω, ρε, μάγκα. Έπαθα πλάκα, ρε, φίλε, και το παιδάκι να πούμε. Τι είδες, ε. Ναι. Τι έχει δει αυτός ο άνθρωπος στα ΟΙΚ, τώρα... που ήρθε και αυτή η κατραπακιά. Ωραίο, τι να πεις, τι να, τι να πεις. Του στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας. Να... Δεν τον ξέρω το τι παιδί. Να... Αυτός... Δεν να μην μας ξέρει κι αυτός. Αλλά... Φυσικά τώρα τι να μας ξέρει. Του στέλνουμε τα φιλιά μας, τα χαιρετίσματά μας, την αγάπη μας. Τι να του πούμε άλλο. Τι να του πεις. Όχι υπομονή, να μην λαλήσει ο εγκέφαλός του, ρε φίλε. Το σκεφτόμαστε. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Εγώ το σκέφτηκα δύο-τρεις φορές και στην τουαλέτα, ότι όπως κάθομαι το βράδυ μετά και διαβάζω. Κάθομαι μόνος μου. Κάθομαι και διαβάζω. Συνήθως κάτι ιστορικά βιβλία, κάτι περιοδικά αυτοκινήτων κτλ. Ναι, ό,τι βρίσκει εκεί. Ναι, βρίσκω εκεί στην τουαλέτα. Έχω περνάει η ώρα, σου καθαρίζει το μυαλό σου. Ναι. Είναι ψυχοθεραπεία. Ναι, βέβαια. Και σκέφτομαι και λέω, ρε, πως, έτσι και ήμουνα εγώ εκεί πέρα. Πούμε, ναι. Και χτύπησε το κεφάλι μου στην αυτήνα. Ναι. Στην πόρτα. Μπαμ. Άρχισε να καυγίζει το σκυλί. Σκάσε το σκυλί. Έτσι μείνει. Φρωμομήνει να πούμε. Πω. Πώς είναι όταν σου έρχεται το τζόκερ το 10 με 10 από τζακποτ και πιάνει το τζόκερ. Αυτό είναι από την ανάποδη μεριά. Το κακό, ας πούμε. Ναι. Πώς θα συμπεριφερθείς. Ναι. Είναι πρώτα απ' όλα για να μην λαλήσεις, να μην χαζέψεις εντελώς έτσι. Μετά με λένε αυτό που λέει: είσαι περίεργος, ψάχνεις το απίθανο, μη γίνει κτλ. Με τι ψάχνεις, εντάξει. Ναι. Έχω κόλλημα και ψάχνω τα απίθανα. Μια φορά λοιπόν τσακώθηκα με κάτι φίλους. Θέλαν πάρκινγκ στην Εθνική Οδό. Ναι. Και ήμασταν δύο αυτοκίνητα. Και μου λέει: εδώ, βγάζει αλάρμ. Τον κορνάρω, τον προσπερνάω. Όχι, του λέω εδώ. Όχι, του λέω. Ναι. Γιατί πάμε σε άλλο. Γιατί το είπα. Τι το είπες, ξέρω εγώ. Γιατί η στροφή ήταν αριστερή και ήταν δεξιά το πάρκινγκ. Α, ναι. Οπότε λέω, κάνας μαλάκας άμα φύγει από εκεί, μπορεί να πέσει επάνω μας. Του λέω, εδώ. Εδώ γιατί. Γιατί έχει δεξιά στροφή. Είναι πιο απίθανο να έρθει ο βλάκας. Στο πάρκινγκ, ναι. Εκεί απάνω. Να φύγει το αμάξι και να πέσει. Ναι, θα φύγει από την άλλη μεριά. Ναι. Και μου λέει, καλά, ρε, πώς το σκέφτηκε στη λεπτομέρεια αυτή. Το σκέφτηκα. Το σκέφτηκα. Και στην μπάλα επάνω. Και στην και στη δουλειά πάνω. Και στη δουλειά. Σκέφτομαι τη λεπτομέρεια. Βέβαια τη λεπτομέρεια. Και φοβάμαι και διακρίνω τη λεπτομέρεια και είμαι, πώς να σου το πω, παράξενος. Παράξενος. Είναι παράξενος. Έτσι γουστάρεις και ψάχνω τη λεπτομέρεια. Είμαι παράξενος. Αλλά η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά.
Ναι. Καμιά φορά είναι και υπερβολικό βέβαια αυτό. Ναι, αλλά σε έχει φέρει, σε έχει σώσει. Καμιά φορά εντάξει, γίνεσαι, μπορεί να γίνει συγκουριστικό με τη λεπτομέρεια. Ναι. Αλλά έξω από την ιδέα σου δεν βγαίνει και καλά κάνει, έτσι λειτουργεί. Ναι. Έτσι ανταπεξέρχεσαι, έτσι είσαι τόσο καιρό. Πά, τσακωθώ με κανένα στον δρόμο. Πά, ναι. Βλέπω είναι γομάρια πάνω και τα λοιπά. Τον παρατηρώ. Φορεί η καραμάδα. Στην πουσιά αυτό. Βλέπω πόδι αδύνατο. Ναι. Λέω, θα σε φάω εδώ. Και θα στο καρφώ. Θα σε καρφώσω έτσι. Πάμε στο ψηλό. Πώς λέγει ο Αλέμαντος. Ένα, δύο, γεια. Κάτω. Ναι. Γιατί αν πας εκεί, λεπτομέρεια, παρατηρητικότητα. Ναι, ναι, ναι. Άμα πας με τσαμπουκάκια τα χέρια κάτω. Θα μου πεις τώρα ο άνθρωπος εκεί που άφησε τα μάξι, πού να φανταστεί. Τι να φανταστεί τώρα. Ότι θα μπει ο άλλος από εκεί με 300 χιλιόμετρα. Δεν γίνονται αυτά, σου λέω. Δεν γίνονται. Μην το ξανασυνεχίζουμε αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό. Δεν γίνεται. Παγκοσμίως δεν γίνεται αυτό ξανά. Λυπήθηκα και για το παιδάκι το άλλο. Ε, βέβαια, δεν θα λυπηθεί. Και για το πισιρικά. Ε, μόνο θα λυπηθεί τώρα. Και άλλο θα λυπηθεί. Κούκλο κι άλλο. Ε, βέβαια. Όλοι, όλοι. Αυτό θα έχει ζωή τώρα, ε. Όλα αυτά. Και το παλικάρι την Τολεμαίδα, η κοπέλα 33 ναι. χρονών, το παιδάκι κτλ. Και ο φίλο του παιδιού, να πούμε. Ο φίλο του παιδιού. 24 χρονών, ο άλλο με τόσα λεφτά. Τι να έχει επιδείξει με τα επόμενα ή 30 χρόνια αυτό. Τι δεν θα έχει επιδείξει. Τι δεν θα έχει επιδείξει. Τι δεν θα έχει. Έτσι. Τι δεν θα είχε γνωρίσει, τι ταξίδια έτσι. Θα είχε κάνει. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν προσοχή. Στο δρόμο και όχι μαγκέ. Ναι. Και τα λάστιχα. Είναι σημαντικό. Διάβασα κάπου για τα λάστιχα. Δεν ξέρω αν αληθεύει και η ζωή θέλω... συνεχίζεται, λέει ο κτηνίατρος όμως. Ναι. Μέσα στην ατυχία του, ο υπαίτιος του ατυχήματος μπορεί να πληρώσει μια παχυλή αποζημίωση και να ξαναφτιάξει τη ζωή. Δεν φτιάχνει. Αυτό που άκουσα στα site, άκουσα για ένα νούμερο, τώρα δεν είμαι σίγουρος, αλλά άκουσα για 500 χιλιάρικα ο κύριος Τζάμποδη. Ο Βεάκης είναι αρχοντάνθρωπος. Ναι. Ό,τι και να δώσει. Ό,τι και να δώσει είναι και εντάξει, ναι. Το βράδυ, όταν ξυπνά και σου έρχεται η εικόνα. Και 5 εκατομμύρια και 10 εκατομμύρια να πάρεις. Είναι δύσκολο. Έχει μείνει, έχει μείνει. Αυτά που είναι τις κακοήθειες. Ναι. Θέλει να δώσει ένα ποσό να. Θα δώσει να παλύνει το πόνο του αυτού, το δικό του αυτό τώρα. Έτσι το βλέπει. Θέλει να γνωρίσει το παλικάρι. Εγώ αν ήμουν έτσι θα ήθελα να το γνωρίσω αυτό κτλ. Είναι τέτοιες οι στιγμές. Γιατί τώρα αυτός ο καημένος που δίνει παιδί δεν έχασε αυτό που λέμε. Τι να πω, ρε φίλε. Είναι, είναι άστιμη, μυστήρια πράγματα. Κάτσε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Πάει, διάβασε και τζάμπα. Δεν υπάρχει πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχει ΥΕ, λέει υποχρεωτική. Εκπαίδευση. Τι είναι αυτό, δεν κατάλαβα. Δεν υπάρχει. Τι είπε αυτό, δεν κατάλαβα. Πρωτοβάθμια σε εκπαίδευση. Α, τι είναι. Τι πάτσε. Πατήσαμε λάθος κουμπί, ρε. Συγγνώμη, γυρίσαμε. Τι έκανες, ρε. Του τα πάνε. Τόση ώρα διαβάζαμε μηνύματα, ρε. Πώς τα έκανες, κοιτάξτε. Κάτσε, να τα φτιάξω εγώ, ρε. Ωραία, τα βρήκες. Τα βρήκα, ρε. Αράπλε. Να πατήσω εδώ πέρα 100 μηνύματα. Θέλεις να ανοίξουμε γραμμές. Όχι, ρε, πρώτα μηνύματα και γραμμές. Ωραία, μηνύματα γιατί και γραμμές. Πληρώσαν οι άνθρωποι τώρα, έτσι, ναι, εδώ πρέπει να διαβαστούν. 2-31-0-90-90-90-98-80-90. 2-31-0-90-90-90. Όταν έφυγες από το μπαρ κάτω το ναι, Σάββατο. Ναι, ναι. Έπρεπε να πάω για δουλειά. Τι να κάνω, ναι. Είχε Ευγενούλα τα γενέθλιά του. Ναι, ήμασταν προσκεκλημένοι. Και αντί να πάμε σε παιδοτόπους τώρα μεγαλό. Εννοείται, εσύ. Φόραξε με τους φίλους μας ένα μπαρ. Στην μπαρ. Μετά από 3 χρόνια. Ή πια 3 ουισκάκια περιποιημένα το ένα πίσω από το άλλο. Καθαρά ποτά. Ήρθε, ναι, έχει καθαρά ποτά. Ξέρω, ναι, ναι. Δεν κάνουμε διαφήμιση. Ναι, ναι, είναι... Δεν χρειάζεται. Είναι δικό μας. Άμα δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Πηγαίνουμε συχνά εκεί. Πηγαίνουμε εκεί. Ήρθε και ο γαμπρός με το λιμοτάγαρο. Τον είδα, ρε, ακούστε τον είδα. Πήγε ο καφέδες, τον έβλεπα εγώ με την καρσόνα. Ναι, ναι. Ακούστε, καλό κομμανάκι, καρσόνα. Σταμάτα, μωρέ, του λέω. Ωραία, τα σημαίνει, το κολλάνε. Το κολλάνε ακόμα. Ποιο με κάνω μισκάκι, ακούστε. Ένα, μωρέ, το λέω. Ένα. Του γκαγκάουι του λιμοτάγαρο. Ήρθε ένα, εγώ. Ακούστε, τζονάκι, ωραία. Τζονάκι. Κόλο σερέ, του λέω. Δεν ξέρει τι είναι αυτή η σερέ. Δεν πάμε να πούμε, ποιο με κάνω ακόμα να πούμε. Ποια ακόμα κανένα. Σικουάνι τσέπε. Σικουάνι, μωρέ. Στον κόσμο! Τα βήματα, τα μηνύματα. Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Είναι 3-4 ακόμα τα παιδιά, γιατί είναι σωστά να τα διαβάζουμε. Λοιπόν, πού είμαστε, πιο πάνω τώρα. Ραπ, εγώ ούτε αισιόδοξο ούτε γάβρο είμαι. Απλώ τα βλέπω λογικά, δεν θα γίνει τίποτα ακόμα και αν αλλάξει η ΕΠΟ. Το ξέρουμε, φίλε. Καλησπέρα, Κωστή και Στέφανο. Ό,τι καλό έκτισε στο ΑΕ μίχρονο, στο Β' τα χάλασε, βάζει μπακασέτα και όχι Βάργκα. Σωστό! Σωστός. Σωστό! Και βγάζει Αϊντάρεβιτ στο χαφ για Πέρκατ και όχι Αλμέιδα.
που έβγαλε τον Αραούχο και με έχει εκτός από εντός εκτός του Γαλανόπουλο. Την Κυριακή δύο γκολ θα φάτε παόκια και θα λέτε μας πώς. Εμίλιο Σαϊκάρα. Ο Εμίλιο Σικιουριτάς είναι φίλος μου, το ξέρω προσωπικώς. Δικά την Ξάνδια πείτε ρε γομάρια, τίποτα λέει τρενάκι σας πάμε. Όχι, δεν μας λέει γομάρια, μας λέει χαλβάδες. Ρε παιδιά, αυτός ο κτηνίατρος που κουβαλάτε εκεί. Πώς αντιπαόξεις είναι ρε παιδιά, λέει. Όταν η κάτι είναι αληθινή του ομάδα, είναι αδιάφορο. Όταν η διαφορά είναι στους 6 από 20 και η πεντάδα παίζει το Ολυμπιακός, έχει σίγουρα γκέλα. Ο συνομιλητής σου είναι κουραστικός. Για μένα λέει ό,τι λες. Λίγο πιο χαλαρά. Το λέμε καλή διάθεση. Έγινε φίλοι μου, θα σε ακούσουμε. Θα σε ακούσουμε. Αφού λέμε την καλή διάθεση. Τότε λοιπόν Κωστή, αφού αυτός ο Ολυμπιακός των χειροτέρων 20 ετών έρχεται και σου περνεί την κατοχή και σε περιορίζει, σε δεύτερο ρόλο, μπαίνοντας σχεσμένος χωρίς ψυχολογία και τσαμπουκά στο γήπεδο, δεν μπορεί να λέγει σε μεγάλη ομάδα με τέτοια νοοτροπία ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει ποτέ πρωτάθλημα. Κάνω λάθος. Στεφανάκος στην εκπομπή του Θωμαίδη, εκτός από Καλαϊτζίδη, έχουν και έναν που το λένε, λέει, στο επίθετο Μαλάτο. Έχω πεθάνει στα γέλια, λέει. Είσαι κακεντρεχίστρια 39. Είστε ωραίοι, τα λέτε σωστά. Πείτε πρόβλεψη για το κύπελο και για Άρη με Κωστένογλου, αν μπορεί να προλάβει την άνοδο. Θα τα πούμε και γι' αυτόν. Λοιπόν, το ξέρω στη Βέρεια με έναν 18χρονο χωρίς δίπλωμα που έφαγε λάγανο μια 14χρονο και τη σκότωσε. Άσε και αυτό πάλι ήταν. Άλλο πάλι αυτό. Άλλο κακό κι αυτό. Έρε νέο παιδί. Τα νέα παιδιά. Ρε. Ναι, αίρεση τώρα. Πω, που γι' αυτό είναι ένα. Πάμε στον κόσμο. Έχει πιο πάνω μηνύματα. Έχει ένα ακόμα. Τι φοβερό backstage είναι αυτό, ρε φίλε. Απέκτησε μαρμίτα. Κλάμα. Ο Μαλάτος και καλά παίρνει μεσημιακό και συνέχεια έβριζε. Κλάμα, λέω Θουβού. Κλάμα. Πάμε στον κόσμο. Πάμε γιατί τα βαράνε οι γραμμούλες. Καλημέρα. 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 Καλησπέρα, Δεν γίνεται. Οπα. Να βγαίνουμε και να κρίνουμε το Χιμένεθ εμείς οι αεξίδες. Είμαστε κατάπτυστοι. Έχει 11 αγώνες στο πάγκο της ομάδος. Δεν έχει ήττα. Και έχει 21-3 νομίζω παθητικό. Ωραία το πήγε. Συμβόλαιο στο Χιμένεθ τώρα. Τώρα. Εχθές. Διώξιμο Μπαρμπαλμέιδα. Διώξιμο κάτι Ντίντα, κάτι τέτοια παιδιά. Και Μελισσανίδη, κάνε κάτι δραστικό να τελειώνεις με το θέμα play-off, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Έχουμε πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Έχουμε πάω, Παναθηναϊκό, Ατρόμητο. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Όσο και αφορά εσάς παοξίδες, ελάτε λίγο την Κυριακή κάτω να προσγειωθείτε. Όπα, όπα, όπα. Γιατί κερδίσατε τον Ολυμπιακό και νομίζετε έχετε πιάσει το παπούλι να μην πω από πού. Σιγά ρε τον Ολυμπιακό κερδίσατε, τι κάνατε δηλαδή. Εμείς το κερδίζουμε κάθε χρόνο μια τρεις φορές, τι πρέπει να κάνουμε. Κερδίσατε τον Ολυμπιακό. Ωραία και τι πανηγύρια για... Μ' αρέσεις. Να πάρεις ένα τρίπαλο και εύχομαι η κλήρωση του Κυπέρου είναι με την ΑΕΚ παοχτή. Να σου πω εγώ εσένα ποια είναι κούλα. Ας θα πεντώ στα πλευρά λίγο, να σου αλλάξει τα ημοπετάλια ο Χιμένες γιατί... Έχεις καιρό φαίνεται να πάρεις λασίξ. Αν μην κάνεις σε κατακράτηση είναι καλό το λασίξ. Από πάρεις τα υγρά όλα. Άι το μπράβο έχει βγει να έχει βγάλει γλώσσα. Άι το παρακάλα. Τι ρε. Ο άσυλος ο Θεός έγινε προπονηταρά ξαφνικά έτσι. Άρα λίγο να σοβαρευτούμε. Καλά το πήγε το έργο θες. Μπράβο κύριε Βαρσαβίδη. Που κατάλαβες όπως λέει και ο αγαπητός και αξιότιμος κύριος Ραπτόπουλος. Ότι η ΕΠΟ είναι μονογαμική. Έτσι. Και πλέον θα την πάρει αυτός που σε εισαγωγικά ξέρει πώς θα την πάρει. Δηλαδή, το διατάφτα. Δηλαδή, το διατάφτα είναι ότι θα την πάρει αυτός που ξέρει να παίζει μπάλα εκτός των γραμμών. Γιατί εσύ είσαι άμπαλος κύριε Σαββίδη εκτός των γραμμών. Τα ροκανίζει τα δολάρια ο Μίχελ και ο κάθε Μίχελ. Αυτή τη φορά δεν θα ροκανίσει καλά γιατί... Εδώ πρέπει να δικαιολογήσει και κάτι. Φύγει κάτω πάνω με κανένα πλήγιο βυθική, κανέναν Ιμπραήμοβιτς ο φτωχόν, κανένα ξέρω εγώ. Για να δικαιολογήσουμε λίγο γιατί πολλά από αυτά πήραμε, πολλά λεφτά του φάγαμε για να μας βάλει χέρι σε λίγο. Αλλά η ΕΠΟ δεν παίρνεται έτσι κύριε Σαββίδη. Όσα λεφτά και να δώσεις. Θέλει μαγιά, θέλει τρόπο, δεν θέλει κόπο. Θέλει μυαλό, δεν θέλει μπιπ κοντρό, hey! Μάλιστα. Μυαλό θέλει. Ναι, αλλά ρε φίλε, και εσύ τζάμπα να την πάρεις. Τζάμπα πήρε την ΑΕΚ, τζάμπα να πάρει και την ΕΠΟ. Δώσε κάτι και εσύ. Δώσε κάτι και εσύ. Δώσε και εσύ κανένα πτυφούρ. Αυτός και που θα δώσει και που θα δώσει. Μην του κλέψει το χάλι. Α, ξέρεις δηλαδή. Μην του κλέψει το χάλι, τα μουστάκια τα έχει μεγάλο ο γάτος. Κλείσε. Άντε, γεια. Τα λέμε. Είσαι ωραίος. Πάμε.
Μουστάκια. Μουστάκια. Δεν θα τα πάμε καλά, μουστάκια. Πάλι μουστάκιδες έξω. Φάμε τα μουστάκια μας, μουστάκια. Να τι μουστακαλίδες. Εγώ δεν έχω ό,τι φάμε θα είναι από το δικό σου. Ό,τι φάμε θα είναι από το δικό σου. Άρεσε με. Πάμε, Γιάννη, πάμε. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε, φίλε. Τι κάνετε, πώς είστε? Τι παλεύουμε, φίλε. Καλά είμαστε, φίλε. Καλά. Λοιπόν, άλλο ήθελα να πω, απλά μια παρένθεση για το προηγούμενο. Ναι, ναι. Συμφωνώ για την ΕΠΟ. Έχει δίκιο για την ΕΠΟ. Είσαι εκτσής και εσύ. Διαφωνώ. Όχι, όχι, εγώ είμαι παπτής. Αλλά συμφωνώ, έχει δίκιο. Συμφωνούμε. Συμφωνεί ότι πρέπει να την πάρει ο ΠΑΟΚ τώρα. Μόνο καμική κοπέλα. Ναι, πολύ σωστά τα λέει. Ναι. Διαφωνώ που λέει για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε το ΜΑΤ την Κυριακή. Ναι. Και μετά ας δούμε πώς θα συμπεριφερθεί ο Ίβιτς και οι παίχτες. Και δηλαδή αναλόγως να πράξουμε. Θα είναι συνάντηση, θα είναι συνάντηση γιγάντων στο ναι, σκάκι εκεί. Θα είναι, πολύ σκακιστικό μάτς θα είναι. Όπως το, ναι, ναι, μπράβο, μπράβο. Θα είναι σαν στρατηγική έτσι, άποψη ναι, ναι, το ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Ποιος θα επιβληθεί στον άλλο με τις κινήσεις. Πρόβα γενεράλε που λένε. Πρόβα γενεράλε. Έτσι, θα είναι πολύ μυστήριο λοιπόν, το κόμπο εκεί πέρα. Θα πέφτει πολύ, να... πολύ πάγκος. Ναι, σωστά. Εγώ θέλω να πω για τον Ίβιτς ότι μπράβο Ίβιτς, είσαι πολύ έξυπνος. Μου κάνει εντύπωση τον τελευταίο τρίμηνο συμπεριφέρεται με τα δεδομένα της Ελλάδας. Βέβαια για Ευρώπη τα βρήκε λίγο σκούρα. Είναι λίγο άπειρος. Ευρώπη εντάξει θέλει και υλικό τώρα. Βέβαια τον... σε σύγκριση με τους παλιότερους προπονητές. Σωστά, έτσι, ναι. Πάντα. Λοιπόν, στο ελληνικό πρωτάθλημα πιστεύω είναι πολύ καλός. Μακάρι να το κρατήσουμε και του χρόνου. Με τους παίκτες που θέλει να πάρει το καλοκαίρι. Βέβαια, εντάξει, για ελληνικό πρωτάθλημα έχεις και το ανάλογο υλικό. Αλλά για ελληνικό πρωτάθλημα. Η Βιτς αξιοποίησε τις ευκαιρίες σου γιατί μπορεί να κάνεις καριέρα και στο εξωτερικό. Σίγουρα θα κάνει, εγώ το γιατί πιστεύω. Γιατί είδες ότι ο Τούντορ πήγε η Τουρκία. Έτσι. Καλά, αυτό πάλι τι κόλπο ήταν αυτό τώρα. Κοίταξε, μην πας σε κανένα λιμάνι. Δηλαδή, λες, ε. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Εγώ όχι, δεν με νοιάζει γιατί. Πιστεύω ότι ο Ίβιτς είναι πολύ έξυπνος προπονητής, πολύ καλός προπονητής. Τι να τον νοιάξει, και παιδί, να κάνει δεν καριέρα. Τον ακούς μπάλα βλέπει αυτός, δεν είναι ασχολητή. Όχι, ναι, αυτό είμαι αντικειμενικός. Βέβαια. Τώρα. Ναι, πάω, πηγαίνω αυτό. Δεν σου πούλησε και κανένα από οξυδηλίκη, δηλαδή. Τι να τον πούλησε τον άνθρωπο οξυδηλίκη, σου λέει αυτούς, έχω αυτούς, θα σε πάω. Και θα σε πάω καλά. Μια χαρά λοιπόν, τώρα εντάξει, το πρωτάθλημα γενικά όλα τα χρόνια που έχουν περάσει ποτέ δεν ήταν αντικειμενικό, έτσι. Εντάξει, τώρα γενικά ποτέ δεν θα είναι, γιατί εντάξει, εδώ Ελλαδιστάν είσαι. Πάντα κάποιος θα πάρει την ΕΠΟ, δηλαδή καταλάβατε. Καταλάβαμε όπως είναι και στο YouTube που λέει το backstage. Αυτό το backstage μας έφαγε. Καλά, πολύ κλάμα αυτό. Το backstage. Υπέροχο, υπέροχο. Ναι. Το backstage το είδες? Ναι, ναι, ναι. Κάνετε αυτό το backstage. Πότε το είδες? Πότε το είδες, έλα τώρα. Τσουπάνι, παρτιγκουέτσα. Τρομερός, τρομερός μαλάτος. Πότε το είδες, το βράδυ ή το μεσημέρι? Τώρα, πριν λίγο το είδα. Ναι. Πριν κανένα δύο ώρα. Και ήμουν με ένα φίλο μου και γελούσαμε κλάματα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι άλλα. Τι άλλα. Ο Τσίμιροτ, μ' άρεσε πάρα πολύ ο Τσίμιροτ. Ο Τσίμιροτ ήταν ο MVP. Ο MVP. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Είδα το Τσίμιροτ. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτοί που βγάζουν τους MVP'δες. Με ποια κριτήρια τους βγάζουν. Δεν έχουν κριτήρια, γι' αυτό βγάζουν όποιον βάζει γκολ. Πώς γίνεται αυτό. Δεν βλέπουν μπάλα, ρε. Τι νομίζεις? Συγγνώμη, ο Τσίμιροτ 90 λεπτό δεν έβγαλε. Έβγαλε, αλλά έβγαλαν τον Πρίγιοβιτς MVP. Που έβαλε τον κόλπο. Αυτά δεν γίνονται, παιδιά. Αυτά δεν γίνονται. Πώς δεν γίνονται, άμα δεν ξέρεις μπάλα, δεν ψηφίζει. Ο άλλος έχει κόψει, έχει κρατήσει, έχει δώσει assist. Ναι, ναι. Κόφτης, οργανωτής, δεκάρι, τριάρι, πεντάρι. Και αν παρακολουθήσεις, ήταν από τις λίγες φορές που είδα το Τσίμιροτ μηχανάκι με εγκέφαλο. Έτσι, χωρίς να ξέρει γιατί τρέχει. Ναι, 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 ακριβώς. Ακριβώς, παιδιά, ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Αν είχε ο Τσίμιροτ και μια ωραία μεταβίβαση. Εντάξει, ψιλομακρινή, ξέρει τι ωραίο σκάφο. Εντάξει, δεν γίνεται. Άμα τα είχε όλα ραπ, δεν θα ήταν στην Ελλάδα. Άμα την κουβαλάει πολύ την μπάλα, δεν τη μεταβιβάζει. Άμα τα είχε όλα, ρε φίλε, δίπλα από τον Αρτούρου Βιντάλ στην Μπάγκερ θα έπαιζε. Εντάξει. Άμα τα είχε αυτά που λες, Κώστα. Ραπ, θέλω να μου πεις, ρε φίλε, γιατί ο Ίβιτς δεν βάζει τον Μπρίκιτς, περίμενα να σου πω, σε θέματα που ο Πάουκ υστερεί στα ψηλά παιχνίδια. Βέβαια τώρα έβαλε. Είναι αργός, ρε, να σου πω κάτι. Ναι, ναι, δεν στρίβει, δεν στρίβει. Ισχύει. Είναι... Σαν τον Κούφι είναι, δεν στρίβει. Δεν στρίβει, ρε. Είναι ανέκρυκτος, ρε. Είναι ανέκρυκτος. Ανέκρυκτος. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ. Δεν έχει... Αλλά το στοιχείο που του λείπει του Γλύκου στην έξοδο. Το στοιχείο αυτό που του λείπει στην έξοδο. Να σου πω και κάτι. Να σου πω και κάτι. Ο Μπρίκιτς.
ο ΠΑΟΚ μπορεί να παίξει λίγο ψηλά. Τραβάει μια αντεπίθεση και πρέπει να βγει να κάνει 20 μέτρα σπριντ να πετάξει την μπάλα πλάγιο. Δεν έχει ούτε τα 20 μέτρα, ρε. Μα δεν βλέπουν μπάλα αυτοί που κριτικάρουν. Άμα τρέξει ο Μπλίκιτς 20 μέτρα με τον Γλύκο, 1,5 μέτρο 2 θα τον αφήσει στα 20 μέτρα ο Γλύκος. Δεν έχει ταχύτητα έξω από την εστία. Είναι ψηλό στη μικρή περιοχή, θα βγει την πιάσει την μπάλα. Δεν μου αρκεί εμένα. Ναι, αυτό. Αλλά και ο Ανέστης είναι ψηλό. Ο Ανέστης δεν παίζει, παίζει ο Μπάρκας, γιατί είναι τερματοφύλακας μέχρι τη μικρή περιοχή. Ναι, σωστός. Έχει δίκιο. Δεν το είχα προσέξει, έχει δίκιο. Και στον Πανιόνιο και στην ΑΕΚ. Σωματικά προσόντα τρομερά. Απλά ίσως σαν, αυτά τα μάτς που έχει χάσει πόντους, τα έχει χάσει, όλοι λένε ότι τα έχει χάσει από τα στημένα. Και τα έχει χάσει συγκεκριμένα από τα κόρνερ, από τα φάουλ κοντά στη περιοχή, ναι, από σέντρες. Εκεί θέλεις ένα τερματοφύλακα που θέλει έξοδο. Τώρα δεν ξέρω, ίσως ο Μπρίκη με τον καιρό παρουσιάσει πρόοδο, μακάρι. Τι να πω. Να δούμε. Αφού δεν τον έπαιξε μέχρι τώρα, δύσκολο να τον βάλει. Επόμενος βίλος. Πάμε, πάμε. Για να δούμε, καλημέρα. Έλα βίλε. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Καλημέρα σας. Γεια σας παιδιά. Καλώς τώρα. Ραπτόπουλε, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Όποιος φωνάζει έχει δίκιο. Όχι. Πες το ταγάρι από εκεί πέρα τον αεξί. Που παίρνει και φωνάζει. Α, είναι, αυτό είναι του φυσικού του. Έτσι είναι το φυσικό του, έτσι βγαίνει ο άνθρωπος. Δεν είναι ότι... στο χωριό μου λένε πρώτα όβοσο και μετά κακάντζο. Ναι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, είσαι μισός πόντιος εσύ. Ναι. Μισός, ναι. Έτσι, μπράβο. Πρώτα κάνει τα αυγό και μετά φώναξε. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, η μπαλίτσα πώς σας φάνηκε η Ραπτόπουλε. Η μπαλίτσα του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ, ναι, ναι. Καταρχήν ο ΠΑΟΚ σεβάστηκε το χώρο. Σεβάστηκε τον αέρα, σεβάστηκε τον αντίπαλο και πήγε σε ένα παιχνίδι όπου την κατοχή της μπάλας για να την έπαιζε, ναι, έπρεπε να έχει τον χοντρό αυτόν, τον Μπίσεσβαρ. Τον Μπίσεσβαρ. Επειδή όμως ο χοντρός είναι χοντρός και δεν μαρκάρει, δεν επιστρέφει και δεν πατάει και περιοχή, βάζει τον Ουάρντα. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Εκεί λοιπόν σου λέει εγώ θα πάω σε ένα στυλ παιχνιδιού όπου καταρχήν δεν πρέπει να με βρει αντίπαλος ανοιχτό. Ο Ολυμπιακός είναι επικίνδυνος όταν του δώσεις χώρο. Πάρα πολύ επικίνδυνος. Του κόβω λοιπόν τον χώρο. Δεύτερον, του κόβω τον αέρα γιατί έχει κάνει δύο γκολ στον Ατρόμητο και με τρομάζει, με δημιουργεί θέματα. Μη μου κάτσει και εμένα. Κρέσπο αριστερό μπακ. Τον έκλεισε τον αέρα. Έκλεισε. Γυρνάει και ο Πρίγιοβιτς φιλότιμο στα κόρνερ πίσω, βέβαια. Δημιουργεί μετά, επειδή δεν έχει παίχτη σπουδαίο, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο να κατεβάσει με passing game την μπάλα, χρησιμοποιεί την πλευρά του μάτος. Εκεί, ας πούμε, ο Μπέντο δεν ντούμπλαρε καθόλου το μάτος και την πλευρά εκείνη. Ο Ενρίκε, από την άλλη μεριά. Τον έχει και του λέει: δεν θα γυρίσεις τα μαρκαρίσματα. Άκου να δεις. Δεν θα γυρίσεις τα μαρκαρίσματα, διότι στα μαρκαρίσματα είσαι βλάξ, ανόητος, προβληματικός, θα φας κάρτες κτλ. Είναι καρτάκιας. Κρέσπο, εκεί πέρα, άστον τον Ενρίκε. Θα έρχεσαι, τύπης, θα παίρνεις την μπάλα και θα φεύγεις. Τον νου σου. Το νου σου. Θα σε τουμπλάρει λίγο Ενρίκε, αλλά από μακριά τώρα. Δεν έχει, δώσει τέτοιες εντολές. Ναι. Έχει δώσει τέτοιες εντολές. Και μετά όταν τρώει. Όταν τρώει το πρώτο ψύχραμα στα πρώτα 20 λεπτά, δίνει εντολή να ανεβούν οι γραμμές 10-15 μέτρα, όλες μαζί. Ανεβαίνει 15 μέτρα η τετράδα, ανεβαίνει 15 μέτρα το κέντρο, έρχεται σε μια φάση όπου ο ΠΑΟΚ ήταν μεγάλες οι αποστάσεις του και βλέπω μικραίνουνε. Αυτά και το βοηθόν ξέρεις. Σου λέει, coach, είμαστε στα 60 μέτρα, 65 μέτρα, πρέπει να πάμε στα 45, minimum. Για δώσε εντολή, να τη δώσω. Περίμενε λίγο ακόμα σε. Κλείνουμε τις γραμμές. Γυρίζουμε πίσω λίγο το center for. Να μην έχουμε μεγάλη απόσταση. Γυρίζουμε λίγο πίσω τον Ουάρντα, ανεβάζουμε τον Σάκοφ, τους μπλοκάρουμε. Πολλά τέτοια έχει ένα μάτς. Εκείνο που μου έκανε όμως γενικά εντύπωση είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε με αφέλεια. Βεβαίως δεν έπαιξε με αφέλεια. Και είπε εγώ το 0 θα κρατήσω και από εκεί και πέρα κάποια στιγμή θα βρω χρόνο και χώρο να κάνω ένα γκολ.
Και το έκανε. Το έκανε, είναι ικανός και στη χειρότερη. Και στη χειρότερη, δηλαδή, πού απειλήθηκε ο ΠΑΟΚ. Σε ένα λάθος του Γλύκου. Τίποτα, μωρέ. Ένα τετατέτ και τα λοιπά. Πού αλλού απειλήθηκε ο ΠΑΟΚ. Απειλήθηκε πουθενά αλλού. Στο 2-0, μετά που έγινε μια ψιλοφασούλα, δεν απειλήθηκε. Με γιώμες παίζαν οι άλλοι. Πετάει και τον Κάτσε στο 72. Στον Τζαλμακάμπος, που με προβληματίζει πολύ ο Τζαλμακάμπος. Και εκεί, μάλλον ο Μιστακίδης πρέπει να κερδίσει τη θέση. Παρένθεση. Λογικό. Παρένθεση. Ο Τζαλμακάμπος είναι για σούτι. Ναι, το καλοκαίρι. Και εγώ δεν τον βλέπω. Δεν. Το καλοκαίρι είναι για σούτι ο Τζαλμακάμπος. Γιατί είναι ένας παλιωμοδίτης εξτρέμ, ο οποίος θα πάει στο ένα μέρα και θα σεντράρει. Την περιοχή κάποτε την πάταγε. Τώρα δεν την πατάει γιατί χασογκόλης. Μεγάλος χασογκόλης. Δικαίως, αν πάρει ο Μιστακίδης τη θέση εκεί, θα έχουμε έναν Έλληνα και ο Τζαλμακάμπος τον Μπούλο. Δίκαιο το παιδί. Τον Μπούλο. Και μαρκάρει και τρέχει και δημιουργεί. Είναι πολύ καλό. Και κάτι άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω. Πας πυγμαχία. Ναι, πάω τα πρωινά. Τρεις φορές την εβδομάδα πάω τα πρωινά και κάνω. Λοιπόν, άκου λίγο κάτι για να γελάσεις λίγο, γιατί και η ώρα είναι λίγο τέτοιο. Ναι, για πείτε μας. Εγώ είμαι πρώην Παλαιστής, το 90 ήμουν ακαρατάσου να καταλάβεις. Ναι. Φαντάρος και έφυγε το στρατόπεδο και μιγούσαμε πάνω στα Γιάννη Αλβανούς. Ήρθε καιρός να απολυδούμε που λες. Παίρνω ένα φίλο από εκεί πέρα και έναν άλλον, αυτός ο φίλος μου, ο κολλητός μου, το έπαιζε μποξέρ. Από το στρατό τώρα, γνωστή. Ναι, έτσι. Το έπαιζε μποξέρ και δεν ήξερε ότι ο Παλαιστής, άμα τον πιάσει τον μποξέρ, μπορεί να το λιώσει. Για να λέει, ολομινόχαρτο τσαλάκι. Άκου τώρα περιστατικό, τώρα να σκάσει τα γύρια. Ναι. Και πάμε σε ένα μπαράκι, εγώ απολυόμουνα. Ήθελα κανένα εβδομάδα που ήρθα και παίρνω αυτούς τους δύο που λες. Και πάμε σε ένα μπαράκι με γυναίκες που λες. Ναι. Εκεί. Τα λεφτά που είχαμε και οι τρεις ήταν γύρω στα 68 χιλιάρικα. Τότε να φανταστείς έτσι. Ναι. Κάνουμε ένα λογαριασμό να πούμε εκεί πέρα γύρω στα 60 χιλιάρικα. Λέμε να κρατήσουμε λεφτά για το ταξί. Βέβαια. Ναι. Ακούω εδώ. Και εκεί την ώρα σκάει μύθι μια Βουλγάρα. Βουλγάρα, Μιλάμε, ναι. Κορυφή. Έτσι κορυφή. Εγώ μόλις την πήρα, ξέρεις, αγρίεψε. Λέω τη σερβιτόρα εκεί πέρα, την παργούμενα εκεί πέρα. Λέω το αφεντικό, λέω ποιος είναι εδώ πέρα. Πλησίαζε Πάσκα τότε, να φανταστείς, μου λέει τι θέλει να σε χεράσουμε κανένα ποτό. Λέω, όχι, λέω ποιος είναι το αφεντικό, ξέρεις, εγώ πιωμένο, ξέρεις. Έχεις το αφεντικό εκεί. Του λέω, πώς θα γίνει, λέω, αυτή να δω, έτσι, να γλυντήσουμε λίγο. Και με γυρνάει με ένα ύφος αυτός και μου λέει, ρε πιτσιρίχο, με λέει, τώρα είναι, λέει, τέτοιο, τώρα είναι Πάσχα, είναι νηστεία. Προς την άλλη, και εγώ ηλίθιος, τι το λέω, βλακία δικιά μου. Ναι. Καλά, λέω, φέρε τη μάνα σου να γλυντήσουμε. Ωραία, φίλε, και εσύ, εντάξει. Και γίνεται, ναι, βλακία δικιά μου, και γίνεται το μαγαζί μέσα. Όπου. Και πού θέλω να καταλήξω, λέω τον μποξέρ, εσύ μπροστά, και εγώ από πίσω να αποδεκατίζω. Τρώει μια μπουνιά, πέφτει κάτω. Με μια μπουνιά, ο μποξέρ αυτός. Με μια μπουνιά, πάει ο μποξέρ. Έγινε, ρε παιδιά, εκεί μέσα το μακελιό, το ξύλο που φάγαμε. Δεν περιγράφεται. Σεράγιο 30-40 άτομα να μας βαράνε. Τρέχουμε έξω, μπαίνουμε σε ένα φούρνο και μας γλίτωσε ο φούρναρης. Ο Κολοριτζής έγλίτωσε πάνω από εμάς. Ο φούρναρης. Και σκέψω εγώ τώρα ένα 92 ύψος, Ναι. Να, τι ξύλο φάγαμε, έγινε παιδιά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. 30 άτομα τους βαρούσαν. Ο ταβερνόξυλο έπεσε εκεί πέρα. Όπου έβρισκαν βαρούσαν αυτοί, ρε. Εκεί δεν έχει κανόνες. Εκεί παίρνει τον μπουκάλι, του δίνει μια στο κεφάλι. Βάζει το λύσνα για στα μούτρα και δεν καταλαβαίνει. Δεν έχει ούτε πάλι. Άλλα τα χείλη των ασεβών. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Τι κάνετε, αγόρια μου, αγορίνες μου όμορφες. Κερνάει ο Πρίγιοβιτς. Κερνάει ο... Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Κερνάει ο Πρίγιοβιτς. Δεν θα πάρουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κερνάει και ο Σακόφα. Δεν τον έχουμε ανάγκη, τον Πρίγιοβιτς και τον Μπισκότοβιτς. Έχεις τώρα μπέρκεση, τρία. Να πάει αλλού να δώσει τα μπισκοτάκια του, όχι σε εμάς. Ναι, τις εσάς. Τι είπε ο προηγούμενος, 68 χιλιάρικα σε γυναίκες. 60 και τα 8 τα κάρσε καβάντζα, αλλά τα αγόρασε τσιρότα, έπεσε πολύ ξύλο, λέει μετά. Άρε Παναγία. Εντάξει, γλεντούσαν τα παιδιά, καλά κάνουν νεολαία τότε. Ξέρεις που πήγανε. Καταρχήν είναι πολλά τα λεφτά. Αυτοί πήγανε σε είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Άκουρε. Μπορείς να βρεις τέτοιες γυναίκες και με 10 και με 20. Δραχμές ήταν τότε. Μην πληροδεύεσαι με ευρώ, χιλιάδες ευρώ.
Τι ήτανε, για τόσο παλιά μιλάς. Τι σου είπε το 90. Α, καλά. Και το 68.000 το 90 ήταν λεφτά, δεν ήταν. Λοιπόν, άκου εδώ τι μαγαζί πήγαν. Ήτανε γερά λεφτά. Άκου εδώ τι μαγαζί πήγαν αυτοί. Άκου τώρα. Ήτανε γερά λεφτά, αλλά υπήρχαν και φθινοδουλειές πολύ πιο ωραίες. Και εσύ τώρα που ξέρεις τη φθινοδουλειά, αυτοί θέλουν καλή δουλειά. Είμαι 17 χρονών. Άκου τώρα. Είχαμε ένα, Σοφία. Είχαμε ένα λουλουδά στην γειτονιά, είχε ένα πόνι. Πόνι. Ο λουλουδάς έπινε. Αμάξι εννοείς. Πόνι, αμάξι. Πόνι. Αμπράβο, λέω, αμάξι. Πρόσεχε, 17 χρονών. Από κάτω από το σπίτι της γιαγιάς. Ωραία. Είχε ένα πόνι και τα λοιπά. Θα σε πάω στις γυναίκες μου, λέει. Άιντε πάλι. 17 χρονών. Με παίρνει με το πόνι. Άκου τώρα. Ακούω, ρε φίλε. Περίπτωση. Πάμε σε μία pub. Pub. 1986, 85, 86. Ναι. Σε pub. Σε pub. Καθόμαστε εκεί, κάθομαι εκεί. Ήταν μια ξοβιζού εκεί καμιά 35 χρονών, αυτό ήταν καμιά 45 αριά. Καθόμαστε εκεί. Μαριά. Τι θα πει, εδώ θα και μπιζιά κρεματάκια. Σταμάτα να ακούσει. Άκου τώρα ένα αυτόφουλο εδώ πέρα. Λέει, τι θα πει, με λέει, λέω, μια γκαζόζα. Τι γκαζόζα και εσύ βρε του δαμπάνι. Αν γκαζόζα και εσύ σε πάπια να πάω να πει γκαζόζα. Για μην με κουλά. Πώ θα δεν έψει η κοπελίδα. Κάσε γάμο το κεφάλι, κόψει την αρέ. Μη την κόβει, ρε. Κόψε την γραμμή. Όχι, ρε. Με διακόπτη και με διακόπτη τον ιρμό. Πρόσεξε τώρα. Λέει, τι γκαζόζα θε, μωρό μου, μου λέει. Τι μωρό μου, λέω, μπίλια. Τι μπίλια, ρε! Το Χιλιτίδης τη ξέρει. Μπίλια! Λέει τι μπίλια! Πάρε, λέει, μια 7 ήρ. Α, 7 ήρ! 7-up. 7 ήρ. Παίρνω μια 7 ήρ, κάθομαι. Κάθεσε. Πίνει ένα ποτό αυτό. Πίνει δεύτερο ποτό αυτό. Έρχεται και μια ακόμα. 40, 38 χρόνια. Καμιά δεν κεράσετε. 16 χρόνια, εγώ 17. Ωραία. Περιμένω, εγώ περιμένω. Και τι λέω, ρε. Τι λες. Ρε, παιδιά, λέω. Δηλαδή, πότε θα πηδήξουμε. Ωραία, φίλε, την κατάλληλη κουβέντα είπες. Την κατάλληλη κουβέντα. Αυτό είναι το. Με έφερε εδώ, του λέω. Βαρέναν οι ώμοι μου. Δεν είμαι συνηθισμένο. Σωστά. Στο σχολείο θα πάω. Με έχει εδώ τρεις ώρες, ρε. Ο τελικό στόχο ποιο είναι, να πηδήξουμε. Αυτοί ξέρει τι κάναν. Ήταν κάτι γέρι. Πλήρωναν τη σύνταξη. Όχι, ρε. Πηγαίναν και λέγανε τον πόνο του. Ναι, σε αυτέ. Τι άκουγα. Ναι. Ναι. Εν τω μεταξύ. Κεράσει ποτό αγάπη. Κεράσει ποτό αγάπη μου εγώ κτλ. Σαχλαμάρε. Σαχλαμάρε. Πώς είναι αυτά τα πουτά, να το κουμπώσουμε. Μια άλλη φορά είχα μπλέξει με ένα μαγαζί, πήγε να έβλεπα τα μάτς. Ωραία. Εκεί είχε ένα μπαρ, εγώ ήθελα να μελετήσω τα μάτς. Έβγαζα τα χαρτιά. Ερχόταν όμως τα μωρά. Κεράσει ποτό. Άιντε πάλι. Το πάρε δρόμο έτσι όπως είσαι, με σαλκίζω τα καστούκια. Πάρε σε αυτούς τους γέρους, κεράσει ποτό. Εγώ θέλω να δω μάτς. Φύγε. Σπαλιόσκελο, κεράσει ποτό. Με διαβατήρωσε ο Σαντάσκι πίσω. Κάτι τέτοια βρωμομάγαζα. Και εσύ πάλι πήγε να μελετήσει. Εκεί πήγανε αυτοί εδώ. Ο Παλαιστή με τον Μποξέ. Πήγανε. Ναι. Ήθελα να γλεντήσουν τα παιδιά. Πάμε στον κόσμο. Πάμε. Καλημέρα, κύριε. Ορίστε. Ο Παλαιστή με τον Μποξέ. Καλημέρα. Έλα. Καλώ τον. Λοιπόν, το προηγούμενο, προ-προηγούμενο τηλεφώνημα ο φίλος ήταν πραγματικά, ρε φίλε, η πιο αστεία ιστορία της χρονιάς, δηλαδή. Ακόμα γελάω. Ποιο παιδί. Πολύ δυνατός. Ποιο. Με το τέτοιο, με το λοκόμπαρο πάνω. Με το λοκόμπαρο και τον μποξέ και τον ξύλο, τα βερνόξυλα. Τα μαζεύανε. Λοιπόν, Κωστής, ακούω πολλά χρόνια, με ξέρεις κιόλας ποιος είμαι, δεν θα σου πω ποιος είμαι. Ηρακλειδέας είσαι. Δεν τήρα κλειδέα, δεν πάω ξύση. Παοξάκι. Ναι, με ξέρει, ρε, σου λέω, με ξέρει. Κάτι μου λέει η φωνή σου, ρε παλιόσκυλο, αλλά προσπαθώ να συνειδητοποιήσω γειτονιά. Κάτοικος Αγγλίας. Κάτοικος Αγγλίας. Α, μάλιστα. Έλα, έλα, έλα. Τι, τραβάς βότια στο Belfast. Ω, ξέρει τι λέει, ναι, ναι. Ποιο Belfast, στην Ιρλανδία, λέω. Ιρλανδία, ναι, ναι. Και του κόκκινο φίλος είναι. Α, ναι, ναι, ναι. Τι ομάδα είσαι, Μπέρμιγχαμ τώρα ή τι. Και συμπαθώ λίγο τη Λίβερπουλ, γιατί μου θυμίζει πολύ τον Πάοκ στη Γρουσουζιά, στον κόσμο, σε όλα. Στο καζατζίδισμο, ναι, ναι, ναι. Παοξάκι, Κωστή, δηλαδή, εντάξει, αυτή η ομάδα είναι πιο καταραμένη για τον Πάοκ. Είναι, δηλαδή, να τραβάς τα μαλλιά. Πιο καταραμένη, ρε φίλε. Λοιπόν, κάποτε εσύ, Κωστή, επειδή, εντάξει, ακούω χρόνια από πιτσιρίκος, έτσι, βγαίνανε, ρε παιδί μου, ωραία καρτούν το βράδυ. Δηλαδή έβγαινε και ο Ζάχος, έβγαινε και ο Μπουγάτσας, έβγαινε και ο τέτοιος, έβγαινε και ο... τα καρτούν καμιά φορά πάνε, ναι, εντάξει. Έβγαινε και ο Τζακ, μετά... Πέθανε ο Τζακ, πέθανε ο Γιωργουλίδης. Καλά, ναι, εντάξει. Ο άλλος πήγε στη Μύκονο, μόνιμος ο... Ξέρω, ρε, ο Πταλοφίτης. Ο Πταλοφίτης το ξέρεις όμως, ότι όπου έπαιζε ο Πάο, ήταν παντού, παντού, ακολουθούσε, έτρεχε παντού.
Ρόδο ήτανε, πήγαινε, ναι, ναι. Σόπα. Ναι, άσχετα αν τον τραμπουκίσαμε εμείς, τον τραμπουκίσαμε αρκετές φορές, να σου πω την αλήθεια. Γιατί όμως. Για τη φωνή του, ρε φίλε. Του λέγαμε, θα βγαίνεις να μιλάς στο ραδιόφωνο, μην μιλάς εσύ. Ρε ζηλεύεις τον κόσμο του ΠΑΟΚ, να πούμε εντάξει. Θυμάσαι πώς τους έλεγε τους σουπεράδες. Πώς τους έλεγε. Οι καριερίστες οπαδοί. Οι καριερίστες. Έτσι τους έλεγε τους σουπεράδες. Είχε πάρει τηλέφωνο μια φορά και είχε πει: έχω μια φωτογραφία του Πικρόχολου που έχει κολλήσει από κάτω μια ψύχα και προσπαθεί να τη βγάλει. Λοιπόν... Ξέρεις ότι τον πιάζανε οι σουπεράδες να πετάει ναι, δύο φωλάνε έξω από το σούπερ τρία και το πετάξει ναι. Σε ένα κάδο. Το βάλανε αυτό στο κάδο. Το βάλανε ναι. Βάλαν μέσα στο κάδο. Πόσο τρελό είναι καλό φίλο. Αυτό είναι στη δεύτερη πτώση του Άρη, αλλά τον βάλανε σε κάδο και δική μας. Να το ξέρεις αυτό. Το παιδί. Έχει τραβήξει. Ξέρε παιδί μου, το παιδί είχε τα θέματά του. Εντάξει, τι να κάνεις. Τώρα εντάξει, γι' αυτό θα σου πει για τα καρτούν. Σε μια φάση εντάξει, είσαι στον Μάνο εκεί με τα πυρηνικά ουισκάκια να πούμε, ανατιναζόταν, έβλεπε οπτασίες, μπλε τα πάντα όλα κτλ. Τώρα είναι εσύ αυτός ο Αεξής, ο οποίος από ό,τι έχω καταλάβει είναι από, θα είναι από κάνα χωριό θανάτου εκεί πέρα. Τον Αύγουστο θα κοιμούνται με τις κουβέρτες μείον ή. Τι παλιό. Λοιπόν, εγώ θα σου πω απλά, Κωστή, γιατί θεωρώ την ΑΕΚ μικρότερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Πρόσεξε, η ΑΕΚ έχει πολλούς τίτλους. Έχει 15 κύπελλα, 11 πρωταθλήματα. Εξήγησέ μου όμως, ρε Κωστή, πώς με τόσους τίτλους έχεις τον ίδιο ή λίγο λιγότερο ή κόσμο. Περισσότερο κόσμο, κόσμο, είναι ναι, κόσμο τον ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή πάει να πει ότι η φανέλα σου έχει το βάρος, δηλαδή μου πιάζει να σου πω, της Νανάς Καραγιάννη. Δεν είναι Νανά Καραγιάννη. Αντακτικά κάτω. Έχασε με. Φύγε από εδώ πέρα διάλειμμα. Έχασε καλά. Την Νανά Καραγιάννη. 40 κιλά. Πω. Τι θυμήθηκε. Πω πω πω. Πάμε. Με τον άνθρωπο ρε διάλειμμα. Έχουμε άλλα 20-25 λεπτά. Οι γραμμές είναι ελεύθερες, όλες. Ήταν κανένα δύο παιδιά, πέσατε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. 2-31-090-90-90 είναι στη διάθεση. Μας συγχωρείτε. Σας συγχωρούμε. Μας συγχωρείτε για το τεχνικό μας πρόβλημα εδώ, της κονσόλας. Ο 2-33 λέει ότι τα μεγάλα λόγια τα λένε οι θεατρίνοι και οι πολιτικοί. Ναι. Αεξή Ντουγάνη. Τη Δευτέρα πάλι εσύ θα φωνάζεις και ξέρεις ο Πρίγιοβιτς. Α, να του αυτό και ξέρει. Όχι εναντίον όλων, λέει ο φίλος. Και ξέρεις ο Πρίγιοβιτς. Να του ο Πρίγιοβιτς. Κομμουνιστής, εντάξει. Ωραία τα ανέβασε τα Instagram. Λοιπόν, ο νοσηλευτής, τα χαιρετίσματά του ο Θανάσης να είναι γερός. Λοιπόν, ο γιατρός λέει ένα που είδε στη Νέα Σμύρνη και το παρατηρήσαμε και το σχολιάσαμε στο off the record, ότι οι υπουργοί κυβερνώντος κόμματος σε γεμάτη κερκίδα, Πανιώνιος ΑΕΚ, με αποθέωση από κόσμο, είναι πρωτοφανές. Μα εγώ σας είπα ότι ο Τσίπρας είναι συμπαθής. Είναι συμπαθής ο Τσίπρας. Είχε κάποιους υπουργούς εκεί, δεν θυμάμαι τι ονόματα είχε. Ένα Βλάχο, είχε έναν. Δεν τους ξέρω κιόλας. Τι να ξέρεις από Τσίπρα τώρα το Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν τους ξέρω. Ασχολούμαστε μήπως με την πολιτική. Με την πολιτική δεν το έχουμε αφήσει λίγο. Δεν βλέπουμε φάτσες, δεν κόβουμε και το έχουμε εγκαταλείψει να πούμε. Ποιος έχει έναν εκπρόσωπο τύπου τώρα, έναν Τζανακάκι, Τζανετόπουλο, κάπως έτσι. Ναι. Ή και τον παπά των άλλων εκεί πέρα. Τι ένα, δεν τους ξέρω στη φάτσα. Εντάξει, να. Δηλαδή, άμα το δω στον δρόμο, δεν θα το γνωρίζει. Φυσικά δεν θα το γνωρίζει. Ποιος είναι το. Ναι, αλλά άλλος που ασχολείται με τα πολιτικά πολύ, δεν το γνωρίζει. Εντάξει. Δεν βλέπει πολιτικά και τέτοια. Τι αναγνωρίζει τώρα τον παπά ή τον Ραπτόπουλο, άμα δει στον δρόμο. Ποιον αναγνωρίζει πιο πολύ. Καράβλα, λέει στο βιντεάκι με τον Μπάτζετ, είδα ένα θλιβερό φουκάρα φαφούτη γέρο γαύρο να λέει 9 λέξει λακαμά. Ναι. Λέει ο άλλο. Με ΑΕΚ θέλω 4-3-3 Τζίμιρο Κάτσε Μπίζεσβαρ, Ενρίκε Μιστακίδη Πρίγιοβιτ από τη μέση και μπροστά. Ωραία. Τσίμιροτ κοντός, Κάτσε κοντός, Μπίζεσβαρ κοντός, Ενρίκε κοντός. Παιδιά, εκτός από την ταχύτητα, να παίρνετε στα υπόψη σας τις μονομαχίες και το ύψος στο ποδόσφαιρο. Και βέβαια. Λοιπόν, θέλεις πάμε και αέρα. Το... Ναι, ναι, ναι. Μην λέτε γιατί παίζει ο Σάκοφ, παίζει και γιατί είναι και ψηλός. Να έχεις υπόψη σου. Βέβαια, έχει στημένα η δουλειά. Καλημέρα. Ορίστε. Μονομαχίες, τσαμπουκαλίκι. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα, φίλε. Γεια σας, κύριε. Καλημέρα. Να σε ρωτήσω κάτι θέλω, ρε. Ναι, φίλε. Ο Γιάννης δεν κάνει εκπομπές τώρα, ο Χιλτίδης. Σήμερα είναι το εδώ είναι ο Γιάννης, εδώ είναι. Α, εδώ είναι. Ναι, ρε, είχε κανένα δύο ένα προβληματάκι.
Απλώς το άδεια έχεις. Α, εντάξει, η άδεια έχει, έτσι λέει ο Γιάννης. Είχε άδεια. Έγινε, εδώ είναι ο Γιάνναρος. Έγινε, να έρθει καλά. Ναι, ρε φίλε. Περιμένει σε λίγο και βγαίνει. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ορίστε. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Ναι, κύριε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ολυμπιακός Χρήστος από Γερμανία. Καλώς τον. Ορίστε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για την ομάδα έχω ένα δύο πραγματάκια που θέλω. Να, πες ό,τι κουστάρεις. Για πες, για πες. Ναι. Ακούτε. Ακούμε, ναι, μην. Πρώτον, λάθος τώρα που το διώχνουν τον Πέντο. Έπρεπε να τον αφήναν και να παίξει με τους Τούρκους. Γιατί... Με τους Τούρκους παίζει, ρε Γιάννη. Γι' αυτό είναι το μάτς τώρα. Ναι. Λοιπόν, και δεύτερον για τον ΠΑΟΚ έχω μία ερώτηση. Είναι ο καλύτερος ΠΑΟΚ της πενταετίας. Ναι. Σχετικά είναι. Γιατί, Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είναι ο χειρότερος Ολυμπιακός της πενταετίας. Γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος της πενταετίας, επειδή είναι χειρότερος Ολυμπιακός. Ακριβώς. Και ποιο είναι το τέτοιο, είναι τέταρτη και πανηγυρίσαν που κερδίσαν τον Ολυμπιακό. Να μην για μένα αυτό δείχνει ότι είναι και μικρή ομάδα να πούμε. Εντάξει, μωρέ, είναι το ντέρμπι να μην το πανηγυρίσει άμα το κερδίσει, έστω. Εντάξει, τώρα θα μου πεις έχει μεγάλη διαφορά από τη βαθμολογία, αλλά γιατί να μην το. Διαφορά, εγώ, τον περνάει ξέρω... ο Πανιόνιος τώρα, όλοι τον περνάνε να πούμε. Εντάξει, μωρέ. Άκου λίγο. Εγώ ξέρω ΠΑΟΞΥ που είναι στεναχωρεμένος. Γιατί λέει. Θέλω απάντηση από σένα μετά. Λέει. Εγώ λέει, βλέποντας τον Μπρίγιοβιτς σε ένα μήνα 7 γκολ, την κορμοσιασιά του, την δύναμή του στον αέρα κτλ. Στεναχωριέμαι που δεν τον πήρα τον Ιούλιο. Να τον έχω. Και έμεινα με τον Κουλούρ και τον Γκλάους ντεφορμέ και έχασα βαθμούς και μείον τρεις που έκανα κάτι κολομαγκές πέρσι. Και δεν κατέβηκα στο Καραϊσκάκι να παίξω τη ρεβάνς του 1-2 και την πληρώνω. Εγώ λοιπόν λέει ο ΠΑΟΞΥς ένα 10% κέρδισα τον Ολυμπιακό, είμαι στεναχωρεμένος γιατί φέτος είχα ευκαιρία, αν ήμουν λίγο πιο οργανωμένος φέτος να το χτυπήσω το πρωτάθλημα. Ναι, απάντησε του ΠΑΟΞΥς. Θα καθάριζα τους βαθμούς, Γιάννενα, Ξάνθια, Γρίνια, θα τους καθάριζα τους βαθμούς. Για πες. Κοίτα, για πες. Στην μπάλα για μένα δεν υπάρχει αν και αν. Α. Είναι ένα μικρό αν αυτό. Στην μπάλα είναι τα γεγονότα μόνο. Τι, αν και αν. Και εμείς εχθές αν ο Έρτσις το έβαζε το κάρχον εκεί στο πεντάλεπτο, αλλιώς θα ήταν τα πράγματα. Α, ζήσουμε έτσι με το αν. Σωστά τα λες κι εσύ. Το πέναλτι που δεν σου δώσε. Όχι. Ή το Ανσαριφέρ. Δεν είδα. Δεν λες για το χέρι που... Το πρώτο, το λάθος που έκανε ο τερματοφύλακας. Ναι. Έκανε γύρω. Λάθος ο Γλύκος, ναι. Ναι. Άμα το κάρφωνε αυτό, αλλιώς θα ήταν τα πράγματα. Αλλά με αν δεν ζούμε... Με αν δεν ζούμε, όχι. Λοιπόν, και θέλω να μου πεις πώς μας βλέπεις με την Μπεσίκτας. Γιατί για μας εδώ τώρα αυτό είναι. Ναι, ναι. Κοίταξε να δεις. Εγώ όλα... νομίζω ότι η λευκή πετσέτα που πετάς είναι που παίρνεις προπονητή τον Βούζα. Δηλαδή, αυτό, το χειροτέρο των περιπτώσεων έπρεπε να πάει στο Κολωνάκι και να πεις ρε Αναστόπουλε, έμπλεξες εκεί με τους Αριανούς. Λοιπόν, για τρεις μήνες, έλα εδώ. Έλα λίγο. Έλα σε μένα, προπονητής ποδοσφαίρου. Έχεις προπονητής 20 ομάδες. Προπονητή από γάμα, προπονητή από γάμα εθνική, δεν θέλω εγώ Αναστόπουλε. Ορίστε, τι είπες. Προπονητή από γάμα εθνική, δεν θέλω εγώ. Δεν μπορείς να βρεις τώρα τέτοια εποχή να σε κάνει ποιον θα, ελεύθερο. Να κάνω άλλη ερώτηση στον φίλο του Ολυμπιακού. Από την οικογένεια του Ολυμπιακού, την οικογένειά σου, την οικογένεια του Ολυμπιακού, πλην του Αναστόπουλου, ναι. Πλην του Αναστόπουλου, ποιος είναι εν ενεργεία ναι. Προπονητής που μπορεί να πεις έλα τρεις μήνες να βγάλουμε τη χρονιά. Θα σου πω εγώ έναν. Για πες μου έναν, άμα μας πει ο φίλος, μπορείς να φανταστείς σε 500, 600, 800 χίλιους παλέμαχους που πέρασαν από τον Ολυμπιακό ένα προπονητή. Δεν σ' ακούω. Δεν πάει το μυαλό μου. Αυτό λέγω ο νέας πάρει για τρεις μήνες. Για τρεις μήνες. Εγώ θα βάζω τον Νικοπολίδη εκεί πέρα. Τον Νικοπολίδη. Που και κεδιάζει όταν μπαίνει στα αποδυτήρια. Τον Νικοπολίδη θα βάζα. Τον Νικοπολίδη. Ναι. Το Λεμονί. Που θα δουλεύει 5 χρόνια. Όχι, ρε, και με τη φιλοσοφία. Ξέρω εγώ. Ναι. Πάντως το Βούζα. Λεμονί να πω εγώ. Νικοπολίδη. Πού δούλεψε. 45 χρονών στην εθνική. Παιδών. Δεν τον θέλω. Προπονητή που να μου πάρει κύπελο. Και να πάω στην Τουρκία, σαν ίσως προς ίσον, να παίξω τα ρέστα μου με όσες ελπίδες. Δεν βρίσκεις Κώστα τώρα. Έχει η οικογένεια του Ολυμπιακού προπονητή. Δεν έχει, όχι. Δεν όχι. Έχει τέτοιο. Δεν έχει προπονητή. Δεν και έχει. Πάω εγώ με το Βούζα τελικό κυπέλου ή μη τελικό κυπέλου και να περάσω την Μπεσικτάς. Εντάξει. Και δεν είναι αυτό λευκή πετσέτα για τον Ολυμπιακό. Να ακούσω που δεν θες αναστώ.
Δεν ξέρω, σε αυτό σε δίνω δίκιο. Μα, σε αυτό έτσι όπως το τοποθετεί, σε δίνω δίκιο. Μα είναι λογικό. Γιατί ρε, πού ξέρεις και ο Βούτσας μπορεί, δεν ξέρεις τώρα. Παναθηναϊκός, άντε πες και σου Παναθηναϊκό. Ωραία. Πες μου ένα προπονητή στο, του Παναθηναϊκό, από την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Πες μου μια ένα προπονητή από τον ΠΑΟΚ, από την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Πες ότι φεύγει αύριο ο Ίβιτς και έχεις ένα προπονητή ΠΑΟΞΥ να το φέρεις στον ΠΑΟΚ για τρεις μήνες. Έχεις τον ΠΑΟΚ, έχει πολλούς ΠΑΟΞΥ. Ποιον Ίβιτς μπορεί να το κάνει τον Ίβιτς προπονητή, σιγά το Μουρίνιο να πούμε. Εντάξει. Αν πάει ο Ίβιτς στα Τρίκαλα, τα Τρίκαλα θα είναι πάνω εθνική. Για πες μου αυτό. Αν πάει ο Ίβιτς στα Τρίκαλα. Ναι, να πάει τα Τρίκαλα αλφα εθνική. Τα γλυκά. Τα γλυκά, πού να είναι. Δύσκολα, αυτή η εθνική δεν μπορεί να την παίξει τη Β' ο Ίβιτς. Δεν μπορεί. Έξω παρασκηνιακή είναι Β' εθνική. Δεν αλλά από την οικογένεια τη ΣΑΕΚ, ας πούμε, δεν έχει προπονητή να πεις ο Δέλλας απέτυχε στην ΑΕΚ. Έχει φίλε, έχει. Εντάξει. Ο Σαβεύσκι, ο Σπιτσιρικάδε τη ΣΑΕΚ που είναι. Ποιον έχει χρόνια τώρα. Τον. Ο Σαβεύσκι. Τον Τόνι Σαβεύσκι. Αυτό είναι φίλε. Του Σπιτσιρικάδε έχει. Δηλαδή, ποια ομάδα προπόνησε ο Σαβεύσκι. Ποια επαγγελματική ομάδα. ΣΑΕΚ, τα τελευταία 6-7 χρόνια. Καμία. Καμία ομάδα. Άρα δηλαδή είναι μόνο ο Δέλλας που τον έκανε η ΑΕΚ με το ζόρι προπονητή από τη ΓΑΜΑ μέχρι την ΑΛΦΑ. Αυτό λες. Μα δεν έχουν οι ομάδες. Λοιπόν. Εσύ έχεις τον Αναστόπουλο στο καφενείο. Και γιατί να πας με τον Βούζε και να μην πας με τον Αναστόπουλο. Πού είναι στο καφενείο. ΓΑΜΑ εθνική, ΒΕΘΝΗ. Ο Αναστόπουλος δεν μπορεί να ανεβάσει τον Άρη. Εν πάση απέξει να πούμε. Και εσύ τι νομίζεις ότι ο Άρης είναι κανένα μέγεθος. Άρης είναι ό,τι και να είναι. Γιατί Άρης είναι τώρα που ακούσαι τον Αναστόπουλο. Τι να πει ο Μαρινάκης τώρα να πάρει Αναστόπουλο αφού βλέπει ότι δεν. Σε λέει να το βάλω τώρα. Είναι δυνατόν να σε διώχνουν από τον Άρη και να σου πει ο Μαρινάκης έλα ρε Κώστα. Σκέψου το και λίγο πολιτικά ας πούμε. Δεν στέκει κατάλαβε. Και παίρνει τον Βούζα. Βέβαια τον Βούζα άγνωστος εντελώς. Τι τώρα. Ας πάρει και τον Βούζα. Αυτός ο Βούζας έπαιζε και στον Ολυμπιακό παλιά. Ήταν παίχτη. Κάτι ψηλό πράγμα. Τίποτα άστο τώρα εντάξει. Μικρή καριέρα. Μικρή καριέρα. Τελείωσαν οι ράδιο. Μικρή καριέρα. Μικρή καριέρα. Να ορίστε. Πάντως, άκουσε να δεις. Ναι. Άκου. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Του Μπέντο φαινόταν εδώ και ένα μήνα ότι δεν τραβάει. Ο Ολυμπιακός όφιλε να έχει ψάξει να βρει αντικαταστάτη στο μήνα που διανύσαμε. Το backup. Να είναι έτοιμο. Και γιατί δεν τραβάει, ρε Ραπτόπουλε, τι δεν τραβάει. Την πήρε την ομάδα του Σεπτέμβρη διαλυμένη. Πώς. Πρώτος, σε όλα μέσα είναι. Πιτσιρικάδες έβγαλε, τι δεν τραβάει. Ρε. Δεν τραβάει, ρε φίλε. Δεν τραβάει. Δεν τραβάει. Δεν τραβάει. Σε όλα μέσα είναι, τι δεν τραβάει. Δηλαδή, αυτό εσύ το υλικό που έχει, αυτό κράταγες. Το υλικό θα κάνει. Θα μου πεις, αν δεν έκανε τις δηλώσεις, μπορεί να τον κράταγες. Εγώ λέω ότι οι δηλώσεις του ήταν τέτοιες. Και τις δηλώσεις του τι ήταν. Εντάξει, τώρα το μεγάλο μέτοχο, το πρόεδρο, το μεγάλο, το Μαρινάκη, δεν τον καρφώνεις έτσι. Γι' αυτό τι στράβωσε ο Μαρινάκης. Αυτό είναι. Δεν είναι το θέμα το σκορ το αποτέλεσμα. Ήταν γιατί τον έκρασε. Γι' αυτό. Επειδή λέει μου πούλησες παίχτες και τέτοια. Αλλά και απ' την άλλη, ο Μπέντο του λέει ο Μαρινάκης, δες τι έχεις, ρε, τι υλικό έχεις, γιατί το χρησιμοποιείς. Έχεις Τσόρι, Μαρίν έξω, Καμπιάσο έξω, οι μπαγάς αυτούς που θα παίξουν τώρα, Μοντέστο, έχει πολύ πράγμα ας πούμε, δεν χρησιμοποιήσε τίποτα, rotation 0 ο Μπέντο. Έτσι είναι, τέλος πάντων, αλλά έκανε και την χαζομάρα με τον Μαρινάκη. 36 χρονών τώρα ο Τσόρι, να σιγά. Εντάξει ρε εσύ, τα 20 λεπτά του Τσόρι, όμως ήταν επανάληπτα το χρειαζότανε. Καθάριζε. Είχαμε Αργεντίνους εμείς στον Ολυμπιακό, φίλε. Είχαμε Γκαλέτη, είχαμε καλούς παίχτες. Εγώ τον Γκαλέτη ακόμα το θυμάμαι στο Καφτατζόγλιο. Μη στεναχωριές. Yeah. Ακόμα το θυμάμαι τον Γκαλέτη. Εκείνος ο Καράμπελας 7 φορές με το έφυγε την εποχή. Εδώ ο Καράμπελας δεν μπορεί να πιάσει κλαινώ, τον Βασιλαντονόπουλο, ρε. Γεια σου, φίλε. Σε χαιρετούμε. Καράμπελας 4-4-2. Άστο τώρα, μην το βάλω. Φαλάκρα μπες και διάβασε στο Κόντρα, λέει, ένα άρθρο για τους οπαδούς των 4 μεγάλων στα social media. Ο ΠΑΟΚ σε ενεργούς οπαδούς σε συμμετοχή είναι δεύτερος, λέει. Οι δυναμικές πλέον έχουν αλλάξει. Μάλιστα. Φίλε, ναι, θα το έπαιρνα. Ναι, 838 δεν διαβάζεται το μήνυμά σου. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Ναι. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Έλα, εκτός από Δυτική Θεσσαλονίκη. Δυτική. Πόσο δυτική. Πόσο. Πολύ δυτική. Τέρμα, Πινέζα, δυτική. Μετά τη μοναστηρίου δηλαδή τις γραμμές, τέρμα. Είσαι γείτονας με τον Λάζο. Ναι. Να τους. Πολύ. Είχα πάρει τότε που... Τέρμα, κουκουτσά. Εντάξει. Τέρμα. Α, μάλλον. Τι λέει, Στέφανε. Έλα, γόρι μου. Λέει, τι κάνουμε. Καλά κάνουμε. Λοιπόν, ακούω πολλά για την ΑΕΚ. Μικρή ομάδα τη λένε, κούλα τη λένε και τι σιγά την ΑΕΚ.
Νομίζω ότι οι Παοξίδες έχουν τρελαθεί τελευταία. Οι απόψεις είναι αυτές. Όπως και εσύ λες το Παοκ Παοκάκι, έτσι λένε και αυτοί, Άι Καϊκούλα, έτσι. Ο, από πότε το Παοκ έγινε μεγάλη ομάδα. Πού να ξέρω, από τότε που ο Άρης είναι μικρή, επειδή... ξέρω εγώ, όλοι λένε, είδα ρε, φίλε. Είδα ένα πούμε χωριά εδώ φέτος λίγο παλίτσα και ξαφνικά για ομάδα. Δεν αλλά θα την πω. Θα την πει τώρα, άκου. Εδώ ο Μίρτσος είπε το Σαραβάκο Δημητράκη. Όπα, πότε έγινε. Στην μπάλα επάνω. Oh. Τώρα θα πει ο άλλο την κούλα αεκούλα, θα πει αρούλι που είναι, α πούμε. Εντάξει, τα υποκοριστικά τα λε για να μειώσει τον άλλον. Ξέρω εγώ ότι είναι μικρούλι. Ναι. Δευτεροστεφανωμένο και τέτοια. Εντάξει, ξέρει τώρα. Εντάξει, εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Τα λένε και τα πιστεύουν. Αυτό είναι το θέμα. Και εσύ το λε και το πιστεύει για το ΠΑΟΚ. Και εσύ πιστεύει ότι θα έρθει κάτω και θα του ρίξει μια τριάρα τώρα. Δεν το πιστεύει. Εσύ πιο συγκαταβατικό. Όπω είχα πει τότε το γιατρό με τον Πλατανιά 3-0. Ναι. Αν το θυμάσαι. Ωραία. Τώρα θα δει ΑΕΚ ΠΑΟΚ 2-0. Ναι. Καθαρό. Είδε ημιτελικού τον θέλω στο κύπελο. Ναι. Για είναι διπλό το τέτοιο. Πώς το βλέπεις τώρα το μάτς με τους δυο σκακιστές, Χιμένεθ και Ήβιτς, τους δυο καλούς προπονητές της Super League, ας πούμε, στρατηγικής. Πώς θα κατεβούνε. Εγώ πιστεύω ο Ήβιτς πολύ αμυντικά και θα παίξει. Ο Ήβιτς θα παίξει το ίδιο σύστημα με δύο αλλαγές, δύο παίχτες, θα σου πω εγώ μετά. Ο δικός σου θα παίξει με 3-5-2 ή 5-3-2. Πώς θα το παίξει, ανάλογα του στόπερ. 4-2-3-1 θα παίξει ο δικός μου. Θα το παίξει. Ο Χιμένεθ έτσι με 4. Ο Χιμένεθ σήμερα ωραίο μήνυμα ένα έξι. Σήμερα. Το ναι, Μπακασέτα τι μου το βάζει στη θέση αυτό πούμε, ακριβώς. Στη θέση αυτό το Βάρκα γιατί τον τρώνε. Ακριβώς. Βέβαια. Αυτό ακριβώς. Ούτε εγώ τον ήθελα τον Μπακασέτα σήμερα. Σήμερα γενικά δεν μάθει. Και με ανάποδο πόδι με το Μάνταλο σε 4-4-2 με δύο ψηλούς. Να πλευροκοπήσει πώς. Με ποιο τρόπο. Δεν μπορούσε. Κλείσει... Ο Μάνταλος έκανε κακό δεύτερο μήχρονο. Για μένα. Πολύ κακό. Για ακόμη μια φορά έτσι καλή εμφάνιση έκανε ο Βράνιες. Έτσι έκανε κάποια κοψίματα το ένα το άλλο. Ο Βράνιες, άκου εμένα λίγο. Ο Βράνιες τον είδα σε δύο φάσεις χαμηλά, πολύ γρήγορος. Αυτό ναι. Για μένα, θα πρέπει να παίξει στόπερ. Στόπερ παίζει ο Βράνιες ρε, στόπερ έπαιζε. Στόπερ! Ο Βράνιες έπαιζε στόπερ. Πρέπει να το βάλεις μαζί με τον, ο ποιος είναι καλύτερος, ο Λαμπρόπουλος για ο Τζανετόπουλος. Ο Τζανετόπουλος. Λοιπόν. Βράνιες Τζανετόπουλος, δεξί μπάκο Γκάλο, αριστερό Ντίντακ. Όχι Ντίντακ έξω όπως είναι. Έχουμε άλλο καλύτερο. Διώξιμο. Έχουμε καλύτερο. Ας δούμε λίγο το Βινίσιος αυτό να δεν ξέρω. Πάει το Ντίντακ είναι. Αυτός ο Βινίσιος από πού ήρθε ρε φίλε. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω, πρώτη φορά τον άκουγα. Ναι. Αλλά μας τον φέραν σαν καλό αριστερό μπακ να αλλάξει λίγο τα τέτοια τα δεδομένα γιατί τόσα χρόνια δεν έχουμε. Δεν έχουμε παραπονηθεί σε αυτό το παίχτη. Δεν με χαλάει ο Ντίντακ. Να πω λίγο. Αυτό που έλεγε αυτός από την Καστορία που ζαρ φωνάζει. Ναι, εντάξει. Εκάρας είναι για μας, τι να κάνουμε, το πόνο του λέει. Ναι, δικός μας είναι. Είχε δίκιο συμβόλαιο τώρα στο Χιμένεθ, τώρα. Γιατί ο προπονητής ξέρει τη δουλειά. Ένα καλό αριστερό μπακ και είμαστε εντάξει. Εντάξει, θέλει και άλλες αλλαγές. Πάντως ο Πανιώνιος... Με την τελευταία του αλλαγή που περπατούσε αυτός που έβγαινε, ο Μπέν ήταν ποιος ήτανε. Ναι. Και η ΑΕΚ που ρίχνει το 4-4-2 ρίσκο, έδειξε ότι ο Πόντος δεν την έφτανε την ΑΕΚ. Ήθελε, ναι, ήθελε. Ήθελε. Δεν την έφτανε την ΑΕΚ. Το ρίσκο που πήρε η ΑΕΚ να παίξει με δύο χαφ έναντι τριών του Πανιωνίου μέσα κόρμπο σιώπη αυτά τα βρωμόσκυλα του τα δύο. Το ρίσκο. Βρωμόσκυλα, ναι, ναι, ναι. Με την καλή τη έννοια. Έλεγε, φώναζε η ΑΕΚ, δεν μου κάνει ο Πόντος. Έχει θέμα στο πάγκο ο Χιμένεθ, ρε. Δεν έχει ένα ψευτοενιάρι πίσω τρεχαντήρι. Γι' αυτό πήρε δεν έχει όντως. Θέλει έναν σαν τον Ενρίκε, πες με ένα Τζάλμα Κάμπος, ρε, να έχει η ΑΕΚ. Κάπως έτσι. Να τον έχουν πίσω από τον Αλμέιντα, ας πούμε, κάπως. Κάτι εγώ τον Πλατέλα δεν τον έπαιρνα για να πάρω τον Λάζαρο. Ναι. Εγώ τον Πλατέλα δεν τον έδιωχνα. Εγώ τον ήθελα στην ΑΕΚ τον Πλατέλα. Μέγα λάθος για τον Πεντατζή. Και στα γκολ έρχεται και ένα στυλάρης απόβαλε πολύ δύσκολο. Τίποτα, είναι ανακατουσούρας αυτός. Είναι στυλ όπως είναι η κοντή γρήγορη. Χθες έβγαλε στον χώρο το μεγάλο τον κούρο νοκάουτ. Το βέβαια. Εντάξει. Πολύ καλό. Εντάξει, για μένα σήμερα πάντως ο Βράνιος πιο πολύ μου άρεσε από όλους. Ο Βράνιος σου λέει η θέση του είναι center back. Πίσω στο όπερ έπαιζε ο Βράνιος. Και ο Αραούχο έτσι ψηλοδύσκολο γκολ έβαλε. Γιατί ήταν με το αριστερό, ξέρω εγώ, και στην άλλη γωνία. Καλό έτσι γκολ. Φαίνεται ότι το παιδί το έχει. Ο Αραούχο συνεχίζει έτσι να σκοράρει, Ναι, ναι, εντάξει, γιατί δεν μπορούσαμε. Ο Πέκχαρτ τώρα τελευταία άρχισε να ανεβάζει. Ο Αλμέιντα είναι ψόφιος. Όχι, το κοντό πάει είναι καλά. Το κοντό πάει καλά.
Μην αρχίσει, καλά, μην αρχίσει τα καλά της Αθήνας. Μην ναι, αρχίσει. Άμα αρχίσει, εκεί είναι το πρόβλημά του. Από όλους που το λένε, που τον έχουν ζήσει. Του αρέσει, του αρέσει το Instagram και αυτόν και τα τέτοια. Βυσκάγιας, ναι. Τι σαν φορά, τρελά backstage βίντεο ήταν αυτά. Μπράβο, άσχε και τέτοια. Εντάξει, πολύ, πολύ φάση έχετε. Στέφανε, πιο πολύ σας θέλουμε εδώ τα βράδια, Εντάξει, ρε φίλε. Παίρνει και τον γιατρό. Ο γιατρός που είναι? Ο γιατρός μέσα στη βδομάδα. Μάλλον τη Τετάρτη ή Τρίτη ή αύριο ή μεθαύριο. Θα κανονίσουμε να είμαστε πιο συχνά τα βράδια. Θα κάνουμε. Θα χτυπήσουμε κάποια πόρτα γραφεία. Άμα έρθει ο γιατρός, θα τσιτώσει τα παόκια. Ο γιατρός, ο Βασιλάρης εδώ είναι, άστα να πάνε. ενώ δεν είναι αντιπάωξης, ρε παιδιά. Πήγε στη Λάρισα. Είναι. Άκουρε, άκου. Πήγε στη Λάρισα εχθές και είπε καφέ με το Κούγια. Κώστα, θα σου πω τι με είπε ο Κούγια. Άκου τώρα. Φοβερός ο γιατρός. Τι να σε πω τώρα. Έκαψε μια μηχανή στο πούντο. Και βρήκε ο σκολόφαρδος της χεράκιας ένα λάτσια ύψιλον ενός γέρου που το τρακάραν από πίσω. Ναι, ναι. Η μηχανή του πήγε 40.000 χιλιόμετρα. Τίποτα, πιπελό. Πήρε πιπελό τη μηχανή και την έβαλε μέσα. Ναι. Εμάς δεν μας τυχαίνει κανένας τέτοιο. Πού να μας τυχαίνει με χρυσούς λαμάδες τώρα. Στο διάλειμμα που ακούμε κατσατζίδι, γιατί έχουμε εμείς τέτοιο πράγμα. Όχι άλλο κατσατζίδι, όχι ρε φίλε, τίποτα. Προ-πα-πα-πα-πα. Λοιπόν, πέμπτος από το τέλος. Καλό βράδυ. Γεια σου, φίλε. Α, φύλλα εξήλαιο 267, πρώτον επιστρέφει ο Κάνιας. Δεύτερο, μετά το χθεσινό ντέρμπι δεν φοβάσαι τον ΠΑΟΚ στον αέρα. Τρίτον, φορμάρεται ο Πρίγιο. Τι Πρίγιο, έτοιμο σε φόρμα είναι αυτός. Ο άλλος λέει ο 339, ρε πείτε το Βλάχο να κόψει τα ούσα και πες την κούλα να επιστρέψει τα 400 μίρια και να μας πει πόσα χρόνια έχει να βγει η Ευρώπη. Ρε Βλάχε, ακόμα γήπεδο περίμενε, Καστοριανέ. Νόμιζες ότι το Τιγράκος θα σκάσει λεφτά? Εσύ είσαι πιο πρόβατο από αυτά που έχεις. Πρόβατο. Πέμπτος από το τέλος. Να σε κάνει ο Ήβης καμιά μόντα να πάει κάτω με βασικό Κλάους μπροστά, ρε φίλε, τους τρελάνει όλους. Όχι, ρε. Πόρε φίλε, να δω κανένα τέτοιο. Όχι, πάμε φίλε. Έλα, ορίστε. Ναι. Εμένα. Εσείς. Εσένα. Εμένα. Εσένα. Εσένα, ναι. Α, μπράβο. Περίεργο. Με το που πήρα μέσα να βγει γραμμή. Άλλος θα σου περιμένω κανένα τέταρτο εικοσάλεπτο. Παρέκαψες. Άλλους τέσσερις. Παρέκαψες, ναι. Ήσουν τα λαμπάκια εκείνη την ώρα παίζανε όλοι και ήσουν ο πρώτος. Χαίρος. Αναρωτιέται να φέρω στο εξή, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα και μεγαλύτερη από την ΑΕΚ. Ορίστε, μπορείτε να μας πείτε. Βέβαια, και τι σημαίνει μεγάλη ομάδα, αυτή που παίρνει τίτλους. Δηλαδή φέρνουμε τον Bill Gates, αγοράζει τον Κροατικό Αστέρα και, και πρώτο φτάσει να πάρει το Champions League και γίνει μεγάλη ομάδα. Δεν θα γίνει, βέβαια. Δεν θα γίνει. Όχι, δεν είναι αυτό μεγάλη ομάδα. Δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε μεγάλο κόμμα. Όχι, όχι. Μεγάλη ομάδα, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι. Είναι. Η μεγάλη ομάδα κρίνεται από το λαό της. Άσε ρε το παραμύθι. Θεσσαλονίκη. Άσε να πούμε. Τι παραμύθι, ο λαός της και ο λαός της. Περίμενε. Παίζει μπάλα ο λαός. Από τα ιδεώδη και πού ανδρώθηκε αυτός ο λαός. Έχω λοιπόν να πω ότι και αυτή προέρχεται από Κρατονόπολη όπως και ο ΠΑΟΚ, έτσι. Η διαφορά είναι όμως ότι ο ΠΑΟΚ αναπτύχθηκε και όλος ο λαός της στην ύφη του Βορρά, ενώ η Αϊκούλα. Ποια νύφη του Βορρά, η νύφη που βρωμά. Αλλά στη χαβούζα του Νότου. Και όλα αυτά παίρνουν κάποιο ρόλο να τη μικρύνουν και αυτοί. Εσύ δηλαδή αν είσαι στη χαβούζα, τι θα ήσουν? Πιθανόν και εγώ χαβούζα να ήμουν. Δεν ξέρω. Δεν θα ήσουν ο τρίτος της χαβούζας. Κανονικότατα. Και θα σ' άρεσε κιόλα, πιστεύω. Τότε τι τη ζηλεύει την κούλα? Εγώ δεν τη ζηλεύω την κούλα. Η κούλα αναρωτιέται γιατί είμαστε μεγάλη ομάδα. Πού είσαι μεγάλη ομάδα? Είχαμε την τύχη να βρωθούμε σε μια πόλη που λέγεται Θεσσαλονίκη. Με πολύ πιο μεγάλη μαγιά και ήθος από ό,τι είχα βγει. Δεν είναι καμιά μαγιά και κανένα ήθος η Θεσσαλονίκη, σε πληροφορώ. Εντάξει, γνώμη σου είναι αυτή. Εσύ από πού το παίρνεις αυτό εδώ και το κάνεις ότι η Θεσσαλονίκη έχει μαγιά και ήθος? Πού την είδες τη μαγιά και το ήθος? Σε τι? Η μαγιά και ήθος δεν είναι. Α, πολύ απλά. Για πες μου λοιπόν, τι είναι η μαγιά και το ήθος το δικό μας που δεν το έχουν οι άλλοι, ας πούμε. Μαγιά και ήθος. Τι είναι, για πες. Βγάζει μια ατμόσφαιρα όταν αναγκάζει τον μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή που πέρασε ποτέ από τα ελληνικά γήπεδα να πει τέτοιο πράγμα δεν είναι σε ζωή μου. Ποιος το είπε? Βλέπει το Μαραντόνα με την Νάπολη. Τι είπε ο Μαραντόνα με την Νάπολη? Όχι. Υπάρχει την Νάπολη, υπάρχει στο βίντεο στο YouTube που είπε τέτοιο πράγμα δεν είναι σε ζωή μου. Και επίσης ένας άλλος μεγάλος παίκτης, όχι ο μεγάλος βέβαια, ο Γκαρσία που είπε την εξής κουβέντα. Ποιος είπε ο Γκαρσία? Είχα περίμενε. Ο Γκαρσία σας δουλεύει ρε, 5 χρόνια χαϊβάνια. Ο Γκαρσία είπε το εξής. Είχα την τύχη να παίξω στις δύο μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου. Η μία η Ρεάλ γιατί ήταν η μεγαλύτερη ομάδα, ναι. Και η άλλη ο ΠΑΟΚ γιατί είχε τον μεγαλύτερο λαό. Μάλιστα. Θα τον έπαιρνε στην ΚΑΠΑ 20 η Ρεάλ Χαρτζηλίκη να του δίνει τον Γκαρσία.
Για πες. Αυτά λοιπόν. Δεν τα... αυτά εδώ τι είναι, η πόλη αυτή έχει μαγιά. Φυσικά και έχει μαγιά. Ότι ο Μαραντόνα του πετάξε ένα παπούτσι και είπε δεν το ξανάδα αυτό το πράγμα. δηλαδή έπαιξε Μπόκα Τζούνιορ να πούμε και η Τούμπα έφαγε την παντόφλα του Παοξή που χρώμαγε και δεν έχει βγει άλλη έδρα τέτοια. Και αυτό είναι μαγιά. Δεν ξέρω πώς θα μαγιά θα ήταν να τον πάρει και να τον βγάλει 2-0, 3-1 και να τον περάσει το Μαραντόνα. Κανονικά αυτή ήταν μαγιά. Πρώτο και δεύτερο, αυτά τα λαϊκίστηκα του Γκαρσία. Αυτά τα λαϊκίστηκα του Γκαρσία του δίνουμε ρογκάματο σήμερα. Υπάρχει καταγεγραμμένο στο YouTube αυτό που είπε ο Γκαρσία, ο Μαραντόνα. Ποιος είπε σε ότι ο Μαραντόνα είναι ο μεγαλύτερος παίκτης του κόσμου. Για αυτά που είπε ο Γκαρσία, εγώ και εσύ έχουμε ανάγκη από ένα ρογκάματο. Άστο. Ο Γκαρσία έκανε καριέρα στη Θεσσαλονίκη με μια μπουνιά στο Διόγκο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Άντε ρε φίλε, με μια μπουνιά καριέρα τώρα. Με μια μπουνιά στο Διόγκο καριέρα. Τόσο μας κόφτηκε εμάς εδώ και τέτοια κάνουμε. Τι σε κόφτη μαγιά ρε, ένα κύπελο δεν πήρε τον Γκαρσία. Εσείς με τον Γκαρσία, εμείς με τον Κόκε. Ένα κύπελο δεν πήρε ο Γκαρσία με τον Γκαρσία πια. Τι πήρε ο Γκαρσία, μια φορά δεύτερο δεν σε έβγαλε να πετάξει ένα σεντόνι. Χαϊβανοπαδί είμαστε. Τι χαϊβάνια είστε ρε. Είμαστε όλοι χαϊβανοπαδί. Με το κάνω αυτό επαναλαμβάνω, έχω εγώ και εσύ ένα και όχι ο Γκαρσία. Τόσα λεφτά που μάζεσαι δεν είχαν και παροκάμουν, γι' αυτό να σκεφτόμαστε τι λένε πριν το πούμε. Αυτά. Μάλιστα. Σεβαστός. Δεν έχει ανάγκη από λεφτά ο Γκαρσία. Και γιατί δουλεύει στην ΚΑΠΑ 17. Γιατί δουλεύει, άμα δεν είναι. Ας πάει εκεί στο Φίλιππο να πίνει καφέ και να πάει. Λέτε, ρε. Στη Θέρμη να πάει. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη. Να πάει στα Instagram εκεί να ανακατώνεται. Ορίστε, πάμε στον επόμενο κύριο. Σωστό. Βέβαια. Ναι. Εσείς κύριε. Κάνε καριέρα με μια γροδιά. Με μια γροδιά στο Διόγκο, φίλε. Και η πουλή. Η πουλή. Εσύ που σε πήγα. Ναι, γεια σας, κύριε. Τεσάρι δεν ήταν. Όχι, εξάρτητα από κάτω. Από Αμερική σας παίρνω, έχουμε ξαναμιλήσει. Από Αμερική, από ποιο μέρος κύριε, Νέα Υόρκη, Βοστόνη. Από το New Jersey. New Jersey, wow, New Jersey Nets. Ναι. Λοιπόν, κύριε, αυτό που λέει μου αρέσει γιατί είσαι ρεαλιστής. Είναι. Τώρα αυτός που είπε, εγώ να του πω άλλο, άμα πάω και ήταν σε άλλη πόλη ως Θεσσαλονίκη, μπορεί να έχει και 5-6 τίτλους παραπάνω. Προχωράμε. Μπορεί. Πάω κι εγώ, Γιατί όχι, ναι. Μπορεί. Σωστά τα λες. Σε ποια πόλη να ήταν. Πάω κι εγώ, γιατί η πόλη. Συγγνώμη, σε ποια πόλη να ήταν. Τέλος πάντων. Στην Αθήνα, ίσως. Ναι. Μπορεί. Επειδή εγώ εδώ στην Αμερική και είμαι λίγο ρεαλιστής, δεν μου αρέσουν οι μισές αλήθειες που λένε οι αεξίδες και που βγήκαν. Αυτή τη στιγμή ο προπονητής Ίβιτς είναι δεύτερος με 46 βαθμούς. Τότε έχει 3 μείον, δεν είναι πρόβλημα του Ίβιτς και δεν τους έχασε μέσα στο χορτάρι. Τους κέρδισε. Σωστό. Τους δηλαδή κέρδισε το παλικάρι. Είναι 9 βαθμούς πάνω από την ΑΕΚ. Έτσι. Συνεχίζουμε. Διαφωνείτε κύριε αυτό που λέει. Συμφωνώ απόλυτα. Συνεχίστε. Έτσι. Και η διαφορά μας είναι 9 βαθμούς. Οπότε για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Και εγώ κατά τη γνώμη μου η διαφορά μεταξύ Ολυμπιακού με ΠΑΟΚ στο Europa League φέτος ήταν ότι ο Ολυμπιακός... Ναι. Κληρώθηκε με τον Λεβεδιακό της Τουρκίας και ο ΠΑΟΚ με τη Σάλκε. Αυτή είναι η διαφορά. Για να δούμε τώρα με τον Ολυμπιακό της Τουρκίας, τον πρώτο να δούμε τι θα γίνει. Που δεν το απέχουμε γιατί δεν είναι για άλλους λόγους, αν και στο ποδόσφαιρο με ενδιαφέρει τι γίνεται στις τέσσερις γραμμές, όχι στα... Μ' αρέσει, σ' αρέσει αυτό το πράγμα, ναι, η μπαλίτσα σ' αρέσει. Εγώ μπάλα θα δω, γιατί θα δω Μπεσίκτας, με Ολυμπιακό δεν θα δω Ελλάδα-Τουρκία. Λοιπόν. Τι έπαθες. Έλα, μ' ακούτε. Ναι, σ' ακούμε, ναι. Σκέψου τι θες να πεις. Πες το, εδώ είμαστε εμείς. Ναι, ναι, έχω λίγο κακή γραμμή. Δεν πειράζει, δεν αυτό πειράζει. Θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή αγωνιστικά για την επαγκοτάσταση της αλήθειας είναι δεύτερος. Έτσι. Αγωνιστικά. Αγωνιστικά, ναι. Εξαγωνιστικά εγώ διαφωνούσα να μην κατέβω ΠΑΟΚ. Στο Καραϊσκάκι. Ήθελες να πάει δηλαδή. Ήξερα από πριν ότι Παναθηναϊκός ποτέ δεν κάνει συμμαχία ζητήχος κέρδος. Έκανε συμμαχία με τον Σαββίδη γιατί ήταν στριμωγμένος στα... Εσύ που ξέρεις παίζεις και box κύριε Ραπτόπουλε. Όχι αυτός δίπλα παίζει. Εγώ παίζω και τον βοηθάω, τον δείχνω, ναι, πες μου. Αλλά ο μορφωμένος μπορείς να το πεις και το Ραπτόπουλο που ξέρει. Ναι. Γι' αυτό έκανε συμμαχία με τον, έτσι, ναι, με τον Ολυμπιακό. Γιατί υπήρχε αφραγγία μεγάλη. Γιατί δεν ήταν καλός πυγμάχος μόνος του, γι' αυτό έτσι έκανε συμμαχία. Ναι, ο Μιλισανίδης ήταν μόλις ερχόταν από
από Β' Εθνική ή αυτό. Όχι ότι θέλαν συμμαχία με τον ΠΑΟΚ ή με τον κάθε ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εντάξει, θα ξυπνήσει και λίγο ο Σαββίδης. Ξύπνησε ο Σαββίδης, ξύπνησε. Ο οποίος όταν ο Ραυτόπουλος τον έλεγε ότι είναι άμπαλος, αυτό οι μερικοί συνοπαδοί μας νευρίαζαν. Πες κάτι έμαθε όμως τώρα, κάτι έμαθε. Έμαθε. Ο θα μάθει τώρα. Θα μάθει. Για καλό το έκανε. Τη μόνη καλή κίνηση που έκανε ο Σαββίδης ότι δεν εμπιστεύεται εκεί οι Έλληνες. Τους δίθεν πρώην παλεμάχους. Ξέρει τι κάνει αυτός. Πρώην προέδρος, πρώην αντιπροέδρος. Εδώ κύριε μου, συμφωνώ απόλυτα. Τον Έλληνα δεν τον εμπιστεύεσαι. Είναι λαμόγιο. Όχι, είναι πονηρός. Όχι, δεν εμπιστεύεται τον Έλληνα. Ο ΠΑΟΚ θα έχει πιο πολλούς τίτλους αν είχε... Τι το θες τον Έλληνα στα πόδια σου ρε φίλε. Τι το θες τον Έλληνα στα πόδια σου. Το λαμόγιο. Καλά κάνει ο Σαββίδης και να εμπιστεύεται Έλληνα. Αυτός ο Έλληνας είναι, τι να πεις τώρα. Καλά κάνει ο Σαββίδης. Του αρέσει το χαρτζηλικάκιας είναι, τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Έχουμε στο DNA να είμαστε τέτοιοι ρε παιδί μου. Γουστάρουμε. Ενώ όπως εγώ σε παρακολουθώ, συμφωνώ. Σε παρακολουθώ, δεν παίρνω τηλέφωνο. Αλλά όπως είπες για τον Ίβιτς, ο Σέρβος πονηρός. Σου λέει τι να πάρω αυτούς εδώ τουλάχιστον να πέσω από τους δικούς μου. Πήρε τους Σέρβους, ναι. Να πέσει μαχόμενος. Θέλει να έχει την πλάτη του ίσου και ο Ίβιτς. Γι' αυτό άλλαξε και η γυμναστέ, γι' αυτό και άλλαξε όλος. Τα πέσει να πέσει με τον δικό τρόπο. Κάνει, γι' αυτό που λέω από τον Πλούς, τείχο πηγαίνει ο Ίβιτς. Τείχο. Έξυπνος. Τείχο πάει. Μια χαρά το πάει. Έξυπνος. Και μην νομίζουν οι τελικτήρες ότι θα φανεί εύκολο το παιχνίδι για αυτούς την Κυριακή. Το όχι παιδί είμαι εγώ πάω. Δεν το βλέπω καθόλου εύκολο. Τείχο θα το πάει. Γι' αυτό ο Ίβιτς με αντιπιθέσεις. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας βραδιά. Και... Να είσαι καλά εκεί από την Αμερική. Γι' αυτό και σε ακούσαμε λίγο καλή παραπάνω συνέχεια. Επειδή είσαι από μακριά. Ελπίζω να έχω πιο καλή γραμμή. Γιατί ναι, γραμμή μην στεναχωριάς. Εντάξει, γι' αυτό και κάνω διακοπές. Έγινε φίλε από το New Jersey Nets. Πάμε στον επόμενο. Εδώ ο Ραπτόπουλος βλέπει εδώ έναν οπαδό που παίζει ξύλο. Έλα, καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι, έλα, κύριε, φίλε. Έλα. Έλα, λοιπόν, για να πούμε τώρα κάποια πράγματα. Ό,τι γουστάρεις να πούμε. Λοιπόν, εγώ παίρνω από την άλλη μεριά της Αμερικής, εγώ από τον Καναδά. Όπα ρε φίλε, όπα, δες τη γύρω. Ναι. Πολύ εγώ καθαρή γραμμή, ξέρεις, ακούγεσαι πολύ καθαρά. Ωραία, εντάξει, μας θεωρεί εδώ. Ναι, ρε. Δεν χαμπάρι, πες Καναδά, λοιπόν, πόσο ψηλά, Είμαι στο Οντάριο με τώρα. Οντάριο, ήθελα να το πει. Οντάριο. Ναι, Οντάριο. Ναι, εντάξει, δεν είμαι στο Τωρόντο. Μείον 45 και λευκέ αρκούδε έχει τέτοια εποχή εκεί πέρα. Ναι, είμαστε ωραίοι εδώ πέρα. Είμαι εγώ, ξέρει ο Ραπτόπουλος. Ακούω, είμαι φανατικό. Λοιπόν, εκεί να είσαι έτοιμο να έχει κανένα ράδιο κοντά. Γιατί όπω βλέπω τα πράγματα, θα φάμε κανένα παπούτσι από εδώ. Να έρθουμε εκεί. Στη δουλειά, εγώ δουλεύω, είμαι μάγειρα ειδικών αποστολών. Σε θυμάμαι. Άκου τώρα εδώ πως έχει το κόλπο. Για πες. Αυτός που θα πήραμε, ο Βίζας που πήραμε, λοιπόν, τον ανεπάθανο, ο Βίζας, που το λένε, τον Ολυμπιακός, ναι, πήρανε τώρα ξέρω, από τους μικρούς, έτσι. Ναι. Εντάξει, Γάβρος, λοιπόν. Ναι. Αυτός τώρα, έτσι, αυτός προπονούσε τώρα τους μικρούς. Ωραία. Ο Ίβιτς τι έκανε πέρσι, ρε Μάγκες, δηλαδή, από πού τον πήρανε τον Ίβιτς, έκανε τίποτα αγροτικό σε κάμα, γάμα, ματάρια, τους μικρούς, ωραία. Και που, τι έκανε, τον πήγε δηλαδή, από τα play-off. Και τον κάνανε πρώτο προπονητή και ξέρω εγώ και τώρα λένε για το γιατί ο Ίβιτς, δηλαδή δεν είναι Σέρβος. Αυτός γιατί να μην του δώσουν την ευκαιρία, δηλαδή να πάρουν ποιον να πάρουν. Αυτή τη στιγμή όπως είπε και ο Ραπτόπουλος να πάρει ποιον. Εντάξει, εγώ ήθελα, το αξίζει στην ιστορία, για μένα θα έπρεπε μία φορά να κάτσει στον πάγκο ο Νικόλας. Μα έτσι, αυτό το σκεπτικό σου είσαι είναι... σωστός, ναι. Είναι μα, εγώ σωστός, έτσι εμένα μου αρέσει αυτό το σκεπτικό τώρα. Το κάνανε αυτοί, ο Ίβιτς και εμένα να σου πω κάτι. Εγώ τον είδα στα παιχνίδια που καίγανε. Εκεί είδα εγώ τι προπονητής είναι. Με τις Σάλτς και με εκεί μετά. Αυτά τι έκανε εκεί. Δεν εμπνέει εγώ έτσι τον κόβω. Αυτό το προπονητή μου κάνει ότι δεν εμπνέει. Μπορεί να ξέρει ρε παιδί μου κάποια πράγματα, αλλά σαν προπονητής δεν εμπνέει. Και για πρωτάθλημα δεν πας με δύο προπονητή. Εδώ πότε παίξανε πάλι με την ίδια ομάδα. Δεν παίξανε πριν 3 χρόνια που είχαν φέρει αυτό το ταβερνιάρι εκεί πέρα. Που ήταν και αυτούς προπονητές. Πώς το λέγανε το Στέφενς. Ναι, αυτή η ομάδα τότε ήταν δύο κλάσεις ανώτερα από αυτή που παίξανε τώρα. Ναι. Και τότε ο ΠΑΟΚ. Του είχε ρε παιδί μου, δηλαδή αποκλείστηκε σε λεπτομέρειες τώρα. Και Champions League, όχι Europa League, Champions League. Τώρα παίξανε εδώ, φάγανε 3 για πλάκα στο Ρελαντί και το κάνανε, τι κάνανε, Μπαρσελόνα μας τι κάνανε. Αλλά εντάξει δεν τρέχει τίποτα. Εγώ δηλαδή, εμένα με χαλάει ότι έχουν κόλλημα αυτοί χοντρό με μας. Και εγώ να σου πω να ρίξω σαν Ολυμπιακός, άμα δεν πάρω το πρωτάθλημα φέτος, άμα δεν το έπαιρνα, πάρα να το πάρει ο Πάκου ή ο Πανιόνιος.
Εγώ τους άλλους δεν θέλω εγώ. Εγώ τον Παναθηναϊκό. Ούτε ακόμα και την Άκη δεν με χαλάει. Εγώ αυτούς δεν θέλω. Και είμαι αντιπαναθηναϊκός μέχρι κόκαλο. Δεν έχει τέτοια. Το πάω με χίλια. Το πάω. Ναι, δεν είναι. Αυτοί μας έχουν πονέσει εμάς τα προηγούμενα. Φαγούμε τώρα 42 χρονών, έτσι. Ο πόνος εμάς από εκεί ξεκίνησε. Εγώ αυτούς θυμάμαι να μας παίρνουν παιχταράδες, να παίρνουν πρωταθλήματα. Αυτό είναι με πόνα. Εγώ που θυμάμαι πιτσιρικά τώρα, Σαρκάνιδες, Γαλάκους, όλους αυτούς. Λέγα, πού ρε πατέρα, γιατί μας την κάνανε. Δεν έχουν λεφτά αυτοί. Τι να κάνουμε. Κλάμα. Αυτό τώρα, εγώ αυτούς θυμάμαι. Αυτοί εδώ πέρα τι να μου πούνε τώρα. Εδώ πέρα τι να πει ο Πάπ. Πάρουν πρωτάθλημα, έλα και χτύπαμε τον καλύτερο μου παίχτη και πες πότε, πόσα θέλει, σου δίνω Ολυμπιακός ένα. Εγώ σου δίνω δύο, έλα εδώ. Ε, τότε θα αρχίσεις να γίνεσαι, ξέρεις. Να πούμε ρε παιδί μου, μας μπήκε στο μάτι. Τώρα τι να, να. Εμείς είμαστε ρε παιδί μου, εγώ με τον Πάουκ, με τον παίζει ο Πάουκ στην Ευρώπη, είμαι μουρλαμένος. Πάουκ ζεις. Λέω γουστάρω. Δεν με χαλάει εμένα. Και χτες, εντάξει, τι να δώσει μου σαν λευριάρι που είχαμε στον Πάουκ τώρα. Θα άλλο, τι να ήταν αυτό το χάλι, αυτό το μάρο δηλαδή. Λέει εντάξει, ότι, ότι το πώς το λένε, το ρόστερ δεν ήταν καλό φέτος. Ωραία. Και έχει δώσει δανεικό τον Μπάρντο, αυτό το κοντρούλι, τον έδωσε δανεικό. Έδωσε δανεικό τον Ελανταραλουή, ωραία. Ναι. Που τον ανέφερε και αυτόν και δεν τον είχε βάλει καθόλου αυτόν. Ωραία. Και λέω τώρα εντάξει και έχει και τους άλλους τέσσερις στον πάγκο, που ούτε στον πάγκο, δηλαδή εκτός 18ας. Και έω τώρα τι κάνει, αγαπητέ. Εντάξει, δεν ήταν καλό το ρόστερ, δεν ήταν και του πεθαμού αυτό που λένε τώρα στο τέλειο δεν παίζει. Τι είχε παίκτες. Τουλάχιστον με έναν σοβαρό προπονητή κάτι θα έκανε. Δεν λέω ότι θα έκανε ξέρεις, τα μαγικά που κάνανε άλλες φορές, γιατί όλοι έχουν αυτό με αξιμενοχλή, με τους Ολυμπιακούς, τους δικούς μου. Ότι αναφέρονται συνέχεια στο Σοκράτη το Κόκαλη και τότε που έφερε τους Παχταράδες. Εκείνες οι εποχές δραμάκες τελειώσανε. Εκείνες οι εποχές εδώ θυμάσαι. Ο Άρης έφερνε τότε, είχε φέρει και όλοι είχε φέρει ένα Παχταρά. Που σας τα πήρε κιόλας. Ένα Παχταρά είχε φέρει εκεί πέρα. Τον Αμορόζο. Ένα είχε. Μπράβο τον Αμορόζο. Ο Ηρακλής είχε φέρει τον άλλον εκεί, τον Ιταλό, ένα παιχταρά. Όλοι φέραν παιχταράδες. Εμείς τότε μπουζούκια ρεμάκες, τα μπουζούκια ήταν 7 μέρες ανοιχτά. 7 μέρες ανοιχτά τα μπουζούκια. Τώρα μία και άμα κάτσε. Βέβαια. Άμα κάνει το ίδιο είναι τώρα. Άλλο, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι άμα ήταν ο Μαρινάκης τότε στις αρχές 2000 ή ακόμα και ο Σαββίδης, άμα ήταν στις αρχές 2000, δεν θα έπαιρνε παιχταράδες. Άλλη φορολογία είχαν τότε τα παιχνίδια, δηλαδή η Ελλάδα. Αλλιώς το βλέπανε το πρωτάθλημα. Τώρα έχει αλλάξει αυτό και πάει στην Τουρκία. Εδώ πέρα τώρα άλλος πρέπει να πληρώσει ένα παίχτη 700.000 και με τη φορολογία του πάει ένα 500. Και το σκέφτονται να έρθουν τώρα εδώ πέρα. Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή αυτό δεν μου αρέσει που γίνεται συνέχεια. Ξέρεις που λένε δεν έχει, δεν φέρνει παίχτες όπως έφερνε. Άλλα ήταν τα χρόνια εκείνα, τα χρόνια ρεμάγκες πίναμε και τρώγαμε λες, σαν σκυλιά τώρα. Δηλαδή η χολοστερίνη ήταν μαγεία. Τώρα είναι ένα άνθρωπο που έχω τρώει. Μια χαρά ήταν. Έτσι να είμαστε τώρα λίγο σοβαροί. Και εγώ δεν ξέρω τι θα κάνει αυτός που φέρανε από τους μικρούς, αλλά καλύτερος από αυτούς που είχαμε, χειρότερος μάλλον από αυτούς που είχαμε, δεν υπάρχει ρίσκος. Ας το να δοκιμάσουμε, ρε, γιατί νέος είναι, γιατί όχι. Ναι, όμως... συμμονωσικά και τι έγινε, αλλά τι είπε, θα παίξουμε τώρα με τους Τούρκους. Σιγά τώρα και με τους Τούρκους. Τώρα. Και αυτή δεν είναι τόσο μεγάλη ομάδα που λένε. Εγώ δεν τρελαίνω μελάτε και πολύ ότι είναι αυτή η πρώτη της Τουρκίας. Σιγά μου, εντάξει, μωρέ, είναι ίδια δυναμικής με ένα κλικ παραπάνω από σένα. Εντάξει, ναι, δεν σου λέω όχι, αλλά δεν τρελαίνω μελάτε. Δεν είναι ξέρεις, άμα πέσαμε την πρώτη, ξέρω από πού να σου τώρα. Άλλης χώρας, α πούμε, ναι, με τους Τούρκους τώρα δεν έχουμε τώρα κόλλημα. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να την κάνει αυτή. Ναι, μπορεί να κάνει κανένα κόλλημα. Ναι, εγώ το πιστεύω. Ναι, εγώ όπως έκανε πέρσι, ξέρω εγώ που είπες, ο Ήβιτς έφτασε πρώτος, ξέρω εγώ, στα play-off. Για φαντάζομαι τώρα με αυτό, ναι, να σου πάρει κύπελο και να σου περάσει τους Τούρκους, να σου πω εγώ μετά εκεί τι θα γίνει. Βέβαια. Δηλαδή υπάρχουν και αυτά, ξέρω, στα περίεργα. Τέλος πάντων. Συμβαίνουν και αυτά, ναι, στρόγγυλοι είναι αυτοί, στρόγγυλοι. Σε γουστάρα πολύ αριανέ, είσαι γάτος μεγάλος. Εγώ είχα πάει το 2001, είχα πάει στο Άμστερνταμ, διακοπές. Εγώ είμαι 18 χρόνια στον Καναδά. Και τις πρώτες τρεις μέρες ήμουν μόνος μου μέχρι να έρθουν οι φίλοι μου από την Αθήνα. Ναι. Και ήμουν έξω εκεί από ένα ξενοδοχείο που ήταν ένα ναυρό, ξέρω εγώ, ένα δωμάτιο. Ναι. Και με ακούνε δύο τύποι να μιλάω, ξέρω εγώ, εκεί πέρα. Ναι. Και ένα μάκα, Έλληνας είσαι. Τέλος πάντων αυτή ήταν αριανή ρε μάκα και ήταν αυτή. Ναι. Τι παιδιά ήταν αυτή. Άρε μάκα, είσαι το ρέτυπη, είσαι το ρέτυπη. Είχαμε να περάσει πολύ καλά. Είναι τα παιδιά έτσι, δεν είναι αυτό το τραμπουκισμό, αυτό το είναι η ατάκα. Εντάξει, μου την είπανε τότε, γιατί ξέρεις, μου λένε γάβρος και έτσι και εγώ είχα πάει το τελευταίο, ένα χρόνο πριν φύγω για Καναδά, είχα πάει στο Χαριλάο. Είχα πάει μεγάλη νυλακύτερα τώρα, γιατί πήγα ακούσα Λακαμάς τώρα να πήγα και τραβήθηκα με τους άλλους, γιατί πήγαμε 2.500 τότε, ένα 0-0 με τον Πάγιο, μια σούπα ναι, παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Και λέω αφού είναι τόσο πολύ θα έρθω και εγώ, ξέρω εγώ, εντάξει δεν τρέχει τίποτα. Πήγαμε εκεί, πω κάτι πράγματα πετάγανε από τα μπαλκόνια σας. Τι γίνεται ρε παιδιά, δεν έχω ξαναζήσει τέτοια κατάσταση. Πρώτη φορά που είχα πάει τώρα στη Θεσσαλονίκη τώρα, για φαντάζομαι. Κάτι καταστάσεις. Μπράβο όμως, εντάξει. Μάγκες να περνάτε καλά, να είστε καλά, να ξέρεις ότι ακούμε συνέχεια. Τώρα εγώ ακούω μόνο Ρατόπουλο και Καμόρα, τίποτα άλλο. Δεν ακούω τίποτα άλλο. Αυτούς και στη δουλειά μου, στο ράδιο, όλες οι γυναίκες εκεί που δεν μιλάνε, καμία δεν ξέρεις. Όλοι είναι
Καραδέσεις εκεί πέρα, ξέρουν την εκπομπή. Καλά τους κάνεις. Γιατί τσακώνονται, λέει, γιατί νευριάζουν, λέει αυτοί, γιατί δεν νευριάζουν, είμαστε έτσι, λέω, εμείς, είμαστε περίεργοι, λέω. Γι' αυτό σου λέω, κράτα εκεί κάμια θέση στο ραδιόφωνο, να έρθουμε εκεί πάνω, μας διώξουν από εδώ. Κράτα, 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 τι σου λέω, ξέρω εγώ τι σου λέω. Κράτα. Γεια σου, αδερφέ, γεια σου. Υγεία. Θα με πάρει μαδίθου. Κι εγώ θέλω να ρωτώ, ρε. Χωρίς τον Γρηγόρη δεν πάρει. Προτελευταίος. Ανάψουμε τη στήλη. Έλα, φίλε. Στα καναδικά, τα καναδέζικα. Έλα, φίλε. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Ραπ, δυστυχώς δεν είδα χθες την εκπομπή σου. Την είδα σήμερα στο rapto.gr. Τι βλέπεις και έτσι, σιγά. Θέλω να σχολιάσω λίγο για τον Jimmy Rot, που πιστεύω ότι έχει αδικηθεί πολύ. Ποιον τον? Τον Jimmy Rot, λέει. Για τον Jimmy Rot. Ο Jimmy Rot αδικείται από τη θέση που παίζει. Εγώ ξέρεις τι πιστεύω. Αδικείται που έχει δίπλα του ένα Σακόφ, ο οποίος δεν μαρκάρει, δεν τρέχει και τον αφήνει κάθε φορά μόνο του να παλεύει με δύο και με τρεις. Θέλοντας και μη κάποιες ενέργειες θα κάνει και το παιδί πρώτη φορά άκουσα κάποιος να βγει και να το χαρακτηρίσει τέλος πάντων MVP. Ωραία. Λύνεται πολύ εύκολα αυτό. Πολύ εύκολα λύνεται. Πάρα πολύ εύκολα. Πας μετά το Πάσχα κάτω στο Πανιόνι στη Σμύρνη Ιβάν, φέρνεις το Σιώπη με το αεροπλάνο και τελείωσε για το καλοκαίρι. Αυτό ακριβώς. Τελείωσε. Μια χαρά είσαι. Μετά δεν περνάνε από εκεί τίποτα. Δυο σκυλιά εκεί πέρα Σιώπης με τσίμιρο. Τι άλλο σου πει. Του μαθαίνεις και λίγο καμιά παλιά να βγάζει γιατί. Θες και ένα ψηλό, ένα τρίτο ψηλό εκεί. Μια χαρά είσαι εκεί πέρα. Άσε εκείνο το κοντό να σε έχει εκεί να μην περνάει τίποτα και σε πω αν περνάει μπάλα και θες ψηλό. Τίποτα. Όσο για τον Μπρίκιτς που ακούτε, που ακούω ότι λέτε, εμένα δηλαδή, δεν λυγίζει. Δεν λυγίζει. Τρώει όρθιος γκολ όπως λες. Ζαπ. Ναι, όπως λέει, δεν μπορεί να δέσει τα κορδόνια μου. Δεν πέφτει. Δηλαδή άρχισε και πάει χαλά. Δηλαδή ο Ήβιτς είναι βλάκας να αφήσει ένα σέρβο δικό του έξω και να βάλει τον Έλληνα. Δηλαδή ο Ήβιτς έφαγε όλους τους Έλληνες για να βάλει σέρβους βοηθούς. Και καλά έκανε. Καλά έκανε. Και εγώ άμα ήμουνα στη θέση του, δεν θα είχα. Τους δικούς σου θα βάλεις. Βέβαια θα βάλεις τους δικούς. Και εσύ τι λες τώρα. Δεν θα ήθελε να έχει ένα σέρβο τερματοφύλακα να έχει ένα ακόμα δικό του. Αυτοί μεταξύ τους είναι δυνατοί. Αλλά σε λέει δεν κάνει. Δεν κάνει. Δεν κάνει καθόλου. Τι δεν τώρα. Κάνει. Τι να κάνουμε τώρα. Ούτε ο Γλυκός όμως κάνει, γιατί κουραστήκαμε με αυτό. Ακούμε πώς... λίγο. Τώρα εκεί θα μάθω Αφανασιάδη. Σιγά σιγά να πάρει σειρά και ο Γλυκός. Ακούμε, ακούμε. Ακούμε. Το ότι εσείς έχετε ένα τερματοφύλακα Έλληνα καλύτερο από τον ξένο είναι πρόβλημά σας. Και αυτό λύνεται, φίλε. Με λογικά λεφτά. Πρόβλημά σας είναι. Πάρε το Ρομπέρτο στην Ισπανιόλ, δεν παίζει. Δεν μπόρεσε εκεί να μπολιαστεί. Πάνε φέρτον. Όσο για τον Ήβιτς, να πω την αλήθεια, από τις λίγες φορές που μου άρεσε, δηλαδή μου άρεσε πολύ που κοίταξε το ψηλό παιχνίδι. Εντάξει, ο Γάβρος έβαλε το... πήρε το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο ψηλό παιχνίδι, αλλά και εμάς θα ήταν κρίμα για άλλη μια φορά να τρώγαμε μια στημένη φάση, ναι, ή να μην είχαμε την ευκαιρία να βάλουμε ένα γκολ από στημένη φάση. Μ' άρεσε πολύ που πρόσεξε εκείνο το σημείο. Τώρα, για τον Μπρίγιοβιτς που τον έχουν κάνει τόσο θεό, στα πρώτα 20-25 λεπτά δεν ξέρω αν έχει ακουμπήσει μισή φορά την μπάλα. Όχι. Μισή φορά την μπάλα. Αυτό το θέμα, να μην την ακουμπήσει ούτε μισή. Δεν αυτό έχει θέμα. Πάρει ούτε μία προσωπική μονομαχία. Εντάξει, αυτό που είναι ο Αφανασιάδης, ο νέος μας Αφανασιάδης. Εγώ έτσι πιστεύω. Δεν είναι κάτι τρομερό. Εντάξει, το γκολ με στην Ξάνθη, το σουτ. Άκου. Δεν θεωρώ ότι ναι, αυτό είναι ο Πρίγκο. Κοίταξε. Το ότι αυτός δεν έχει την τρίπλα. Δεν έχει διείσδυση, δεν μπορεί να βγει στην πλάγια γραμμή να κάνει αυτό που κάνει ο Ζαριφάρτη ή ένας περιφερειακός φορ. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά έχεις στο κεφάλι βρει τρόπο να βάζεις γκολ. Δεν είχε ο ΠΑΟΚ 5 χρόνια γκολ από το center forward του με το κεφάλι. Τώρα για αυτό που λες για το κεφάλι. Έχω έναν Ενρίκε και έναν Τζαλμά που δεν ξέρω αν στην προπόνηση καταφέρουν να κάνουν μια σωστή σέντρα.
και δεν μπορούσε στον αγώνα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο Τζαλμά δεν έχει βγάλει πάσα. Δεν έχει βγάλει σέντρα. Ο Τζαλμά είναι για διώξιμο. Δηλαδή αυτό που λες για το κεφάλι, ναι, να έχω Βιερίνια, να βγάλει 10 σέντρες, ναι. Αλλά τώρα με τον Τζαλμά, τον Ενρίκε που υστερεί προς το παρόν στην τελική ενέργεια, δηλαδή το κεφάλι που. Πιο πολύ με βοηθάει στο να γυρνάει στο κόρνερ. Ο Τζαλμά θυμίζω ότι το καλοκαίρι μαζί με τον Ζάιρο στο Πανιόνιο εκεί στο πάγκο θα κάθονται. Τι του στυλ είναι γι' αυτός. Και ο Ενρίκε δεν μου έριξε κάτι τρομερό και έκανε μια-δυο ενέργειες, αλλά στο τέλος τίποτα. Εντάξει ρε, εσύ έγινα δυο φάσεις, αξιοποίησε εκεί τον κόλο. Έγινε ο πάγκο. Δεν λέω μόνο... Μην το βλέπεις μόνο τώρα για τον Ολυμπιακό. Εντάξει μωρέ, έχει ο δηλαδή πέρα από την Τρίπολη που έκανε μια ωραία ενέργεια, πήγε η μπάλα στην εστία, όλα τα υπόλοιπα πού. Εσύ τώρα μην το παίρνεις έτσι. Πριν ένα μήνα, 1,5 φωνάζαμε εδώ πέρα 25 τελικές, 0 γκολ. Τώρα γίνεται το ανάποδο, γι' αυτό το βλέπεις έτσι. Έχεις 100% αποτελεσματικότητα. Μην τα θέλουμε, έτσι δεν μας κάνει. Πάμε τελευταίος. Μην γκρινιάζει συνέχεια. Να σου πω κάτι. Αν με αυτό το κορμί ήταν πιο γρήγορος, ήξερε και μπάλα. Ήξερε να παίρνει και το ένα με έναν. Μιλάς για τον Λεβαντόφσκι τώρα. Πήγαινε στην Τζέλσι. Ο Λεβαντόφσκι είναι τέτοιο στυλ. Πάμε στο τελευταίο. Επόμενος. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ. Ναι. Ναι. Κωστή. Έλα. Κριτική δέχεσαι. Ναι. Κόσμη. Ναι. Ναι. Θέλω να σου πω. Όταν βγαίνεις, πάντα βλέπω αυτή την εκπομπή όταν βγαίνεις το απόγευμα με τον Γιάννη Καρατζαφέρη. Mm. Και όταν σε βάζουν και μιλάς. Ναι. Και λένε αυτοί ότι να ας πάμε στον Κωστή να μας πει για τον ΠΑΟΚ. Όταν ναι. αναφέρεις τον ΠΑΟΚ λες συνέχεια εμείς, σε εμάς, έτσι δεν λες. Mm, ναι. Ενώ εδώ δηλώνεις ουδέτερος. Ναι. Γιατί το κάνεις αυτό. Μπορείς να μου εξηγήσεις. Εφόσον είσαι ουδέτερος πώς έγινε δικό σου ο ΠΑΟΚ. Υποτίθεται ότι μιλάω για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε άλλη ομάδα. Πώς και ο Άρης είναι και ο Ηρακλής είναι δικές μας ομάδες. Και ποιος τους ακούει αυτούς. Ακούνε, πώς δεν ακούνε τώρα. Δηλαδή, άμα μιλήσουμε για τον Ηρακλή, ας πούμε, δεν ακλείσουν τον Πομπό να πούμε 100.000 άτομα. Εντάξει, τώρα δεν λέω ότι για τον Ηρακλή. Ότι ατύχησε, μπράβο το Σπανό που δεν τα πήρε. Είπαμε. Για τον Άρη, τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε, ότι δεν έχει προπονητή και πάει η ομάδα έτσι. Τι να πω για τον Άρη. Λέει, εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εμείς στη Θεσσαλονίκη. Τι να πω, τι. Όχι, άλλο εννοώ εγώ. Εδώ δηλώνεις σαν να είσαι ουδέτερος ότι ο ΠΑΟΚ δεν σε νοιάζει. Εδώ σε παίρνουν αεξίδες, Ολυμπιακοί και δεν τους λες τίποτα εναντίον. Ενώ άμα σε παίρνει ο ΠΑΟΚ και σου λέει, ξέρω εγώ, αεκούλα, αμέσως κάτι τον λες εναντίον. Εσύ τι είσαι και αμέσως. Ενώ σε αυτούς δεν λες ποτέ τίποτα. Ναι, πρέπει να το διευκρινίσω. Το εμείς πάει στη Θεσσαλονίκη, εμείς εδώ πάνω. Γιατί το στούντιο είναι εδώ πάνω. Είναι άλλο η τηλεόραση. Σωστό αυτό που λες. Σωστή απορία σου μάλλον. Σωστή απορία σου. Και καλά κάνεις και το λες. Γιατί λες εδώ στην τηλεόραση εμείς. Α, δηλαδή εσύ εννοείς την πόλη εννοείς. Ναι. Όχι την ομάδα. Όχι. Εγώ νιώθω ότι είμαι Θεσσαλονικιός. Δουλεύω εδώ. Από εδώ τρώω ψωμί. Από το ξέρω, εγώ σε ακούω χρόνια ολόκληρα. Ναι. Εκεί τώρα έχω και ένα κανάλι στην Αθήνα το οποίο μέχρι εκεί 16-17 χρόνια. Και εκπροσωπώ κατά κάποιο τρόπο την πόλη που είμαι. Κατάλαβες. Κατάλαβα, αλλά ναι, δώσει, και... που δεν θα μου δώσει. Μια και κάτι ακόμη, Κωστή. Δική μου, ας πούμε, δεν θα λέω εμείς. Αυτό κατάλαβα, παιδιά... κατανοητό. Ναι, κατάλαβα. Στην αρχή της εκπομπής που είπες για τους πόντιους που 80% είναι κακοί άνθρωποι, γιατί προς τι αυτή η προσβολή, ρε Κωστή. Εγώ είμαι πόντιος τώρα, είμαστε 80% τόσο κακοί, ρε γαμώτο. Γιατί, τι, οι πόντιοι δεν είναι... Δεν είπε αυτό, είπε κουτοπόνιοι και κακοί στις συναλλαγές, δεν είπε κακό άνθρωπο. Έτσι είπες ακριβώς. Ναι, είναι κακοί άνθρωποι 80%. Ο Πόντιος δεν έχει μέσο. Ή θα είναι πολυτίμιος ή θα είναι απατεώνας. Δεν θα έχει μέση αυτή. Ή θα είναι πολύ εργατικός ή θα είναι τεμπέλχανας. Ή θα είναι πανέξυπνος ή θα είναι βλάκας. Αυτό λέω. Και έπιασε τις δυο Πόντιους. Ένας ο πρόεδρος. Ένας είναι ο πρόεδρος. Και ο άλλος ο Μελισσανίδης. Κουτοπόνηρος. Κουτοπόνηρος ένας δεν πληρώνω δεκάρο και ο άλλος είναι από την άλλη μεριά. Πόντι είναι και οι δύο. Ο δικός μας είναι, ας πούμε, άντε ο δικός μας να πω. Ο φιλότιμος είναι. Φιλότιμος. Ο φιλότιμος να βοηθήσω να κάνω, άντε να κάνουμε και λίγο παρέα. Να σου πω κάτι. Ναι. Δηλαδή, άμα μου λέγανε εμένα,
θα πας να δουλέψεις σε δύο τύπους, να διαλέξεις. Δύο είναι πόντι. Στο Σαββίδι και στο Μελισανίδη, διάλεξε. Θα πάω στο Σαββίδι να δουλέψω. Αυτό. Εννοείται θα πάω. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Τον έχω πιο πολύ εμπιστοσύνη. Κατάλαβα. Θα πιστεύω θα είναι πιο δίκαιο. Δηλαδή ο ένας είναι φιλότιμος και ο άλλος πήγε να το εκμεταλλευτεί αυτό. Να πατήσει πάνω σε αυτό. Μα αυτό ακριβώς που λέει ο Αεξής που παίρνει συνέχεια αυτό που μιλάει γρήγορα και μας αποκαλεί μικρή ομάδα. Ή θα είναι κουβαρντάς, μεγάλος ο Πόντιος, κουβαρντάς, ωραίος γλεντζές ή θα είναι τζιγκουναράς. Αυτό ακριβώς. Ναι. Ένα πράγμα θα πω και κλείνω με αυτό. Να πεις, ό,τι θες. Ένα, όταν παίρνει αυτός ο Αεξής από την Καστοριά είναι, δεν ξέρω από πού είναι. Ναι. Που, ναι. Ο Αντιπαοξής τέλος πάντων. Και λέει ότι να ο ΠΑΟΚ είναι μικρή ομάδα, εμείς έχουμε τόσα κύπελα, αυτοί δεν έχουν τίποτα. Εγώ ένα πράγμα θα πω. Όταν μια ομάδα αποκαλείται μεγάλη και πέφτει μέχρι τέταρτη κατηγορία επειδή ο πρόεδρος της ομάδας αυτής συγκουνεύτηκε κάποια φράγκα για να την καθαρίσει, για μένα δεν είναι μεγάλη αυτή η ομάδα. ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ποτέ δεν έχουν φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ποτέ όντως δεν το κάναν αυτό. Με αυτό κλείνω. Ωραίο, πολύ. Έγινε. Ωραίος. Καλά τα είπε. Ωραία τα είπε. Καλά τα είπε. Ευγενέστατος. Σου λέει εδώ γιατί λες εμείς εκεί και εδώ λες ότι όλοι είμαστε. Ο ομιλητικός με επιχειρήματα και σου είπε γιατί το κάνεις αυτό και τον απάντησες πάρα πολύ σωστά. Πολύ ωραία. Μας λύθηκε απορία γιατί είπες το εμείς. Διότι εμείς σαν Θεσσαλονίκη. Εκπροσωπείς τη Θεσσαλονίκη εκείνη την ώρα. Σε ακούω εγώ. Και στο ράδιο που βγαίνω. Είτε πεις ΠΑΟΚ, είτε πεις Άρη, είτε πεις Ηρακλή, εμείς λες. Ναι. Έτσι λες, για όλους λες εμείς. Εντάξει. Ωραία. Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν είμαι ουδέτερος. Δηλαδή, άμα παίξει Άρης, ξέρω εγώ, ή Ηρακλής Ατρόμητος, θα πω εγώ ότι θα υποστηρίξω πώς έπαιξε ο Ηρακλής και θα το καλύψω. Ή τον ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, ή την ΑΕΚ, ξέρω εγώ, με τον ΠΑΟΚ. Δεν με ενδιαφέρει. Είναι πέναλτι, είναι. Δεν είναι πέναλτι, δεν είναι. Το έδωσε καλό, δεν το έδωσε. Δεν έχω. Έπαιξε καλά, δεν έπαιξε καλά. Δεν με ενδιαφέρει εμένα τι είναι η εταιρεία. Σίγουρα, όταν ζεις κάπου όμως. Πρόσεξε τώρα να δεις. Προσέχω. Όταν ζεις κάπου, δεν μπορεί να μην ταυτιστείς λίγο και με τους ανθρώπους. Δεν είσαι βόδι. Βέβαια. Δεν είσαι ζώων, δεν είσαι βόδι. Δεν είσαι, ας πούμε, εντάξει, λέμε, αλλά είμαστε κατά κάποιο τρόπο ουδέτεροι, είμαστε κατά κάποιο τρόπο κοινικοί. Αλλά ζεις με τον άλλον και. Τι να κάνουμε, μια οικογένεια μας εδώ πάνω. Ανασένεις τη βρωμιά του. Βέβαια. Και αυτό τη δική σου. Ανασένει την ευωδιά του. Και αυτό τη δική σου. Τρώγεσαι, κάνεις δάνεις, εντάξει. Θα πεις και να είμεις. Θα πεις και να είμεις. Θα πεις και να είμεις. Πού να καταλάβει ο Γιάννης, το ολόκληρο μήνυμα σε έγραψε. Ναι. Τι μου στέλνεις τέτοια αυτό, ώρα. Αυτό, αυτό κατάλαβες εσύ. Αυτό εμείς, μέχρι να σηκώσουμε το λάβαρο της Μακεδονίας, ναι. Να παίρνουμε λεφτά από τους κάτω, να κάνουμε το μόκο. Του Μακεδονομαχηλή και δεν το θέλουμε εμείς. Του Μακεδονομαχηλή και αντικειμενικά πράγματα. Και ότι εμείς οι Μακεδόνες είμαστε καλύτεροι άνθρωποι για τρίχες. Ότι είναι οι άλλοι είμαστε και εμείς. Εμείς πήγαμε, λατρέψαμε τώρα έναν έναν Γκαρσία που κάρβουσε ένα εξάρι τώρα στον Διόκο και τον κάναμε μύρο. Δεν είμαστε. Αυτό... Δεν θέλουμε. Εμείς λάβαρα της Επαναστάσεως. Έχει και αυτό τη γοητεία του όμως. Βέβαια το έχει. Αυτό σε λέει που κάπου ξεκινά η Επανάσταση. Ναι. Ας σηκωθούμε όλοι να καρφώσουμε όλοι μπουνίδια τώρα. Έχει, έχει αυτό τη γοητεία του. Πώς θα γίνει. Βέβαια. Για... Και η φελάδα και η ανισορροπία και το στραβοστόμισμα και αυτά έχουν και αυτά τη γλύκα του. Δεν μου λες ρε Κώστα, θέλω να σε πάω 5 χρόνια πίσω 6. Άμα ο Διόκο κάρβουνε ένα μπουνίδι στον Γκαρσία, τι θα γινόταν. Το ανάποδο α πούμε. Τίποτα. Τίποτα δεν θα γινότανε ο Ντιόγκο ήρωας. Δεν θα γινόταν ήρωας. Αντιαθλητικός και βγάλει το δελτίο και κρέμασέ τον θα το λέγανε οι Ολυμπιακοί. Λες, δεν θέλουμε τέτοιον παίκτη. Κοίταξε, ο Ντιόγκο άμα το ρίχνε τον μπουνίδι στον Κυριάκο. Τότε μπορεί. Τότε λες, ναι. Αλλά δεν. Ναι. Μικρό μέγεθος ο Γκαρσία για αυτούς. Ναι. Δεν τον είχαν αντίπαλο τον Πάουκ, ας πούμε. Κοίταξε, ρε, εσύ. Τώρα άμα πεις τον Ολυμπιακό. Δεν το παίρνει ο. Δεν το παίρνει ο. Ο Ολυμπιακός ναι. Πρωτάθλημα και να το πάρει η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟΚ. Δεν το νοιάζει. Ο ΠΑΟΚ θα πει, ας το πάρει. Ναι, ο ΠΑΟΚ θα πάρει. Ναι. Αν μην το πάρει ο Παναθηναϊκός. Αν είναι να τον πει, θα το πάρει ο Πανιόνιος ή ο ΠΑΟΚ, θα το πάρει ο Πανιόνιος. Θα το πάρει ο Πανιόνιος, ναι. Το πάρει ο Πανιόνιος. Κατάλαβα τι λες, ναι. Κατάλαβε τι γίνεται. Άμα το πει ο ΠΑΟΚ Πανιόνιος ή ο Άρης, θα πει. Το Πανιόνιο. Δεν πάει ο Τόμα. Πάμε για ύπνο. Καλή συνέχεια, Γιάννη Χιλτίδη. 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 Καλή συνέχεια, Γιάννη Χιλτίδη.
Παλή συνέχεια Γιάννη Χιλτίδη.